Γέρον Παΐσιος ο Αγιορείτης, 1924-1994. Ο ασυρματιστής του στρατού και του Θεού, αφιερούται στους απανταχού Έλληνες που ζουν εκτός της σημερινής Ελλάδος και ειδικότερα σε εκείνους που, λόγω των συνθήκων, δεν μπορούν να λατρέψουν ελεύθερα τον αληθινό Θεό, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Το παρόν δημοσίευμα είναι επανέκδοση ενός ένθετου στη στρατιωτική επιθεώρηση του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Το ένθετο αυτό έτυχε θερμής υποδοχής από τους αξιωματικούς του ελληνικού στρατού και τώρα, κατόπιν ετήσεως, δίδεται προς ανατύπωση. Είναι μια επιλογή κειμένων από το πασίγνωστο βιβλίο του γέροντος Ισαάκ, βίος γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, και αναφέρεται στη ζωή του γέροντος Παϊσίου, ενός σύγχρονου Αγίου που γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας, έζησε και ασκήθηκε στην Κόνιτσα, στο Άγιον Όρος, στο Σινά και κοιμήθη στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Χαλκιδικής. Εκεί βρίσκεται ενταφιασμένο το σεπτό σκήνομά του και καθημερινά προστρέχουν χιλιάδες προσκυνητές, Έλληνες και μη, από όλο τον κόσμο για να τον παρακαλέσουν, να λάβουν την ευλογία του, να νιώσουν την αγάπη του και την παρουσία του. Χιλιάδες θαύματα επιτελούνται στον τάφο του. Στον τάφο ενός ταπεινού καλογύρου που έφυγε από τον κόσμο για το Θεό και δεν έπαυσε σε όλη του τη ζωή να εύχεται στο Θεό για τον κόσμο. Και τέλος, οικονόμησε ο καλός Θεός να μείνει πάλι σε μοναστήρι του κόσμου, ώστε να αποτελεί παρηγοριά και ενίσχυση στον σύγχρονο λαϊκό που ζει στον άκοσμο κόσμο όπως τον κατάντησαν οι αμαρτίες μας. Ευχόμενοι να γίνει το παρόν ένα πνευματικό σωσίβιο στη σύγχρονη λέλαπα της πλημμυρίδος των πειρασμών, ένα σωροδείκτη ζωής προσκυνώντος ζωή. Ένα απειρόβλητο καταφύγιο στην πνευματική πυρκαγιά της αυξανόμενης αμαρτίας και αποστασίας από τον Θεό. Το παραδίδουμε προς έκδοση. Ευχαριστίες οφείλουμε σε όσους αφανείς κοπίασαν διαφοροτρόπως ώστε να ολοκληρωθεί το παρόν. Ευχαριστία προπάντων οφείλουμε στον Πανάγαθο Θεό που στέλνει τέτοιους φαϊνούς αστέρες όπως το Γέροντα Παΐσιο για να θερμάνουν τις καρδιές μας προς αγάπη Θεού και να μας οδηγήσουν στην ασφαλή οδό της ουρανίου ζωής. Εις τύχη μεν άπαντες. Αμήν. Το δεν Θεό ημών δόξα. Εις τους αιώνας. Αμήν. Κεφάλαιο πρώτο. Η κατασάρκα και κατά πνεύμα πρόγονη. Βάπτιση και ξεριζωμός. Στα Φάρασα της Αγιοτόκου Καπαδοκίας, στις 25 Ιουλίου του 1924, ανήμερα της Αγίας Άνης, γεννήθηκε ο Γέροντας. Στην βάπτιση, οι γονείς του ήθελαν να τον ονομάσουν Χρήστο, στο όνομα του παππού. Όσιος Αρσένιος όμως είπε στη γιαγιά του, «Χατζιανά, τόσα παιδιά σου βάπτισα, δεν θα δώσεις και σε ένα το όνομά μου?» Και στους γονείς είπε, «Καλά, εσείς θέλετε να αφήσετε άνθρωπο στο πόδι του παππού. Εγώ δεν θέλω να αφήσω καλόγυρο στο πόδι μου». Και γυρίζοντας την Ουνά, της λέγει, «Αρσένιο να πεις». Του έδωσε δηλαδή το όνομά του και την ευχή του και προείδε ότι θα γίνει καλόγυρος, όπως και έγινε. Το έτος που γεννήθηκε ο Γέροντας έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών και ξεριζώθηκε ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές του εστίες. Πήρε και η οικογένεια του Γέροντα μαζί με άλλους φαρασιώτες και τον Όσιο Αρσένιο τον δρόμο της πικρής προσφυγιάς. Στο καράβι, μέσα στον συνωστισμό, κάποιος πάτησε το βρέφος Αρσένιο που κινδύνεψε να πεθάνει. Αλλά ο Θεός κράτησε στην ζωή τον εκλεκτό του, γιατί έμελε να γίνει χειραγωγός πολλών ψυχών στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Γέροντας βέβαια από ταπείνωση έλεγε αργότερα, «Αν είχα πεθάνει τότε που είχα τη χάρη του βαπτίσματος, θα με έριχνα στη θάλασσα να με φάνε τα ψάρια και τουλάχιστον θα μου έλεγε ευχαριστώ κανένα ψαράκι και θα πήγαινα στον παράδεισο». Ήθελε δηλαδή να πει ότι τώρα που έζησε δεν έκανε τίποτε. Έμειναν για λίγο στον Πειραιά. Έπειτα μεταφέρθηκαν στο κάστρο της Κερκύρας, όπου εκοιμήθηκε ετάφη Όσιος Αρσένιος, σύμφωνα με την πρόρησή του. «Εγώ θα ζήσω 40 ημέρες στην Ελλάδα και θα πεθάνω σε ένα νησί». Μετακόμισαν στη συνέχεια σε χωριό της Ιγουμενίτσας και τελικά εγκαταστάθηκαν στην Κόνιτσα. Το νεοφώτιστο Αρσένιο, βρέφος 40 ημερών, οι γονείς του τον έφεραν στη μητέρα Ελλάδα, άγνωστο τότε ανάμεσα στα πλήθη των προσφύγων. Αυτόν που μετά από χρόνια θα γινόταν γνωστός σε όλον τον κόσμο
και θα οδηγούσε πλήθη ανθρώπων στη θεογνωσία. Από τις πρώτες ημέρες γνώρισε τον πόνο και τα βάσανα των ανθρώπων. Αργότερα, ο ίδιος θα γινόταν λιμάνι παρηγοριάς σε χιλιάδες βασανισμένες ψυχές. Κεφάλαιο δεύτερο. Ασκητικά προγυμνάσματα. Ανατροφή, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ο μικρός και ευλογημένος Αρσένιος, μαζί με το γάλα που θύλαζε, μάθαινε από τους γονείς του και την ευλάβεια προς τον Θεό. Αντί για παραμύθια και ιστορίες, του μιλούσαν για τον βίο και τα θαύματα του Οσίου Αρσενίου. Μέσα του γεννήθηκε θαυμασμός και αγάπη για τον Χατζεφεντή, όπως αποκαλούσαν τον Όσιο Αρσένιο. Από μικρός ήθελε να γίνει και αυτός μοναχός, για να μοιάσει στον Άγιό του. Το πρόσωπο που μετά τον Όσιο Αρσένιο επηρέασε ευεργετικά όλη του τη ζωή ήταν η μητέρα του, προς την οποία αισθανόταν ιδιαίτερη αγάπη και τη βοηθούσε όσο μπορούσε. Από αυτήν διδάχτηκε την ταπεινοφροσύνη. Το συμβούλευε να μην θέλει να νικά τους συμμαθητές του στα παιχνίδια και ύστερα να περηφανεύεται, ούτε να επιδιώκει να μπαίνει πρώτος στη γραμμή, γιατί ήταν το ίδιο, είτε πρώτος είτε τελευταίος έμπαινε. Επιπλέον, του έμαθε την εγκράτεια, να μην τρώγει πριν από την ώρα του φαγητού. Την παράβαση την θεωρούσε ως πορνεία. Επίσης, τον βοήθησε να αποκτήσει απλότητα, εργατικότητα, νοικοκυροσύνη και προσοχή στη συμπεριφορά του προς τους άλλους και τον προέτρεπε να μην αναφέρει καθόλου το όνομα του πειρασμού. Δύο φορές την ημέρα, όλη η οικογένεια προσευχόταν μπροστά στο εικονοστάσι. Η μητέρα του όμως συνέχισε να προσεύχεται και όταν έκανε τις εργασίες του σπιτιού λέγοντας την ευχή. Τέτοια ήταν η ευλάβεια των γονιών του, ώστε και σταλόνια έπαιρναν μαζί τους αντίδωρο. Ο μικρός Αρσένιος, με το ενδιαφέρον και την εξυπνάδα που είχε, εύκολα φομοίωνε ό,τι καλό άκουγε από τους γονείς του. Ακολουθώντας το παράδειγμά τους, έμαθε να νηστεύει, να προσεύχεται και να εκκλησιάζεται. Ήταν το πιο αγαπητό από όλα τα παιδιά της οικογενείας. «Ο μεν πατέρας μου», έλεγε αργότερα ο γέροντας, «με αγαπούσε γιατί είχα κλείσει στα τεχνικά και έπιαναν τα χέρια μου. Η δε μητέρα μου, για την ψεύτικη, λίγη ευλάβεια που είχα». Παιδικές ασκήσεις. Όταν έμαθε να διαβάζει καλά, βρήκε την Αγία Γραφή και μελετούσε κάθε ημέρα το τετραβάγγελο. Έβρισκε επίσης βίους Αγίων και ντρυφούσε. Είχε μαζέψει ένα κουτί με βίους. Μόλις γύριζε από το σχολείο, δεν ήθελε ούτε να φάει. Πρώτα πήγαινε, άνοιγε το κουτί, έπαιρνε και διάβαζε τους βίους των Αγίων. Ο μεγαλύτερος του αδελφός τους έκρυβε, αν και ευλαβής, διότι δεν ήθελε να ασχολείται ο μικρός Αρσένιος πολύ με τα εκκλησιαστικά για να μην παραμελεί τα μαθήματα. Ο Αρσένιος δεν έλεγε τίποτα. Έβρισκε άλλους βίους Αγίων και τρεφόταν πνευματικά. Κάποτε ο μεγάλος του αδελφός θαύμασε, βλέποντάς τον να διαβάζει τον βίο κάποιου άγνωστου Αγίου, που πρώτη φορά μάθαινε το όνομά του. «Πού τον βρήκες πάλι αυτόν τον Άγιο?», το ρώτησε με απορία. Η ευλαβής κοριτσιώτισσα Κέτη Πατέρα, μεγαλύτερη του στην ηλικία, αναφέρει για τον Αρσένιο. «Είχε πολύ ενδιαφέρον για την Εκκλησία. Τον ρώτησα κάποτε. Παιδί μου, έφαγες τίποτα σήμερα?» «Δεν έφαγα. Τι να φάω, αφού η μητέρα μου τα βράζει όλα τα φαγητά στην ίδια κατσαρόλα. Και το κρέας και τα νηστίσιμα. Η ίδια κατσαρόλα απορροφά. Δεν μπορώ να φάω». «Παιδί μου, αφού η μάνα σου είναι τόσο καθαρή και την πλένει καλά με αλυσίβα». «Δεν μπορώ να φάω από αυτά», απαντούσε. Και νήστευε συνέχεια και αποτραβιόταν μοναχός του για να προσεύχεται. Μαρτυρεί και ο αδελφός του. Ο Αρσένιος από τη Δευτέρα Δημοτικού διάβαζε θρησκευτικά βιβλία. Απομονώνονταν και προσευχόταν πολύ. Δεν έπαιζε όπως τα άλλα παιδιά. Η έμφυτη μοναχική του κλίση εκδηλώθηκε ενωρίς. Αισθανόταν αγάπη μεγάλη προς το Θεό. Η προσευχή του ήταν εκδήλωση αυτής της αγάπης. Στις μεγάλες γιορτές παρέμενε άγρυπνος. Άναβε το καντιλάκι του και προσευχόταν όρθιος όλη τη νύχτα. Ο μεγαλύτερος αδελφός του τον εμπόδιζε. Όταν σηκωνόταν τις νύχτες να διαβάσει το ψαλτήρι δεν τον άφηνε. Τον έβαζε κάτω από τις κουβέρτες. Γενικά, η τακτική του αδελφού του όχι μόνο δεν έκαμψε το ζήλο του, αλλά αύξησε την αγάπη του προς τον Θεό. Όταν το ρωτούσαν τι θα γίνει όταν μεγαλώσει, ο Αρσένιος απαντούσε σταθερά: «Καλόγυρος». Οικονόμησε ο Θεός και πήρε από μικρός την καλή στροφή, γι' αυτό δεν είχε ταλαντεύσει στην εκλογή του. Για τον Αρσένιο, ένας δρόμος ανοιγόταν μπροστά του, η αγγελική ζωή των μοναχών. Ό,τι διάβαζε στα συναξάρια προσπαθούσε να το εφαρμόσει. Διάβαζε πως
Όταν φοβάσαι σε έναν τόπο, πρέπει να συχνάζεις εκεί για να διώξεις τον φόβο. Επειδή φοβόταν όταν περνούσε από το κημητήρι, αποφάσισε να πάει εκεί τη νύχτα για να του φύγει ο φόβος. Ήταν τότε στην τετάρτη τάξη του δημοτικού. Είδα διηγήθηκε. Από την ημέρα έναν άδειο τάφο. Μόλις νύχτωνε, η καρδιά μου χτυπούσε, αλλά πήγα και μπήκα στον τάφο. Στην αρχή ήταν δύσκολο, αλλά μετά συνήθισα. Κάθισα αρκετή ώρα και εξοικειώθηκα. Πήρα θάρρος και άρχισα να γυρίζω από μνήμα σε μνήμα, αλλά πρόσεχα να μην με δουν και με περάσουν για φάντασμα. Αυτό ήταν. Πήγα 3 βράδια και έμεινα μέχρι αργά στο κημητήρι και μου έφυγε ο φόβος. Διηγήθηκε και το εξής. Όταν ακόμη ήμουν στο σχολείο, διάβαζα τους βίους των Αγίων και επιθυμούσα από τότε να γίνω ασκητής. Έβγαινα συχνά έξω από το χωριό. Ήμουν τότε 11 χρονών. Μια μέρα επισήμανε έναν βράχο μεγάλο. Πρωί-πρωί ξεκίνησα για να ανεβώ, να γίνω στυλίτης. Πήγα. Ήταν ψηλός ο βράχος. Ανέβηκα με δυσκολία και άρχισα να προσεύχομαι. Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις και μετά άρχισα να σκέπτομαι. Οι ερημίτες είχαν ρίζες και έτρωγαν. Λίγο νεράκι, έναν χουρμά. Εσύ δεν έχεις τίποτα εδώ πάνω στο βράχο. Πώς θα ζήσεις? Τέλος, αποφάσισα να κατέβω. Αλλά ήδη είχε νυχτώσει. Το κατέβασμα ήταν πιο δύσκολο γιατί δεν έβλεπα. Με μεγαλύτερη δυσκολία κατέβηκα. Η Παναγία με φύλαξε και δεν τσακίστηκα στα βράχια. Η αδελφή του Χριστίνα θυμάται ότι ενώ κάποτε οι γονείς τους ήταν στο χωριό, άρχισε να βρέχει. Ο Αρσένιος του σκεφτόταν που βρέχονταν. Πήρε τα 2 μικρότερα αδέλφια του, πήγαν στο εικονοστάσι, γονάτισαν, έκαναν προσευχή και η βροχή σταμάτησε. Όταν έπεφταν κεραυνοί, συνήθισε να λέγει «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος». «Θεοπτία», διηγήθηκε ο γέροντας. Από 11 χρονών διάβαζα βίους Αγίων και έκανα νηστείες και αγρυπνίες. Ο αδελφός μου μεγαλύτερος έπαιρνε και έκρυβε τους βίους. Δεν κατάφερε τίποτε. Πήγαινα στο δάσος και συνέχιζα. Κάποιος φίλος του τότε, ο Κώστας, του είπε «Θα σου τον κάνω εγώ να τα παρατήσει όλα». Ήρθε και μου ανέπτυξε τη θεωρία του Δαρβίνου. Κλονίστηκα τότε και είπα «Θα πάω να προσευχηθώ και αν ο Χριστός είναι Θεός, θα μου παρουσιαστεί να πιστέψω. Μια σκιά, μια φωνή, κάτι θα μου δείξει». Τόσο μου κόβε. Πήγα και άρχισα μετάνοιες και προσευχή για ώρες, αλλά τίποτε. Στο τέλος, τσακισμένος σταμάτησα. Μου ήρθε τότε στη σκέψη κάτι που μου είχε πει ο Κώστας. «Παραδέχομαι ότι ο Χριστός είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, δίκαιος, ενάρετος, τον οποίο εμίσησαν από φθόνο για την αρετή του και τον καταδίκασαν οι συμπατριώτες του». Τότε είπα, αφού είναι τέτοιος και άνθρωπος να ήταν, αξίζει να τον αγαπήσω, να τον υπακούσω και να θυσιαστώ για αυτόν. Δεν θέλω ούτε παράδεισο, ούτε τίποτε. Για την αγιότητά του και την καλοσύνη του αξίζει κάθε θυσία. Ο Θεός περίμενε την αντιμετώπιση μου. Ύστερα από αυτό, παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός μέσα σε άφθονο φως. Φαινόταν από τη μέση και πάνω. Με κοίταξε με πολύ αγάπη και μου είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύουν εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε». Τα λόγια αυτά ήταν γραμμένα και στο Ευαγγέλιο που κρατούσε ανοιχτό στο αριστερό του χέρι. Το γεγονός αυτό διέλυσε στον 15ετή Αρσένιο τους λογισμούς αμφιβολίας που τάραζαν την παιδική του ψυχή και γνώρισε με την χάρη του Θεού τον Χριστό ως Θεό αληθινό και σωτήρα του κόσμου. Βεβαιώθηκε για τον Θεάνθρωπο όχι από άνθρωπο ή από βιβλία, αλλά από τον ίδιο τον Κύριο που το αποκαλύφθηκε και μάλιστα σε τέτοια ηλικία. Στερεωμένος πλέον στην πίστη, μονολογούσε «Κώστα, άμα θέλεις τώρα, έλα να συζητήσουμε». Φροντίδα για τους άλλους. Ο Αρσένιος, με την προσεκτική ζωή και τις συμβουλές του, βοήθησε πνευματικά και άλλους νέους. Συναναστρεφόταν συνήθως με μικρότερα παιδιά. Τα συγκέντρωνε στην Αγία Βαρβάρα, διάβαζαν βίους Αγίου και τα παρακινούσε να κάνουν μετάνοιες και να νηστεύουν. Μερικές μητέρες ανησύχησαν και απέτρεπαν τα παιδιά τους να το συναναστρέφονται. Οι γονείς ενός παιδιού με το οποίο εργαζόταν στον ίδιο μάστορα και προσεύχονταν μαζί, φοβήθηκαν μην γίνει καλόγυρος και δεν τον άφηναν να έχει σχέση με τον Αρσένιο, ούτε να αγωνίζεται. Αργότερα, πήγαινε εργαστή στην Γερμανία και σκοτώθηκε.
Οι γονείς του αισθάνθηκαν τύψεις και έλεγαν καλύτερα να είχε γίνει καλόγυρος. Κάποιο παιδί που καταγόταν από τα Φάρασα ήθελε ο Αρσένιος να το πάρει μαζί του για μοναχό και προσπαθούσε να πείσει τη μητέρα του. Άλλων νέων το στήριξε να γίνει ιερέας. Κληρικός καταγόμενος από την Κόνιτσα, ομολογεί ότι βοηθήθηκε στη μοναχική του κλίση από τον λαϊκό ακόμη Αρσένιο. Είχε ενδιαφέρον και πόθο μεγάλο να γνωρίσουν οι άνθρωποι το Θεό. Κάποιον γέρο βοσκό που ζούσε μόνος πάνω στα βουνά και είχε πάει στην εκκλησία 2-3 φορές σε όλη του τη ζωή, ο Αρσένιος τον πλησίασε και φρόντισε να τον φέρει κοντά στο Χριστό. Στην Κόνιτσα, κάποιος μουσουλμάνος ονόματι Μπαϊράμις είχε άρρωστη τη μητέρα του. Ο μικρός Αρσένιος πήγαινε τη νύχτα και βοηθούσε την άρρωστη. Ο Μπαϊράμις εξέφρασε την επιθυμία να γίνει χριστιανός. Τα λίγα χρήματα που έπαιρνε ως μαθητευόμενος ξυλουργός τα μοίραζε ελεημοσύνη σε φτωχά παιδιά του ορφανοτροφείου. Έφερνε και στο σπίτι τους φτωχά παιδιά για φαγητό. Ο κύριος Χατζηρούμπης Απόστολος, Κονιτσιώτης, αναφέρει: ο Αρσένης ήταν ο μόνος που προτιμούσε να αδικείται παρά να αδικεί. Είχε πάντα στην τσέπη του ένα θρησκευτικό βιβλίο που το διάβαζε συχνά. Θυμάμαι τον ζήλο του να εξασφαλίσει ακροατήριο από τον παιδικό κόσμο αντί οποιοδήποτε τιμήματος, όπως λόγου χάρη να αναλαμβάνει την φύλαξη των ζώων μας, να γίνεται νεροκουβαλητής μας. Αρκεί εμείς να τον προσέχαμε όταν μας διάβαζε την Αγία Γραφή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πάθος του να χρωματίζει αυτά που έλεγε όταν αναφερόταν στην σταυρική θυσία του Χριστού. Γινόταν τόσο παραστατικός, ώστε κατόρθωνε να αποσπά την προσοχή και των πιο ζωηρών παιδιών. Έβλεπα κατακάθαρα στο νεανικό του πρόσωπο την ικανοποίηση και την αγαλίασή του, γιατί μπορούσε να διδάσκει τον λόγο του Κυρίου σε τόσο αγνό ακροατήριο. Από όσο θυμάμαι, αυτή την τακτική τη συνέχισε 4 με 5 χρόνια μέχρι που πήγε στρατιώτης. Ο Αρσένιος πέρασε τα νεανικά του χρόνια με μεριμνία και αγώνες ασκητικούς. Έπειτα ήρθαν τα δύσκολα χρόνια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, της κατοχής και του Ανταρτοπολέμου. Τότε πέρασε πολλές δυσκολίες και κινδύνους. Στον Ανταρτοπόλεμο το συνέλαβαν οι κομμουνιστές εχμάλωτο και τον φυλάκισαν. Κακοπάθησε όσο διάστημα μείνε στη φυλακή και υπέφερε από τις ψήρες και το πολύ στρίμωγμα. Σε ένα μικρό δωμάτιο έβαλαν πολλούς. Όταν ξάπλωναν, ο τελευταίος έμπαινε σαν σφήνα ανάμεσά τους. Δοκιμάστηκε και ηθικός, γιατί τον έκλεισαν σε ένα δωμάτιο μόνο του και ύστερα έβαλαν δύο αντάρτισες σχεδόν γυμνές. Προσευχήθηκε έντονα, επικαλούμενος την Παναγία, και αμέσως ένιωσε δύναμην εξύψους που τον ενίσχυσε και τις έβλεπε με απάθεια σαν αδελφές του, όπως ο Αδάμ την Εύα στον Παράδεισο. Τις μίλησε με τρόπο καλό. Εκείνες ήρθαν σε συνέστηση, ντράπηκαν και έφυγαν κλαίγοντας. Αν και ο πόλεμος έκανε τον Αρσένιο να αναβάλει την αναχώρησή του, όμως ο ζήλος του δεν ψυχράνθηκε. Στους αγώνες και στις ασκήσεις προσέθετε νέους αγώνες και υψηλότερες ασκήσεις. Έβλεπε τα εθνικά πράγματα σε άσχημη κατάσταση. Σε λίγο θα τον καλούσαν να υπηρετήσει την πατρίδα. Στο εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας παρακάλεσε την Παναγία: ας ταλαιπωρηθώ, ας κινδυνεύσω, μόνο να μη σκοτώσω άνθρωπο και να αξιωθώ να γίνω μοναχός. Τότε έκανε τάμα, αν τον διαφυλάξει η Παναγία στον πόλεμο, να υπηρετήσει για 3 χρόνια το μοναστήρι της που το έκαψαν οι Γερμανοί και να βοηθήσει να κτιστεί πάλι η Ιερά Μονή στο Μίου. Κεφάλαιο 3. Στρατιωτική θητεία. Ασυρματιστής Φιλότιμος. Το έτος 1945 κλήθηκε να υπηρετήσει την πατρίδα. Παρουσιάστηκε στο Ναύπλιο και πήρε την ειδικότητα του διαβιβαστού. Κατόπιν πήρε μετάθεση στο Αγρίνιο. Τον ρωτούσα: τι μέσο έχεις και πήρες τόσο καλή ειδικότητα? Δεν έχω μέσο. Άστα αυτά. Τον Θεό, απαντούσε. Και πράγματι, είναι Κύριος μετ' αυτού και είναι ανήρ επιτυχάνων. Η αγάπη του προς τους άλλους έφτανε μέχρι θυσίας. Έκανε τις υπηρεσίες τους, εργαζόταν πολύ. Όταν κάποιος ζητούσε έξοδο, ο Αρσένιος πρόθυμα τον αντικαθιστούσε. Πολλοί εκμεταλλεύονταν την καλοσύνη του και τον θεωρούσαν κορόιδο. Ο ίδιος όμως ένιωθε χαρά από την θυσία και συγχρόνως έβρισκε ευκαιρία να μένει μόνος και να προσεύχεται. Ο διοικητής του έλεγε: τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο? Δεν λέει ποτέ να ξεκουραστεί. Κάποτε είχε 39,5 πυρετό, αλλά δεν ζήτησε να βγει ελεύθερος υπηρεσίας. Τελικά δεν άντεξε και έπεσε λιπόθυμος. Οι στρατιώτες τον έβαλαν στο φορείο για να τον πάνε στο νοσοκομείο και τον φώναζαν ειρωνικά με μοναχικά ονόματα: «Ε, Βενέδικτε, Ακάκιε». Είχαν καταλάβει ότι θα γίνει μοναχός. Η ειρωνία μετατράπηκε σιγά σιγά σε εκτίμηση και θαυμασμό.
τους αλλίωσε ο τρόπος της ζωής του, η μεγάλη αγάπη και ο ακέραιος χαρακτήρας του. Δεν τον θεωρούσαν πλέον κορόιδο, αλλά θησαυρό και ευλογία για τη μονάδα. Πάντως η ειδικότητα του ασυρματιστού τον απάλλαξε από την ένοπλη συμμετοχή στον πόλεμο και έτσι, θεία χάρητη, διαφυλάχθηκε από τον αφωνεύσει άνθρωπο. Προημίαζε δε και τη μετέπειτα ιδιότητά του ως μοναχού, να στέλνει σήματα στο Θεό, να προσεύχεται. Κακουχίες. Η δηλοχία που υπηρετούσε ο γέροντας έκανε πολεμικές επιχειρήσεις και οι κακουχίες που πέρασαν μοιάζουν απίστευτες. Διηγείτο ότι κάποτε τελείωσαν τα τρόφιμα και έτρωγαν σπυρωτό χιόνι. Άλλοτε έμειναν νηστικοί για 13 ημέρες και παίζησαν τρεφόμενοι μόνον με άγρια κάστανα. Συχνότερα υπέφεραν από τη δίψα. Αναγκάζονταν τότε να πίνουν στάσιμο νερό από τις πατημασιές των ζώων. Ο μεγάλος εχθρός ήταν το κρύο. Κοιμόταν στις σκηνές και το πρωί ξυπνούσαν θαμμένοι στα χιόνια. Μετρούσαν τους κρυοπαγημένους. Ένα πρωινό έβγαλε 26 κρυοπαγημένους σκάβοντας με το κασμά στα χιόνια. Κάποτε έμεινε για 3 ημέρες στα χιόνια και έστελνε σήματα στο αρχηγείο. Έπαθε και ο ίδιος κρυοπαγήματα. Οι σάρκες των ποδιών του ξεφλουδίζονταν. Τον έστειλαν στο νοσοκομείο, αλλά βοήθησε ο Θεός να μην ακροτηριαστεί. Άλλοτε τον κλώτσισε ένα μουλάρι. Το χτύπημα ήταν πολύ δυνατό. Μελάνιασε το στήθος του και φαίνονταν τα σημάδια από τα πέταλα. Λιποθύμησε και όταν συνήλθε, συνέχισε την πορεία. Χαιρόταν να βρέχεται, να κρυώνει, να κουράζεται ο ίδιος, για να μην ταλαιπωρούνται οι άλλοι. Μερικοί στρατιώτες, όταν έκαναν ζημιά, για να δικαιολογηθούν, τις επέριπταν στον Αρσένιο. Ο αξιωματικός τον μάλωνε και εκείνος, για να μην τους εκθέσει, υπέμενε με ταπείνωση σιωπηλά τους ελέγχου. Ο διοικητής όμως τον εκτιμούσε και τον εμπιστευόταν. Στις δύσκολες αποστολές έστειλε τον Αρσένιο, γιατί γνώριζε ότι ήταν ικανότατος και έφρυνε σε πέρας ό,τι του ανέθεταν. Μόνο μια φορά πήρε άδεια και πήγε σπίτι του. Εκεί αρρώστησε, έχασε πολύ αίμα και εισήχθη στο νοσοκομείο Ιωαννίνων για 15 ημέρες. Όταν συνήλθε, επέστρεψε στη μονάδα του. Ασκήσεις και εμπειρίες. Μέσα σε τέτοιες ταλαιπωρίες έκανε και αγώνα πνευματικό. Νίστευε και προσευχόταν. Συνήθως έτρωγε το μισό φαγητό και όταν σήμαινε σιωπητήριο για ύπνο, ο Αρσένιος ανέβαινε στην ταράτσα του κτηρίου και άρχιζε τις προσευχές. Μια περίοδο, έλεγε, έκανα 5 μήνες να λειτουργηθώ, διότι πού να βρεθεί παπάς και εκκλησία πάνω στα βουνά. Όταν μετά με έστειλε ο διοικητής στο Αγρίνιο να πάρω ανταλλακτικά για τον ασύρματο, στον δρόμο που βάδιζα, πέρασε έξω από μια εκκλησία, όπου μέσα γίνονταν οι χαιρετισμοί. Έκανα το σταυρό μου, προσκύνησα και με πήραν τα δάκρυα. Παναγία μου, πώς έχω γίνει έτσι, είπα. Πού να φανταζόμουν τότε ότι αργότερα θα οικονομούσε ο Θεός να έχω εκκλησάκι και μέσα στο καλύβι μου. Και δόξαζε γι' αυτό από τα βάθη της καρδιάς του το Θεό. Συγκρίνοντας αυτά που πέρασε στο στρατό με την άσκηση που έκανε ως μοναχός, έλεγε με αυτομεμψία: για τον Χριστό δεν έκανα τίποτε. Αν αυτή την άσκηση την έκανα σαν καλόγυρος, θα είχα αγιάσει. Ως στρατιώτης έζησε θείες εμπειρίες. Κάποτε προσευχόταν σε ερημικό μέρος και υρπάγησε θεωρία. Διηγήθηκε και το εξής. Κάποτε, που είχαμε πάει στο πεδίο βολή στην Τρίπολη, είδε ένα αλλιώτικο φως να βγαίνει από μια ρεματιά και να διαχέεται σε όλο το πεδίο βολής ενώ ήταν μέρα. Απορούσα τι να ήταν αυτό το φως που οι άλλοι δεν έβλεπαν. Αργότερα κατάλαβα. Επειδή εκεί γίνονταν εκτελέσεις καταδίκων και ίσως να είχαν εκτελεστεί άδικα και κάποιοι αθώοι, γι' αυτό φαινόταν εκείνο το φως. Ο Θεός φύλαξε που δεν με έστειλαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Φυσικά και δεν θα μπορούσα να σκοτώσω. Θυσία για τους άλλους. Οι περισσότεροι στρατιώτες είχαν πνεύμα θυσίας, αλλά ο Αρσένιος ήταν άφοβος στους κινδύνους και στον θάνατο. Πολλές φορές κινδύνευσε να συλληφθεί αιχμάλωτος και αντίκρισε το θάνατο από πολύ κοντά. Κάποτε επρόκειτο να ρίξουν κλήρο για το ποιος θα πάει στο χωριό για εφόδια. «Θα πάω εγώ», είπε ο Αρσένιος. Τον είδαν οι αντάρτες, αλλά τον πέρασαν για δικό τους. Πήρε τα εφόδια και γύρισε πίσω. Όταν έβαζαν κάποιον να κάνει επικίνδυνη βάρδια ή περίπολο, τον ρωτούσε ο Αρσένιος: «Τι οικογένεια έχεις?» Αν του έλεγε: «Είμαι παντρεμένος, έχω και παιδί», έλεγε: «Καλά». Πήγαινε στο υπασπιστήριο, τον άλλαζε και πήγαινε αυτό στη θέση του. Τον άλλο ασυρματιστή
δεν τον άφηνε να κουβαλά ούτε τον ασύρματο ούτε την μπαταρία, για να είναι ελεύθερο σε περίπτωση κινδύνου να σωθεί. Σε μία μάχη διηγήθηκε, είχα σκάψει μια μικρή λακκούβα. Έρχεται ένας και μου λέει: «Να μπω κι εγώ?» Στριμώχθηκα και με δυσκολία χωρέσαμε. Έρχεται κι άλλος. Τον άφησα και αυτόν και εγώ βγήκα έξω. Σε μία στιγμή με παίρνει ένα βλήμα ξιστά στο κεφάλι. Δεν είχα κράνος. Φορούσα μόνο κουκούλα. Πιάνω με το χέρι μου το κεφάλι. Δεν βλέπω αίματα. Το ξαναπιάνω. Τίποτε. Το βλήμα είχε περάσει ξιστά από το κεφάλι μου και είχε ξυρίσει μόνο τα μαλλιά και έκανε μια γραμμή 6 πόντους φάρδους χωρίς μαλλιά και ούτε γρατζουνιά δεν άφησε. Το είχα κάνει με την καρδιά μου. Καλύτερα, είπα. Να σκοτωθώ μια φορά εγώ παρά να σκοτωθεί ο άλλος και μετά να με σκοτώσει η συνείδησή μου σε όλη μου τη ζωή. Πώς να αντέξω μετά όταν θα σκέφτομαι ότι μπορούσα να τον σώσω και δεν τον έσωσα? Και ο Θεός φυσικά βοηθά πολύ αυτόν που θυσιάζεται για τους άλλους. Ευεργετεί και συκοφαντείται. Διηγήθηκε ο γέροντας. Έκανα έρανο μεταξύ των στρατιωτών και αγόρασα καντήλια και μανουάλια για κάποιο εξοπλίσιο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Εκεί κοντά είχε καταβλισμό η δηλοχία μας. Ήρθαν χειμώνα καιρό οι μεταγωγικοί, χωρικοί κυρίως γυναίκες και παιδιά, με τα ζώα και μας έφεραν προμήθειες. Επειδή χάλασε ο καιρός και άρχισε να χιονίζει, κάθισαν να διανυκτερεύσουν σε πρόχεινες ελάτινες σκηνές. Κάποιος ανθιπολοχαγός, κτηνώδης, ενοχλούσε μια νέα. Εκείνη καημένη προτίμησε να πεθάνει παρά να αμαρτήσει. Έφυγε και την ακολούθησε και μια ηλικιωμένη. Βάδιζαν μέσα στα χιόνια και βρέθηκαν στο ξοκλήσι. Αλλά η πόρτα ήταν κλειστή. Έμειναν έξω, κάτω από το υπόστεγο, τρέμοντας από το κρύο. Την ίδια νύχτα μου ήρθε ξαφνικά ένας επίμονος λογισμός να πάω στο εξοκλήσι να ανάψω τα καντήλια. Το χιόνι είχε φτάσει τα 80 εκατοστά περίπου. Πήγα και χωρίς να γνωρίζω τι προηγήθηκε, βρήκα έξω από το εξοκλήσι τις δύο γυναίκες μελανιασμένες από το κρύο. Τις έδωσα από ένα γάντι, άνοιξα την πόρτα, μπήκαν μέσα και αφού συνήλθαν κάπως, διηγήθηκαν τα σχετικά. «Εγώ», είπε η νέα, «έκανα ό,τι μπορούσα. Από εκεί και πέρα, ας κάνει και ο Θεός τα υπόλοιπα». Τη συμπόνεσα τις καημένες και αυθόρμητα της είπα: «Τελείωσαν τα βασανά σας. Αύριο θα πάτε στα σπίτια σας», όπως και συνέβη. Ο ανθιπολοχαγός, όταν έμαθε ότι ο Αρσένιος της βοήθησε και σώθηκαν, ίσως για να καλύψει την ενοχή του, διέδιδε συκοφαντικά ότι ο Εσνεπίδης έβαλε στην εκκλησία τους μεταγωγικούς με τα μουλάρια. Τον κάλεσε ο διοικητής σε απολογία. «Τόσο ασυνείδητος είμαι, κύριε διοικητά, να βάλω τους μεταγωγικούς με τα μουλάρια μέσα στην εκκλησία?» Όμως δεν φανέρωσε την υπόθεση του ένοχου ανθιπολοχαγού. Απολογήθηκε μόνο, επειδή τον κατηγόρησαν για καταφρόνηση του οίκου του Θεού. «Σώζει τη μονάδα τους», διηγήθηκε ο γέροντας. «Κάποτε η δηλοχία μας βρέθηκε περικυκλωμένη από 1.600 αντάρτες σε ένα φυσικό οχύρωμα από βράχο. Όλοι οι στρατιώτες κουβαλούσαν πυρομαχικά και ο διοικητής κάλεσε και εμένα να αφήσω τον ασύρματο να κουβαλάω κι εγώ μαζί. Μάλιστα με απείλησε και με το πιστόλι. Νόμιζε ότι απέφευγα να κουβαλάω, γιατί ήθελα δήθεν να κρύβομαι. Κουβαλούσα, αλλά πήγαινα και στον ασύρματο και προσπαθούσα να πιάσω επαφή με το αρχηγείο. Οπότε από τα πολλά έπιασε επαφή και έδωσα να καταλάβουν ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Την άλλη μέρα, ενώ οι αντάρτες είχαν πλησιάσει πολύ κοντά, ώστε να ακούγονται οι βρισιές τους, ήρθε η αεροπορία και τους διασκόρπισε». Το γεγονός αυτό ανέφερε αργότερα ο γέροντας, σαν παράδειγμα σε όσους ρωτούσαν: «Τι προσφέρουν οι μοναχοί στην έρημο και δεν βγαίνουν στον κόσμο να βοηθήσουν?» «Οι μοναχοί», απαντούσε, «είναι οι ασυρματιστές της Εκκλησίας. Όταν πιάσουν επαφή με το Θεό δια της προσευχής, τότε έρχεται και βοηθά ο Θεός καλύτερα». Ένα ακόμα λιανοτούφεκο δεν έκανε τίποτε, ενώ όταν ήρθε η αεροπορία, έκρινε τη μάχη. Αυτοθυσία. Ο νυν μοναχός Αρσένιος από την Κέρκυρα και τότε κύριος Παντελής Τζέκος, συμπατριώτης του γέροντα, διηγείται. Στην Αύπακτο, ενώ έπαιρνα ένα σήμα από την Πάτρα, με πλησιάζει ο Αρσένιος και μου λέει: «Ξέρεις, είμαστε αδέλφια». «Από πού είμαστε αδέλφια?» Μου προτείνει τα δύο χοντρά δάχτυλα και μου λέει: «Έχουμε τα ίδια δάχτυλα, όμοια τα δικά σου και τα δικά μου. Και αυτό είμαστε αδέλφια». Ενώθηκαν με αδελφική φιλία και κάποτε ο Αρσένιος με κίνδυνο τη ζωή του τον έσωσε. Η διήγηση είναι αυτούσια του κυρίου Παντελή, μόνο που διακόπτεται από λυγμούς και άφθονα δάκρυα συγκινήσεως και ευγνωμοσύνης για τον φίλο και σωτήρα του. Κοντά στην Αύπακτο κάναμε μια μάχη. Εκεί που υποχωρούσαμε, διότι είχαν περισσότερες δυνάμεις οι αντάρτες, σε κάποια στιγμή έπεσα και χτύπησα.
γιατί είχαν ένα βαρύ ασύρματο στην πλάτη. Όταν έφτασαν οι στρατιώτες στη γραμμή που είχαν οριοθετήσει οι αξιωματικοί μας, είδε ο Αρσένιος ότι έλειπα. Βγάζει τον ασύρματό του και τρέχει. Του φώναζαν οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες: «Άστον αυτόν! Πάει αυτός! Χάθηκε!» Ήρθε κοντά μου, όπως μου είπαν μετά οι άλλοι. Με σήκωσε, με έβαλε στην πλάτη του και με πήρε στις γραμμές πίσω. Όταν συνήλθα, άκουσα να του λέει ο λαχαγός Βουδούρης: «Εσύ κάποιον Άγιο έχεις και σε βοήθησε και βοήθησες και τούτον εδώ». Ρώτησα: «Τι έγινε, παιδιά?» Και μου εξήγησα. Εκεί που έπεσα ήταν 100 μέτρα από τη γραμμή των ανταρτών και 200 από τη γραμμή τη δική μας. Προσεύχεται εν μέσω σφαιρών. Μια μέρα, συνεχίζει ο κύριος Παντελής, ήμασταν πάνω σε ένα ύψωμα που λεγόταν Φωνιάς. Μας είχαν αποκλείσει οι αντάρτες και δεν μπορούσαμε να φύγουμε από πουθενά, γιατί δεν υπήρχε διέξοδος. Ο Αρσένιος ήταν όρθιος. Οι σφαίρες έπεφταν και σφύριζαν. Εγώ τον έπινα από το χιτόνιο και τον τραβούσα να πέσει κάτω. Αυτός τίποτε. Κοίταζε ψηλά και είχε τα χέρια του έτσι, σταυρωμένα. Εφαίνεται μας λυπήθηκε ο μεγαλοδύναμος. Και κάποια στιγμή ήρθαν τα αεροπλάνα και άνοιξαν δρόμο. Όταν φεύγαμε, του λέω: «Καλά, Χριστιανέ μου, γιατί δεν έπεφτες κάτω?» «Προσευχό μου». «Προσευχόσουν?» το ρώτησα με μεγάλη απορία. Τι δύναμη είχε η προσευχή του και πόσο μεγάλη ήταν η πίστη του, ώστε αψηφά τις σφαίρες. Το πιθανότερο ήταν να παρακαλούσε το Θεό να σωθούν οι άλλοι και σκοτωθεί ο ίδιος. Γι' αυτό στεκόταν όρθιος και ακάλυπτος. Και ο δίκαιος Θεός, βλέποντας την αυτοθυσία του, τον έσωσε μαζί με τους άλλους. Ανυπακοή σε βλάσφημο. Διηγήθηκε ο γέροντας ένα περιστατικό που συνέβη λίγο καιρό πριν απολυθεί. Γυρίζαμε από τη Φλόρινα, αφού είχε τελειώσει ο πόλεμος. Στον δρόμο της επιστροφής, άκουσα το λογαγό να βρίζει τα θεία. Τον πλησίασα και του είπα: «Από αυτή τη στιγμή αρνούμε να εκτελέσω οποιαδήποτε διαταγή σας, διότι βρίζοντας τα θεία προσβάλλατε και την πίστη μου και τον όρκο μου». Ακούγοντας αυτά, προσβλήθηκε και με απεκάλεσε αυθάδη. Όταν αργότερα μου είπε: «Σε διατάσω», απάντησα: «Σας το δήλωσα πριν από λίγο ότι στο εξής δεν θα εκτελώ τις διαταγές σας». Ο αξιωματικός τότε μου είπε: «Ας θεωρήσουμε το θέμα λήξαν». Όταν φτάσαμε στο στρατόπεδο, πήγα χωρίς καθυστέρηση και ανέφερα όσα συνέβησαν στο διοικητή. Εκείνος μου είπε ότι η άρνηση να εκτελώ διαταγή ανωτέρου συνεπάγεται στρατοδικείο. Ξαναδήλωσε ότι δεν πρόκειται να εκτελέσω διαταγές του λοχαγού, διότι είναι επίορκος επειδή βρίζει τον Θεό, στον οποίο και οι δύο ορκιστήκαμε. Και είπαμε αγανάκτηση: «Πειθαρχήν δι Θεό, μάλλον η ανθρώπης». Ο Αρσένιος, αφού για μια πενταετία περίπου υπηρέτησε την πατρίδα, τον Μάρτιο του 1950 πήρε το απολυτήριο του στρατού από την Μακρακόμη Λαμίας. Όταν αποχαιρετούσε τον φίλο του κύριο Παντελή, εκείνος τον προσκάλεσε να εγκατασταθούν στην Κέρκυρα μαζί, να φτιάξουν από ένα σπίτι και να κάνουν οικογένεια. Ο Αρσένιος αρνήθηκε, λέγοντας ότι θα γίνει καλόγυρος. Τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία και τώρα επιθυμούσε μια άλλη στρατεία, την κατάταξή του στο μοναχικό τάγμα, για να υπηρετεί τον Επουράνιο Βασιλέα. Κεφάλαιο 4. Άγιον Όρος. Στις μονές Εσφυγμένου και Φιλοθέου. Αγώνες Αρχαρίου. Ο Αρσένιος προσήλθε στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου του Αγίου Όρους, που τότε δεν είχε γίνει ζηλωτική, για να μονάσει. Έχοντας πρότυπα τους οσίους πατέρες, προσπαθούσε να τους μιμηθεί. Έβαλε ως θεμέλιο της μοναχικής ζωής την ταπεινοφροσύνη και την υπακοή και επιδόθηκε σε αγώνες υπέρ την αντοχή του. Τις ημέρες κοπίαζε σωματικά και τις νύχτες παρέμενε άυπνος, προσευχόμενος και δοξολογώντας το Θεό. Αισθανόταν μεγάλη κούραση, αλλά ήταν ανυποχώρητος στην άσκηση. Συνεχώς πρόσθετε νέους αγώνες, πάντα με ευλογία και παρακολούθηση από τον ηγούμενο. Όλα τα έκανε με χαρούμενη διάθεση. Έλεγε: «Κάναμε πολύ σκληρή δουλειά στον τόρνο όλη την ημέρα». Το βράδυ πήγαινα στο αρχονταρίκι και βοηθούσα μέχρι τις 10 ή 11 η ώρα. Δεν μου έμενε χρόνος ούτε για πνευματικά. Γι' αυτό, στη συνέχεια, όταν πήγαινα στο κελί μου, δεν κοιμόμουν, μόνο έβαζα ένα τέταρτο τα πόδια ψηλά για να ξεκουραστούν λίγο και να κατέβει το αίμα που μαζευόταν από την πολύωρη ορθοστασία. Μετά, στεκόμουν όρθιος σε μια λεκάνη με νερό για να μην με παίρνει ο ύπνος και έκανα τα κουμποσχήνια. Κοιμόμουν μισή μέχρι μία ώρα και μετά πήγαινα στην ακολουθία για να διαβάσω το μεσονυκτικό.
και επειδή είχα τον λογισμό μήπως δεν θα κατάφερνα αργότερα να κάνω τα καθήκοντα του μεγαλοσχήμου, ζήτησα ευλογία από τον ηγούμενο και μου έδωσε να κάνω τον κανόνα του μεγαλοσχήμου αποδόκιμος. Όχι από εγωισμό, αλλά μήπως δεν μπορέσω να ανταποκριθώ στις υποσχέσεις του σχήματος. Δεν τα έκανα με υπερηφάνεια. Αν δεν μπορώ, έλεγα, να μην κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Στην εκκλησία δεν καθόταν καθόλου. Στεκόταν όρθιος στο στασίδι. Πήγαινε καμιά φορά να τον κλέψει ο ύπνος και αμέσως τυναζόταν. Τον χειμώνα δεν άναβε φωτιά. Είχε τόση υγρασία στο κελί που η μούχλα γινόταν σαν βαμβάκια στους τοίχους. Όταν το κρύο ήταν ανυπόφορο, είχε ένα δέρμα ζώου από αυτά που έκανε τα σαμάρια και τύλιγε τα πόδια του. Δούλευε έξω στο κρύο μόνο με το ζωστικό και έβαζε από μέσα ένα χαρτί για να τον προστατεύει λίγο. Πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή, είχαν τυπικό στο μοναστήρι να δίνουν σε όλους τους πατέρες από ένα κουτί γάλα. Και εκείνο ο Αρσένιος δεν το έπινε, αλλά το έδινε στο γέρο Νικήτα, που ήταν προφηματικός. Στην νηστεία, τα φασόλια δεν τα μασούσε καλά, για να αργούν να χωνέψουν και έτσι να τον κρατούν κάπως. Κοιμόταν για άσκηση κάτω στις πλάκες και άλλες φορές στα τούβλα, που ήταν πιο φιλάνθρωπα. Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αντιληπτή στους πατέρες η άσκηση και η ευλάβειά του. Οι ιερείς τον προτιμούσαν να τους ψάλει στα παρεκκλήσια. Δαιμονικές εμφανίσεις. Ο διάβολος δεν αρκεί το μόνο στον πόλεμο των λογισμών, αφού μάλιστα δεν μπορούσε με αυτούς να ανακόψει την αγωνιστικότητά του. Παρουσιαζόταν και αισθητός. Τον έβλεπε οφθαλμοφανός και συνομιλούσαν. Προσπαθούσε ο πειρασμός με κάθε τρόπο να τον εκφοβήσει και να τον εμποδίσει από τους αγώνες του. Φαίνεται ότι από την πείρα του καταλάβαινε τι θα γινόταν αυτός ο αρχάριος. Ο δόκιμος Αρσένιος δεν ταρασόταν ούτε φοβόταν από την παρουσία του διαβόλου. Έλεγε «Να έρχεσαι διότι μου κάνεις καλό. Με βοηθάς να θυμάμαι τον Θεό όταν τον ξεχνώ και να προσεύχομαι». Αργότερα σχολίαζε ο γέροντας «Πού να μείνει ο πειρασμός». Εξαφανιζόταν αμέσως. «Δεν είναι χαζός να προξενεί στεφάνια στο μοναχό». «Γέροντα, πειρασμό εννοείται τους λογισμούς?» τον ρώτησε με αφέλεια κάποιος μοναχός. «Βρε πειρασμός, διάβολος, καταλαβαίνεις, τι λογισμοί?» Ο δόκιμος Αρσένιος με την ευστροφία του ενίκησε δαιμόνων πανουργίαν δι' ανθρωπίνης επινίας. Ρασοευχή. Στις 27 Μαρτίου 1954, μετά από την κανονισμένη δοκιμασία, εκάρη μοναχός. Έλαβε ρασοευχή και το όνομα Αβέρκιος. Ο ηγούμενος του πρότεινε να λάβει το μεγάλο σχήμα, αλλά δεν δέχτηκε. Ανέφερε, αν και μπορούσα να γίνω αμέσως μεγαλόσχημος, διότι μου είπαν «Εσύ στρατό τελείωσες, δεν σε εμποδίζει τίποτε». Είπα «Αρκεί η ρασοευχή». Θεωρήσε τον εαυτό μου ανάξιο, αλλά και δεν ήθελε να δεσμευθεί με τις υποσχέσεις του μεγάλου σχήματος εξαιτίας της αγάπης του για την ησυχαστική ζωή που επιθυμούσε. Επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Την τραχύτητα της ασκήσεως ήρθε να γλυκάνει ένα πρωτόγνωρο γεγονός, η επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Όταν είχαν σωθεί τελείως οι μπαταρίες, εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις, διηγήθηκε, έζησα ένα γεγονός. Μια νύχτα, ενώ προσευχόμουν όρθιος, ένιωσα κάτι να κατεβαίνει από πάνω και να με περιλούζει ολόκληρο. Αισθανόμουν μια αγαλίαση και τα μάτια μου έγιναν δύο βρύσες που έτρεχαν συνέχεια δάκρυα. Έβλεπα και ζούσα αισθητά την χάρη. Μέχρι τότε, συγκινήσεις και τέτοια είχα αισθανθεί πολλές φορές, αλλά τέτοιο πράγμα πρώτη φορά μου συνέβη. Ήταν τόσο δυνατό πνευματικά αυτό το γεγονός, ώστε με στήριξε και κράτησε για 10 περίπου χρόνια, μέχρι που αργότερα στο Σινά έζησα μεγαλύτερες καταστάσεις με άλλον τρόπο. Μικρόσχημος. Ο πατέρας Αβέρκιος εκάρι μικρόσχημος μοναχός και του δόθηκε το όνομα Παΐσιος στις 3 Μαρτίου του 1957. Μετά την κουρά έβγαλε μια φωτογραφία και την έστειλε στη μητέρα του και από πίσω έγραψε το ακόλουθο ποίημα. «Μανούλα μου, σε χαιρετώ. Εγώ πάω να μονάσω. Φεύγω τη μάτια ζωή, τον πλάνο να γελάσω. Στη μοναξιά την έρημον, τα νιάτα να περάσω. Δια την αγάπη του Χριστού, όλα θα τα θυσιάσω. Όλα του κόσμου τα αγαθά, σαν σκύβαλα θα αφήσω. Να εκτελέσω την πρώτη εντολή, τον Θεό να αγαπήσω. Με το σταυρό στο Γολγοθά, τον Ιησού να ακολουθήσω. Και στην Άνω Ιερουσαλήμ, εύχομαι να σε συναντήσω. Φεύγω από τη μεγάλη σου στοργή, μανούλα να μπορέσω. Για να είμαι θα αιώνια μαζί, τον Ιησού θα παρακαλέσω. Δι' αυτό μικρό σε θέλησα, τα μαύρα δια να φορέσω, να αφιερωθώ εις τον Χριστό, του Θεού να ρέσω. Και δια μητέρα εις το εξής, θα έχω την Παναγία, να με φυλάξει αυλαβή από του εχθρού την Πανουργία».
μάνα μου με κατάνοιξην, στην έρημο, εδώ στην ησυχία, θα εύχομαι πάντα δια εσέ και διόλη την πολιτείαν. Ευλογές από την Παναγία. Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήμουν άγρυπνος και νηστικός και περίμενα το μοτόρι στον αρσανά της Σιβήρων. Από την εξάντληση δεν αισθανόμουν καλά. Φοβήθηκα να μην λιποθυμήσω εκεί και με δουν οι εργάτες. Γι' αυτό έκανα κουράγιο και πήγα πίσω από μια ντάνα ξύλα. Σκέφτηκα προς στιγμήν να παρακαλήσω την Παναγία και αμέσως είπα στον εαυτό μου: «Αθλιέ, την Παναγία για το ψωμάκι την έχουμε?» Και μόλις είπα αυτό, να, η Παναγία και μου έδωσε ζεστό ψωμί και σταφύλι. Από εκεί και πέρα μετά, κάποιος τον οποίον ο γέροντας θεράπευσε από ανίατη ασθένεια, ακούγοντας τη διήγηση, ρώτησε έκπληκτος: «Καλά γέροντα, μετά που έφαγες τις ρόγες του σταφυλιού, το κοτσάνι σου έμεινε στο χέρι?» «Και το κοτσάνι και ψίχουλα», απάντησε με έμφαση. Κεφάλαιο 5. Στη Μονή στο Μύου Κονίτσης. Ανακαίνιση του μοναστηριού. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται. Με αποκάλυψη κατευθύνει ο Κύριος και τώρα τα βήματα του ανθρώπου, του Θεού Παϊσίου, στη Μονή στο Μύου, της επαρχίας Κονίτσης. Διψούσε για ερημική ζωή και προετοιμαζόταν για την έρημο, αλλά με εντολή της Παναγίας βρέθηκε σε μοναστήριο του κόσμου. Άρχισε την ανακαίνιση του καμένου μοναστηριού χωρίς να έχει τα απαραίτητα χρήματα και υλικά. Αγόρασε ξυλία και μόνος έκανε πόρτες, παράθυρα, στασίδια, τραπέζια και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Επίσης άλλαξε την σκεπή της εκκλησίας, έκανε κελιά για μοναχούς, αρχονταρίκη, στέρνα και άλλα έργα. Αυτός ανέστησε το κατεστραμμένο μοναστήρι με πολλούς κόπους. Ήταν άρρωστος αλλά και νηστευτής. Την νηστεία δεν την χαλούσε ποτέ. Πηδά στον κρεμό. Κάποτε μετέφερε τα Άγια Λείψανα και είχε τη λειψανοθήκη δεμένη με τα λουριά από τους ώμους του. Σε ένα σημείο του δρόμου που λέγεται Μεγάλη Σκάλα, κόπηκε το λουρί και έπεσε η λειψανοθήκη στον κρεμό. Ο γέροντας από τον πόθο και την Ευλάβεια προς τα Άγια Λείψανα, χωρίς να υπολογίσει τον εαυτό του και χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, πήδησε αμέσως τον κρεμό για να τα προλάβει. Κατρακυλούσε η λειψανοθήκη και χτυπούσε στα βράχια. Τελικά ο ίδιος διαφυλάχθηκε, χάρη τη Θεού, σώος, δεν έπαθε τίποτα, ούτε γρατζουνιά. Η λειψανοθήκη με τα Άγια Λείψανα έμειναν επίσης άθικτα, ενώ ο μοταλλικός κορβανάς που ήταν προσαρμοσμένος στη λειψανοθήκη είχε κατατσαλακωθεί από τα χτυπήματα. Ήταν τόσο βαθύς και απότομος ο γκρεμός που ήταν αδύνατο να ξανανεβεί ο γέροντας. Για να βγει στο μονοπάτι βάδιζε πολλή ώρα μέσα στο ποτάμι. Κόπη, ασκήσεις και ησυχία. Νίστευε αυστηρά και δουλαγωγούσε με κάθε τρόπο το έθραυμα στο σώμα του, παρότι έκανε θεραπεία με ενέσεις. Κάποιες φορές με ένα ποτήρι νερό περνούσε όλο το ημερονύκτιο. Αν και καλλιεργούσε στον κήπο του μοναστηριού κυπευτικά πολλών ειδών, η συνηθισμένη τροφή του ήταν τσάι με παξιμάδι ή καρύδια κοπανισμένα. Αναφέρει η κυρία Πινελόπη Μπαρμπούτη. Στον κήπο πήγαινε ξυπόλυτος και το βράδυ καθάριζε τα αγκάθια από τα πόδια του. Ένα παξιμάδι έτρωγε το πρωί και ένα το βράδυ. Άλλοτε έπινε σκέτο τσάι. Δούλευε πάρα πολύ. Δεν κοιμόταν σχεδόν καθόλου. Προσπαθούσε να μην χαλάσει το χατήρι κανενός και ήθελε όλους να τους αναπαύει. Ποτέ δεν έλεγε όχι. Τα χέρια του είχαν κάνει ρόζους από τις πολλές μετάνοιες. Τα πόδια του ήταν μόνο κόκαλα. Είχε πολλά προβλήματα με την υγεία του. Την ημέρα εργαζόταν σκληρά και τη νύχτα αγρυπνούσε. Μόνος του διάβαζε όλες τις ακολουθίες, όπως είχε μάθει στο Άγιον Όρος. Παρόλο που το μοναστήρι ήταν σε έρημο και ήσυχο μέρος, ο γέροντας αποσυρώταν ενίοτε σε μια σπηλιά. Πήγαινε τις νύχτες και έκανε αγρυπνίες με το κομποσχήνι και αναρρύθμιτες μετάνοιες. Ήταν όμως ανήλια και έσταζε νερό. Προστάτης πτωχών και ορφανών. Εκτός από τα κτισήματα, μεριμνούσε συγχρόνως και για όσους είχαν ανάγκη. Και αυτοί ήταν πολλοί. Στα χωριά της Κόνιτσας υπήρχε τότε μεγάλη φτώχεια, εγκατάλειψη, δυστυχία. Ο γέροντας συγκέντρωνε ρούχα, χρήματα, τρόφιμα και φάρμακα. Τα έκανε δέματα και τα έστελνε σε ανθρώπους που στερούνταν. Στο έργο της φιλανθρωπίας είχε ως βοηθούς ευλαβείς γυναίκες. Όσες είχαν τη διάθεση, τις έστελνε να υπηρετούν άτομα ανήμπορα, κυρίως γεροντάκια, που δεν είχαν κανένα συγγενή κοντά τους. Είχε πάρει άδεια από την αστυνομία και σε κάθε γειτονιά της Κόνιτσας είχε αφήσει από ένα κουμπαρά και όρισε και έναν υπεύθυνο. Υπήρχε και ένας επιπλέον κουμπαράς έξω από το αστυνομικό τμήμα. Έκανε επιτροπή
η οποία διαχειριζόταν τα χρήματα και πρόσφεραν ανάλογα με τις ανάγκες. Ενδιαφέρθηκε για φτωχά και ορφανά παιδιά να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Τα παρέπεμπε στα κατάλληλα πρόσωπα, αλλά τα βοηθούσε και ο ίδιος οικονομικά όσο μπορούσε. Πολλοί από αυτούς είναι σήμερα επιστήμονες και ευγνωμονούν το γέροντα. Έδινε τα κτήματα της μονής σε φτωχές οικογένειες να τα καλλιεργούν. Ενίκιο δεν ζητούσε. Τους έλεγε αν έχουν καλή σοδιά να προσφέρουν στο μοναστήρι ό,τι ήθελαν. Αν η χρονιά δεν πήγαινε καλά, δεν ζητούσε τίποτε. Όσες φορές η αδερφή του Χριστίνα πήγαινε ρούχα ή τρόφιμα, δεν τα δεχόταν. Της έλεγε να τα πάει σε οικογένειες που γνώριζε ότι στερούνταν. Οικειότητα με τα άγρια ζώα. Η μεγάλη αγάπη του γέροντα προς τον Θεό και την εικόνα του, τον άνθρωπο, πλημμύριζε την καρδιά του και το ξεχύλισμά της αγκάλιαζε και την άλογη πτήση. Ιδιαίτερα αγαπούσε τα άγρια ζώα και αυτά ένιωθαν την αγάπη του και τον πλησίαζαν. Ένα ελαφάκι ερχόταν και έτρωγε από τα χέρια του. Του έκανε ένα σταυρό στο μέτωπο μπογιά. Ειδοποίησε τους κυνηγούς να μην κυνηγούν κοντά στο μοναστήρι και να προσέξουν αυτό το ελαφάκι με το σταυρό. Όπου και αν το βρουν, να μην το χτυπήσουν. Αλλά δυστυχώς ένας κυνηγός, περιφρονώντας την εντολή του, κάποια ημέρα είδε το ελαφάκι και το σκότωσε. Ο γέροντας στενοχωρήθηκε πολύ και είπε μια προφητεία που επαληθεύτηκε στο ακέραιο. Δεν αναφέρεται γιατί το πρόσωπο αυτό ζει μέχρι σήμερα. Στο δάσος, γύρω από το μοναστήρι, ζουν αρκούδες. Μια συνάντησε ο γέροντας σε στενό μονοπάτι, ενώ ανέβαινε στο μοναστήρι με ένα γαϊδουράκι φορτωμένο. Η αρκούδα μαζεύτηκε στην άκρη για να περάσει ο γέροντας. Αυτός πάλι της έκανε νόημα με το χέρι να περάσει πρώτη. Και αυτή, διηγεί το χαριτολογώντας, άπλωσε το πόδι της και μου πιάσε το χέρι για να περάσω εγώ. Της είπε: αύριο να μην εμφανιστείς εδώ κάτω γιατί περιμένω κόσμο. Αλλιώς θα σε πιάσω από τα αυτή και θα σε δέσω μέσα στο παχνί. Έλεγε ότι η αρκούδα έχει έναν εγωισμό. Όταν βρεθεί σε κίνδυνο, δείχνει ότι δεν φοβάται, αλλά μετά φεύγει τρέχοντας. Μια αρκούδα ερχόταν συχνά. Είχε εξοικειωθεί μαζί του και ο γέροντας την τάισε. Τις ημέρες που ερχόταν κόσμο στο μοναστήρι, ο γέροντας την προειδοποιούσε να μην εμφανίζεται και προκαλεί έτσι φόβο στους ανθρώπους. Η αρκούδα μερικές φορές παρέβαινε την εντολή του γέροντα, εμφανιζόταν απροσδόκητα και όσοι την έβλεπαν τρόμαζαν. Πολλοί την είχαν δει, μεταξύ αυτών και η Κέτη Πατέρα. Όπως διηγήθηκε, ανέβαινα μια νύχτα στο μοναστήρι με φακό για να προλάβω τη θεία λειτουργία. Άκουσα έναν θόρυβο, έριξα το φως και είδε ένα ζώο κάτι σαν σκυλί μεγάλο. Με ακολούθησε και όταν έφτασα, ρώτησα τον γέροντα αν το σκυλί είναι του μοναστηριού. Απάντησε: σκυλί είναι αυτό, για κοίταξε καλά, αρκούδα είναι. Όταν είδε ότι τελείωσε η αποστολή του στην έρημο του κόσμου και αφού ξεπλήρωσε το τάμα προς την Παναγία, άφησε οριστικά το στόμιο στις 30 Σεπτεμβρίου 1962 και αναχώρησε για το Θεοβάδιστο Όρο Σινά. Κεφάλαιο 6. Ερημίτης στο Θεοβάδιστον Όρο Σινά. Μακαρία ερημική ζωή. Ο γέροντας ζήτησε ευλογία να μείνει μόνο στην έρημο. Εγκαταστάθηκε στο ασκητήριο των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης που αποτελείται από το εκκλησάκι και από ένα πολύ μικρό συνεχόμενο κελάκι. Βρίσκεται σε ωραία θέση σε ύψωμα απέναντι ακριβώς από την Αγία Κορυφή και απέχει λιγότερο από μία ώρα από το μοναστήρι. 200 μέτρα πιο πάνω βρίσκεται η σπηλιά του Αγίου Γαλακτίωνος και λίγο πιο πίσω είναι η σκήτη που έμενε η Αγία Επιστήμη με τις άλλες ασκήτριες. Άγια μέρη, ευλογημένα, παρόλη την αφμυρότητά τους εμπνέουν αυτά τα βράχια. Εκεί ψηλά λοιπόν, σαν αετός, έστησε ο γέροντας τη φωλιά του. Έκανε μάλλον την πολεμίστρα του ο αετός του πνεύματος. Πολύ κοντά, ως ηλίθου βολήν, στο ασκητήριο είχε μια μικρή πηγούλα. «Μάζευε το 24ωρο 2-3 κιλά νερό», έλεγε ο γέροντας. «Πήγαινα με ένα τενεκάκι να πάρω νερό για να κάνω τσάι ή να βρέξω λίγο το μέτωπο», λέγοντας τους χαιρετισμούς με ευγνωμοσύνη και τα μάτια μου πλημμύριζαν από δάκρυα. «Θεέ μου», έλεγα, «λίγο νερό να πίνω, δεν θέλω τίποτα άλλο». Τόσο πολύτιμο ήταν αυτό το λιγοστό νεράκι για αυτόν που ήθελε να ζήσει εκεί στην έρημο. Αλλά και αυτό ο γέροντας το μοιραζόταν με τα άγρια ζώα και τα διψασμένα πουλιά της ερήμου. «Γέροντα, πώς ζούσατε στο Σινά?», τον ρώτησε κάποιος. Απάντησε: «Η τροφή μου ήταν τσάι με παξιμάδι που το έκανα μόνος μου. Έκανα πέτουρα, λεπτά φύλλα ζύμης και τα ξέρενα στον ήλιο. Γίνονταν τόσο σκληρά που έσπαζαν σαν τζάμι. Καμιά φορά έβραζα και ρύζι στουμπισμένο μέσα σε ένα κονσερβοκούτι. Αυτό ήταν και μπρίκι και κατσαρόλα και πιάτο και ποτήρι. Αυτό το κονσερβοκούτι και ένα κουτάλι λίγο πιο μικρό από τη σούπας
ήταν όλο το νοικοκυριό μου. Ακόμη είχα μία φανέλα που την φορούσα τη νύχτα για να αντιμετωπίζω το κρύο. Έπινα και ένα τσάι μαύρο για να με βοηθά στην αγρυπνία και έβαζα και μια κουταλιά ζάχαρη παραπάνω που αντιστοιχούσε με άλλη μία φανέλα. Δηλαδή, οι θερμίδες που του έδινε η παραπανήσια ζάχαρη ήταν σαν να φορούσε ακόμη μία φανέλα. Είχα και μια αλαξιά χοντρά ρούχα γιατί τη νύχτα έκανε πολύ κρύο. Δεν είχα ούτε φανάρι ούτε φακό, παρά μόνο έναν αναπτήρα για να βλέπω λίγο στο σκοτάδι όταν βάδιζα σε κανένα πέτρινο μονοπάτι με σκαλοπάτια. Το χρειαζόμουν επίσης για να ανάβω καμιά φορά φωτιά με φρύγανα για να κάνω κανένα ζεστό. Είχα και λίγες τσακμακόπετρες και ένα μπουκαλάκι πετρέλαιο πολύ μικρό για τον αναπτήρα. Τίποτε άλλο. Μια φορά φύτεψα και μια ρίζα ντομάτα, αλλά μετά με πείραξε ο λογισμός μου και την ξερίζωσα για να μην προκαλώ τους Βεδουίνους. Μου φαινόταν ατέριαστο οι φτωχοί Βεδουίνοι να μην έχουν ντομάτες και εγώ που ήμουν καλόγυρος να έχω στο και μία ρίζα. Την ημέρα έλεγα την ευχή και έκανα εργόχειρο. Ευχή και εργόχειρο. Αυτό ήταν το τυπικό μου. Τη νύχτα έκανα μερικές ώρες μετάνοιες χωρίς να τις μετρώ. Ακολουθία δεν διάβαζα. Την έκανα με κομποσχήνη. Για να μην με ενοχλούν οι περίεργοι, έκανα μία πράσινη λαδομπογιά νεκροκεφαλές σήμα κινδύνου στα βράχια. Μια φορά ένας τουρίστας Γερμανός θέλησε να ανέβει επάνω. Νόμισε ότι είναι ναρκοπέδιο, αλλά επειδή φαίνεται ήξερε από τέτοια, πρόσεχε που πατούσε και κατόρθωσε να φτάσει μέχρι επάνω. Εγώ τον παρακολουθούσα από ψηλά. Τον άφησα να πλησιάσει, μετά μπήκα στη σπηλιά του Αγίου Γαλακτίωνος και τράβηξα ένα δεμάτι αγκάθια στην είσοδο. Έψαξε, αλλά δεν μπόρεσε να με βρει και γύρισε πίσω. Απλοποίησε πολύ τη ζωή του και επιδόθηκε στην άσκηση με όλες του τις δυνάμεις χωρίς περισπασμούς. Η έρημος ερημώνει τα πάθη. Όταν τη σεβαστείς και προσαρμοστείς προς την έρημο, σου δίνει να αισθανθείς την παρηγοριά της, έλεγε αργότερα ο γέροντας με νοσταλγία, εκφράζοντας με λίγες λέξεις την εμπειρία του από τη Σιναϊτική έρημο. Αγαπούσε ο γέροντας να επισκέπτεται τόπους όπου έζησαν ασκητές. Θαύμαζε τα μικρά ασκητικά σπήλαια. Αλλού σωζόταν μια μικρή στερνούλα. Σε άλλα φαινόταν μαυρισμένος ο βράχος από τη φωτιά που άναβαν κάπου κάπου για να μαγειρεύουν. Τον ενέπνεαν και το συγκινούσαν αυτά τα παλαιά ασκητήρια. Επισκέφθηκε και το ασκητήριο του Αγίου Γεωργίου του Αρσελαΐτου. Είναι μια πανέρημος κατάλληλη για αναχωρητές. Τη Μεγάλη Σαρακοστή την πέρασε στο ασκητήριο του Αγίου Στεφάνου που αναφέρει και η κλίμακα κάτω από την Αγία Κορυφή. Με μεγάλη νηστεία, σχεδόν ασιτία. Είχε εκεί μόνο ένα τενεκεδάκι για να βγάζει νερό από το πηγάδι που υπήρχε πιο κάτω στον προφήτη Ηλία. Είχε τυπικό να μην φοράει παπούτσια. Είχαν σχιστεί οι φτέρνες του και έτρεχαν αίμα. Τα παπούτσια τα είχε στον τορβά και τα φορούσε μόνο όταν κατέβαινε στο μοναστήρι ή συναντούσε κάποιον στο δρόμο. Για όποιον γνωρίζει τις συνθήκες της ερήμου, είναι πολύ οδυνηρό να βαδίζει κανείς ξυπόλυτος πάνω στα βράχια ή στην άμμο την ημέρα και είναι τόσο πολύ που οι Βεδουίνοι βάζουν αυγά στην άμμο και γίνονται μελάτα, ενώ τη νύχτα είναι τόσο κρύα τα βράχια σαν να πατά κανείς πάνω σε πάγο. Στο μοναστήρι κατέβαινε κάθε Κυριακή ή κάθε 15 μέρες, βοηθούσε στην ακολουθία και κοινωνούσε. Λύει την ανομβρία. Όταν πρωτοπήγε στο Σινά, είχε μεγάλη ανομβρία. Σε φυσιολογικές συνθήκες, στην περιοχή αυτή βρέχει πολύ αραιά. Τη χρονιά εκείνη ήταν ιδιαίτερα αισθητή η έλλειψη νερού. Ένα καραβάνι ετοιμάστηκε για να πάει να κουβαλήσει νερό από μακριά. Ο γέροντας τους είπε: «Περιμένετε, μην πάτε απόψε». Τη νύχτα έκανε προσευχή και έβρεξε πολύ. Εργόχειρο και ελεημοσύνες. Το εργόχειρο του γέροντα ήταν ξυλογλυπτική, ανέφερε ο ίδιος. Έκανα σε ξύλο εικόνες καλλιστές τον προφήτη Μωυσή να παίρνει τον δεκάλογο. Τα ξύλα τα έκοβα μόνος μου. Πολλές φορές και τη νύχτα άνοιγα λίγο την πόρτα του κελιού και στο φως του φεγγαριού έλεγα την ευχή και γυαλοχάρτιζα και προετοίμαζα τα ξύλα. Για εργαλεία είχα μόνο δύο μαχαιράκια από ένα ψαλίδι Singer που το έφερα από την Ελλάδα. Το διέλυσα στα δύο, το ακόνησα και το έβαψα με λαδομπογιά πράσινη για να μην αντανακλά τις ακτίνες του ηλίου και θαμπώνει τα μάτια μου. Τα εργόχειρα τα έδινα στο μοναστήρι και τα πουλούσαν. Γίνονταν ανάρπαστα από τους προσκυνητές. Τα χρήματα που έπαιρνα τα έδινα σε γνωστούς ταξιτζίδες από το Κάιρο. Τους έλεγα να ψωνίζουν ρούχα, καπελάκια, μπισκότα, τρόφιμα και άλλα. Μετά γέμιζα το σακίδιο με ευλογίες και ρωτούσα πού υπάρχουν καταβλισμοί Βεδουίνων. Πήγαινα στις σκηνές τους, φώναζα πιο έξω τα μικρά παιδιά και μοίραζα τις ευλογίες. Από την πολύ του αγάπη προς τα πλάσματα του Θεού, ο γέροντας άφησε τον εαυτό του στην άκρη, κουραζόταν για να τους βοηθά και δεν πήγε να προσκυνήσει στα Ιεροσόλυμα που τόσο επιθυμούσε για να μην στερηθούν
τα βεδουινάκια τις ευλογίες του και αυτά καταλάβαιναν τη μεγάλη του αγάπη που δεν είχε σκοπιμότητα και ιδιοτέλεια και τον υπεραγαπούσαν. Γινόταν σωστό πανηγύρι από τη χαρά που έκαναν κάθε φορά που τους επισκεπτόταν ο αγαπημένος τους Αμπούνα Παΐζη, στα βεδουίνικα Πατήρ Παΐσιος. Αλλά και όταν τα βεδουινάκια πήγαιναν στο ασκητήριό του με σκασμένα τα πόδια επειδή περπατούσαν ξυπόλυτα, τους έβαζε κερί στα σχισίματα και τους έδινε και από ένα ζευγάρι σανδάλια. Σε άλλα μοίραζε καπελάκια για να μην τα ζαλίζει ο ήλιος και ό,τι άλλο είχε. «Ειν εν τη ερήμου πειραζόμενος». Κάποια μέρα έκανε εργόχειρο λέγοντας την ευχή καθισμένο σε ένα βράχο, ενώ από κάτω υπήρχε βαθύς γκρεμός. Παρουσιάζεται ο διάβολος και του λέγει: «Πίδα κάτω, Παΐσιε, σου υπόσχομαι δεν θα πάθεις τίποτα». Ο γέροντας συνέχισε ατάραχος την ευχή και το εργόχειρό του. Δεν έδωσε σημασία στο διάβολο. Ο πειρασμός συνέχισε να τον παρακινεί να πηδήσει στον γκρεμό, επαναλαμβάνοντας την ίδια υπόσχεση. Αυτό κράτησε μια μισή ώρα περίπου. Στο τέλος παίρνει μια πέτρα και τη ρίχνει στον γκρεμό, λέγοντας ο διάβολο: «Άντε να σου αναπαύσω το λογισμό σου». Ο διάβολος, αφού απέτυχε να το ρίξει στον γκρεμό, του λέγει δήθεν με θαυμασμό: «Τέτοια απάντηση ούτε ο Χριστός δεν μου έδωσε. Εσύ καλύτερα απάντησες. Ο Χριστός είναι Θεός, δεν είναι σαν και εμένα τον καραγκιόζη», είπαγε ο πίσω μου Σατανά. Και έτσι, με την ενικούσα θεία χάρη, απέφυγε τον πρώτο πειρασμό να πηδήσει στον γκρεμό, να τσακιστεί στα βράχια. Ακόμη, απέφυγε και τον βαθύτερο γκρεμό της υπερηφανίας, να δεχθεί τον έπαινο του διαβόλου, θεωρώντας τον εαυτό του ανώτερο από τον Χριστό. Εγκαταλείπει την γλυκιά έρημο. Ενώ ζούσε τέτοια ζωή και χαιρόταν που βρήκε επιτέλους αυτό που αναζητούσε από χρόνια, η υγεία του χειροτέρευε. Υπέφερε από πονοκεφάλους που οφειλόταν στην έλλειψη οξυγόνου λόγω του υψομέτρου. Τελικά, όταν είδε να επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας του, πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τη γλυκιά έρημο του Σινά και να επιστρέψει στο Άγιο Όρος. Κεφάλαιο 7. Στην Ιβυρίτικη Σκήτη. Ο γέροντας πήγε στην Σκήτη των Ιβύρων, όπου βρήκε την Καλύβη των Αρχαγγέλων, 12 Μαΐου 1964. Ο ίδιος σε επιστολή του, 24 Ιουνίου 1964, αναφέρει σχετικά: «Επήρα με τη χάρη του Θεού μία καλύβη στην ερημωμένη Σκήτη των Ιβύρων. Έχει όλες τις προϋποθέσεις για μια ησυχαστική ζωή. Από 15 καλύβες κατοικούνται μόνο οι 7. Το καλύβι το δικό μου έχει κλεισάκι των Αγίων Αρχαγγέλων. Το σπίτι είναι φυσικά παλαιό και κάνω μερικές επισκευές. Κάθε νύχτα έκανε αγρυπνία με αμέτρητες μετάνοιες και πολλά κομποσχήνια. Το κύριο έργο του ήταν η προσευχή. Προσπαθούσε να μην διακόπτεται η νοηρά επικοινωνία του με το Θεό, να είναι αδιάλειπτη. Παρά την κλονισμένη υγεία του, βίαζε τον εαυτό του, νηστεύοντας μέχρι σε εξαντλήσεως. Και εκεί που εσώνονταν οι μπαταρίες και έφτανε στο αμήν, όλος παραδόξως ανακτούσε δυνάμεις και συνέχιζε τους αγώνες. Τροφή από άγγελο», διηγήθηκε ο γέροντας. «Ήταν μια σαρακοστή της Παναγίας μας, 15 Αυγούστου, και είχα μέρες να δοκιμάσω φαγητό. Εν τω μεταξύ, μου είπα να κατεβάσω έναν άρρωστο πατέρα, μοναχό, στην παραλία. Τον κατέβασα και μετά ένιωσα μια τρομερή αδυναμία. Κοντά να φτάσω στο κελί μου, παρουσιάστηκε κάποιος μπροστά μου. Ήταν άγγελος και μου έδωσε ένα καλαθάκι με φρούτα, σταφύλια και σίκα και αμέσως εξαφανίστηκε». Εχείρηση στους πνεύμονες. Από νέος μοναχός ο γέροντας είχε ενοχλήσεις στους πνεύμονες. Ήδη από την Εσφυγμένου είχε αιμοπτήσεις και εσωτερική αιμορραγία και νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο της Μονής. Στη συνέχεια, σε όλη του τη ζωή θα ταλαιπωρείται από αυτή την πάθηση. Από τη Φιλοθέου αναγκάστηκε να βγει στον κόσμο για θεραπεία. Αυτή η ευπάθεια των πνευμόνων του, που επετείνεται από την έλλειψη οξυγόνου, ήταν η αιτία που τον είχε αναγκάσει να εγκαταλείψει το Σινά. Η ασθένειά του όμως διαρκώς χειροτέρευε. Έπρεπε να χειρουργηθεί οπωσδήποτε. Η επέμβαση έγινε στο Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος. Του αφαίρεσαν σχεδόν ολόκληρο τον αριστερό πνεύμονα. Και επίσης του αφαίρεσαν δύο πλευρά. Ο γέροντας περιγράφει ως εξής την εχείριση: «Ήταν μια πολύ σοβαρή εχείριση. Μου αφαίρεσαν τον ένα λοβό αριστερά, καθώς λιγάκι από τον άλλον. Ήταν ο λοβός γεμάτος από σακουλίτσες, βροχεκτασίες. Διήρκησε η εχείριση περί τις 10 ώρες. Δεν σταματούσε το αίμα στην εχείριση και αυτό δυσκόλευε. Εχρειάστη 4 κιλά αίμα. Τα λάστιχα, παροχετεύσεις, μου τα βγάλανε στις 9 μέρες και έπαθα μεγάλη δυσφορία και έτσι με πήγανε ξανά στο χειρουργείο επί 2 ώρες και μου τα ξανατοποθετήσαν και τα αφήσαν πάνω από 20 ημέρες.
μου άφησε και μια αναπηρία στα μάτια. Το μεν δεξί βλέπει πολύ ζωηρά. Το δε άλλο που έγινε η εγχείρηση είναι κλειστότερο και βλέπει ταπεινά. Δεν με απασχολεί αυτό, διότι οι άλλοι έχουν γεννηθεί τελείως τυφλοί. Είναι αλήθεια ότι υποφέρω πολύ, αλλά άξιζε κανείς να πληρώνει χωρίς να έχει και πάθηση και να περνάει ένα τέτοιο μικρό μαρτύριο, διότι πολύ ωφελήθηκα. Εδιάβαζα πριν το πάθος του Κυρίου στην Αγία Γραφή, σαν απλή ιστορία, καθώς και τους συναξαριστάς των Αγίων. Τώρα θα τους νιώθω, διότι ένιωσα ολίγους πόνους. Έχω 25 ημέρες τώρα που δεν έχω αναπαυθεί. Ίδρυση ησυχαστηρίου. Στο νοσοκομείο συνδέθηκε πνευματικά με κάποιες ευλαβείς και φιλομόναχες νέες. Τον επισκέπτονταν και του έδωσαν αίμα που χρειάστηκε κατά την εγχείρηση. Ο γέροντας από υποχρέωση τις βοήθησε αργότερα πνευματικά με κάθε τρόπο. Γι' αυτό τις βοήθησε να βρουν τόπο να μονάσουν και έτσι ιδρύθηκε το γνωστό ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Στη συνέχεια, ως την κοίμησή του, τις κατεύθυνε πνευματικά και εκεί άφησε και το πολυπαθές λείψανό του. Έλαβε αίμα από τις αδελφές και αυτός της έδωσε πνεύμα, δηλαδή πνευματική βοήθεια. Κεφάλαιο 8. Στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού. Ο γέροντας εγκαταστάθηκε για λόγους ησυχίας στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού στις 2 Μαρτίου του 1969. Τον συγκινούσε και τον ενέπνεε ο τόπος, διότι είχε ιδιαίτερη χάρη από τους υπεράνθρωπους αγώνες του Παπατίχωνα και τα θεία γεγονότα που είχαν συμβεί εκεί. Εξωτερικά, η ζωή του γέροντα στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού ήταν περίπου η εξής. Από βραδύς κοιμόταν 2-3 ώρες και ξυπνούσε κοντά στα μεσάνυχτα. Έκανε αγρυπνία και ξεκουραζόταν λίγο το πρωί πριν από το φώτισμα. Την ημέρα, αν δεν είχε επισκέπτες, έκανε εργόχειρο, σταμποτά εικονάκια και σταυρού στην πρέσα. Τις υπόλοιπες ώρες μελετούσε, προσευχόταν και απαντούσε στα πολλά γράμματα που ελάμβανε από πλήθος ανθρώπων και που παρακαλούσαν για προσευχή ή ζητούσαν απάντηση σε σοβαρά προβλήματα. Έγραφε επί ώρες την ημέρα και όταν σκοτίνιαζε συνέχιζε με το κερί. Με την πάροδο των ετών οι επισκέπτες αυξήθηκαν κατά πολύ. Πολλές ώρες τον αποσχολούσαν με τα προβλήματά τους. Έγραφε «Ήμουν κρυωμένος με πυρετό». Οι επισκέπτες από το ένα μέρος μου ανέβησαν τον πυρετό, αλλά από το άλλο δεν με αφήνανε να πεθάνω, γιατί δεν ευκαιρούσα. «Φως τεστρίβης μου», διηγήθηκε ο γέροντας, «βρισκόμουν σε κάποιο μοναστήρι, στα Βρονικήτα. Ήταν εσπέρα. Φεύγοντας, βρίσκω έξω από την πόρτα του μοναστηριού έναν λαϊκό που ήθελε να μου μιλήσει. Προχωρώντας, άρχισε να μου λέει τα προβλήματά του. Η ώρα περνούσε και ήμουν άρρωστος. Ήταν τέτοια η αρρώστια που ούτε μπορούσα να καθίσω να ξεκουραστώ, ούτε να στέκομαι όρθιος. Ενώ λοιπόν μου μιλούσε, πέρασε η ώρα και νύχτωσε. Σκέφτηκα σε μια στιγμή την αρρώστιά μου και θέλησα να διακόψω τη συζήτηση, αλλά είπα: Ο άνθρωπος έχει τόσα προβλήματα. Εγώ τον εαυτό μου θα κοιτάζω. Και έτσι συνέχισε να μου μιλά μέχρι που νύχτωσε τελείως. Ο λαϊκός είχε να κοιμηθεί κάπου σε γνωστό του κελί. Η πόρτα του μοναστηριού είχε κλείσει. Αφού τελειώσαμε, πήρα το δρόμο για να πάω στο καλύβι. Μπήκα στο μονοπάτι και θα περνούσα από ένα σημείο που είναι στενό και απότομο. Όταν έφτασα στο σημείο αυτό, επειδή δεν έβλεπα, δεν είχα και φακό μαζί μου, πέφτω μέσα στα κλαδιά και στα βάτα και πιάστηκα από τα κλαδιά. Δεν έβλεπα καθόλου και μου ήρθε το σακίδιο στο κεφάλι μου. Στη θέση που βρισκόμουν σκέφτηκα, τι να κάνω, ας κάνω το απόδειπνο. Αρχίζω, Άγιος ο Θεός κλπ. Σε μια στιγμή ανάβει ένα φως δυνατό, το κεφάλι μου έγινε σαν λάμπα, γύρω μου έγινε μέρα. Οπότε είδα που βρισκόμουν και σκαρφάλωσα και βγήκα. Το φως συνέχισε να φωτίζει γύρω μου. Η καρδιά μου ήταν γεμάτη από ουράνια αγαλίαση. Έφτασα στο καλύβι, πήρα το κλειδί από τη θέση που το είχα, άνοιξα, μπήκα στην εκκλησία, άναψα τα καντήλια και τότε το φως υποχώρησε. Εμφάνιση του Οσίου Αρσενίου. Στις 21 Φεβρουαρίου του 1971, ο γέροντας καθόταν στην αυλή της καλύβης του και διάβαζε από το χειρόγραφο τον βίο του Οσίου Αρσενίου που είχε πρωτογράψει για να επισημάνει τυχόν λάθη. «Ήθελε 2 ώρες ο ήλιος να βασιλέψει», γράφει, «και ενώ διάβαζα με επισκέφθη ο πατήρ Αρσένιος και όπως ο καθηγητής χαϊδεύει το μαθητή που έγραψε καλά το μάθημα, το ίδιο μου έκανε και αυτός. Παράλληλα με άφησε με μια ανέκφραστη γλυκύτητα και αγαλίαση ουράνια στην καρδιά μου που ήταν αδύνατο να την αντέξω. Έτρεχα έξω μετά στην περιοχή του καλυβιού μου σαν τρελός και τον φώναζα γιατί νόμισα ότι θα τον έβρισκα». Η Αγία Εφημία. Ο γέροντας διηγήθηκε το εξής. «Είχα γυρίσει από τον κόσμο που είχα βγει για ένα εκκλησιαστικό θέμα.
Την Τρίτη, κατά η ώρα 10 το πρωί, ήμουν μέσα στο κελί μου και έκανα τις ώρες. Ακούω χτύπημα στην πόρτα και μια γυναικεία φωνή να λέει «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών». Σκέφτηκα πώς βρέθηκε η γυναίκα μέσα στο όρος. Εν τούτης, ένιωσα μια θεία γλυκύτητα μέσα μου και ρώτησα «Ποιος είναι?». «Η Εφημία», απαντά. Σκεφτόμουν ποια Εφημία, μήπως καμιά γυναίκα έκανε καμιά τρέλα και ήρθε με ανδρικά στο όρος. Τώρα τι να κάνω, ξαναχτυπά. Ρωτάω «Ποιος είναι?». Η Εφημία απαντά και πάλι. Σκέφτομαι και δεν ανοίγω. Στην τρίτη φορά που χτύπησε, άνοιξε μόνη της η πόρτα, που είχε σύρτη από μέσα. Άκουσα βήματα στο διάδρομο. Πετάχτηκα από το κελί μου και βλέπω μια γυναίκα με μανδύλα. Την συνόδευε κάποιος που έμοιαζε με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος εξαφανίστηκε. Παρόλο που ήμουν σίγουρος ότι δεν είναι του πειρασμού, γιατί λαμποκοπούσε, τη ρώτησα ποια είναι. «Η Μάρτης Εφημία», απαντά. «Αν είσαι η Μάρτης Εφημία, έλα να προσκυνήσουμε την Αγία Τριάδα. Ό,τι κάνω εγώ να κάνεις κι εσύ». Μπήκα στην εκκλησία, κάνω μια μετάνοια λέγοντας «Εις το όνομα του Πατρός», το επανέλαβε με μετάνοια «και του Υιού». «Και του Υιού», είπε με ψηλή φωνή. «Πιο δυνατά να ακούω», είπα, και επανέλαβε δυνατότερα. Ύστερα κάθισε η Αγία στο σκαμνάκι και εγώ στο μπαουλάκι και μου έλυσε την απορία που είχα στο εκκλησιαστικό θέμα. Μετά μου διηγήθηκε τη ζωή της. Ήξερα ότι υπάρχει μια Αγία Εφημία, αλλά το βίο της δεν τον ήξερα. Όταν μου διηγείτο τα μαρτύρια της, όχι απλώς τα άκουγα, αλλά σαν να τα έβλεπα, τα ζούσα. Έβριξα, πάπα παπά. «Πώς άντεξες τέτοια μαρτύρια?», ρώτησα. «Αν ήξερα τι δόξα έχουν οι Άγιοι, θα έκανα ό,τι μπορούσα να περάσω πιο μεγάλα μαρτύρια». Μετά από αυτό το γεγονός, για τρεις μέρες δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Σκυρτούσα και συνεχώς δόξαζα το Θεό. Ούτε να φάω, ούτε τίποτα. Συνεχώς δοξολογία. Η κολλασμένη ψυχή. Διηγήθηκε ο γέροντας. Μια γνωστή μου γριά ήταν πολύ τσιγκούνα. Η κόρη της ήταν πολύ καλή και ό,τι ήθελε να δώσει ελεημοσύνη το έριχνε από το παράθυρο έξω. Έβγαινε με άδεια χέρια γιατί την έλεγε μήπως πήρε τίποτα και ύστερα το έπαιρνε και το έδινε. Όμως αν της έλεγε ότι ο καλόγυρος, εγώ δηλαδή, είπε να μου δώσει αυτό το πράγμα, το έδινε. Μετά το θάνατό της βλέπω ένα νέο, θα ήταν ο φύλακας της Άγγελος και μου λέει «Έλα και σε θέλει...». Δεν μπόρεσα να καταλάβω τι μου συνέβη και βρεθήκαμε στην Κόνιτσα μπροστά σε ένα τάφο. Κάνει το χέρι του έτσι και ανοίγει ο τάφος. Βλέπω μέσα ένα πολτό από γλίτσες και τη γνωστή μου γριά που είχε αρχίσει να λιώνει και να φωνάζει «Καλόγερε, σώσε με». Την πόνεσα, τη λυπήθηκα. Χωρίς να τη συγχαθώ, κατέβηκα μέσα, την αγκάλιασα και τη ρωτούσα «Τι έχεις?». Μου λέει «Πες μου, ό,τι μου ζήτησες, εγώ πρόθυμα δεν σου το έδωσα?». «Ναι, έτσι είναι», είπα. «Εντάξει», την καθησύχασε ο νέος, φύλακας άγγελός της. Έκανε πάλι το χέρι του έτσι και ξανατράβηξε τον τάφο, σαν κουρτίνα. Και βρέθηκα πάλι στο καλύβι. Οι αδερφές από τη Σουρωτή με ρώτησαν «Τι σου συνέβη του Αγίου Ανδρέα?». Απαντώ «Να κάνετε προσευχή για αυτή την ψυχή». Σε δύο μήνες τη βλέπω πάλι. Υπήρχε ένα χάος και ψηλά, σε ένα ίσιωμα, ήταν παλάτια, σπίτια πολλά, άνθρωποι πολλοί. Εκεί πάνω ήταν η γριά, πολύ χαρούμενη. Το πρόσωπό της ήταν σαν μικρού παιδιού, μόνο ένα σημαδάκι είχε και ένα αγγελάκι το έτριβε για να καθαρίσει κι αυτό. Βαθιά στο χάος είδα κάποιους να χτυπιούνται, να ταλαιπωρούνται και να προσπαθούν να ανέβουν πάνω. Την αγκάλιασα από χαρά, την πήρα πιο πέρα για να μην μας βλέπουν και πληγώνονται. Μου είπε «Έλα να σου δείξω που με έβαλε ο Κύριος». Φως γλυκύτατο. Κάποτε, διηγήθηκε, ενώ έλεγα την ευχή τη νύχτα, ήρθε μέσα μου μια χαρά μεγάλη. Συνέχισα να λέω την ευχή και ξαφνικά το κελί μου πλημμύρισε από φως. Ήταν λευκό, με μια μικρή απόχρωση προς το γαλάζιο. Η καρδιά μου χτυπούσε γλυκά. Συνέχισα να κάνω κομποσχήνη μέχρι που βγήκε ο ήλιος. Το φως ήταν τόσο δυνατό, πιο δυνατό από το φως του ηλίου. Ο ήλιος έχανε τη λάμψη μπροστά του. Έβλεπα τον ήλιο και μου φαινόταν το ηλιακό φως οχρό, όπως είναι το φως της Σελήνης κατά την Πανσέλινο. Το φως το έβλεπα για πολύ. Μετά, όταν το φως έλειψε και η χάρις μειώθηκε, τότε δεν έβρισκα καμιά παρηγοριά και χαρά. Με τέτοιες παρακλήσεις πνευματικές, η Θεία Χάρις παρηγορούσε τον οικουσίως πτωχεύσαντα και με αυταπάρνηση ασκούμενο γέροντα Παΐσιο. Ο Γιωργάκης από το Θιβέτ. Ήρθε στο Άγιο Όρος και γύριζε στα μοναστήρια ένας νέος, ηλικίας 16-17 ετών, ο Γιωργάκης. Από ηλικίας 3 ετών, οι γονείς του τον έβαλαν σε βουδιστικό μοναστήρι στο Θιβέτ. Προχώρησε πολύ στη γιόγκα, έγινε τέλειος μάγος, μπορούσε να καλεί όποιον δαίμονα ήθελε. Είχε μαύρη ζώνη και ήξερε τέλεια καράτε. Με τη δύναμη του Σατανά έκανε επιδείξεις που προξενούσαν εντύπωση. Χτυπούσε με το χέρι του μεγάλες πέτρες και έσπαζαν σαν καρύδια.
Μπορούσε να διαβάζει κλειστά βιβλία. Έσπαζε στην παλάμη του φουντούκια, έπεφταν κάτω τα τσόφλια και οι καρποί έμεναν κολλημένοι στο χέρι του. Κάποιοι μοναχοί έφεραν το γιοργάκι στο γέροντα για να τον βοηθήσει. Ρώτησε τον γέροντα τι δυνάμεις είχε και τι μπορούσε να κάνει. Απάντησε ότι ο ίδιος δεν έχει καμιά δύναμη και ότι όλη δύναμη είναι του Θεού. Ο Γιοργάκης, θέλοντας να επιδείξει τη δύναμή του, συγκέντρωσε το βλέμμα του σε μια μεγάλη πέτρα που ήταν σε απόσταση και η πέτρα έγινε θρύψαλα. Τότε ο γέροντας σταύρωσε μια μικρή πέτρα και του είπε να τη σπάσει κι αυτή. Αυτό συγκεντρώθηκε, έκανε τα μαγικά του, αλλά δεν κατάφερε να τη σπάσει. Τότε άρχισε να τρέμει και οι σατανικές δυνάμεις που νόμιζε ότι έλεγχε, μην μπορώντας να σπάσουν την πέτρα, τράβηκαν εναντίον του και τον εξφενδόνησαν στην άλλη όχθη του ρέματος. Ο γέροντας τον μάζεψε σε άθλια κατάσταση. Άλλη φορά, διηγήθηκε ο γέροντας, ενώ συζητούσαμε, ξαφνικά σηκώθηκε, μου έπιασε τα χέρια και μου τα γύρισε προς τα πίσω. Αν μπορεί, ας έρθει να σε ελευθερώσει ο Χατζεφεντής, μου είπε. Το αισθάνθηκα σαν βλασφημία. Κούνησα έτσι λίγο τα χέρια μου και τεινάχθηκε πέρα. Μετά, σαν αντίδραση, πήδησε ψηλά και πήγε να με χτυπήσει με το πόδι του. Αλλά το πόδι του σταμάτησε κοντά στο πρόσωπό μου, σαν να βρήκε ένα όρατο εμπόδιο. Με φύλαξε ο Θεός. Τη νύχτα τον κράτησα και κοιμήθηκε στο κελί μου. Οι δαίμονες τον έσυραν μέχρι κάτω, στον λάκκο, και τον έδιραν για την αποτυχία του. Το πρωί σε κακή κατάσταση, τραυματισμένος, γεμάτος αγκάθια και χώματα, ομολογούσε. Με έδιρε ο Σατάν, γιατί δεν μπορούσα να σε νικήσω. Έπεισε το Γιοργάκη να του φέρει τα μαγικά του βιβλία και τα έκαψε. Ο γέροντας τον κράτησε λίγο κοντά του και τον βοήθησε, όσο έκανε υπακοή. Ενδιαφέρθηκε να μάθει αν είναι βαπτισμένος και μάλιστα έμαθε και σε ποια εκκλησία είχε βαπτιστεί. Ο Γιοργάκης, συγκλονισμένος από τη δύναμη και τη χάρη του γέροντα, επιθυμούσε να γίνει μοναχός, αλλά δεν μπόρεσε. Ο γέροντας χρησιμοποιούσε την περίπτωση του Γιοργάκη για να αποδείξει πόσο μεγάλη είναι η πλάνη αυτών που νομίζουν ότι όλες οι θρησκείες είναι ίδιες, όλες στον ίδιο Θεό πιστεύουν και ότι δεν διαφέρουν οι Θιβετιανοί μοναχοί από τους Ορθόδοξους. Εμφάνιση του Χριστού. Διηγήθηκε ο γέροντας στον ιερομόναχο Γάμα. Ένιωθα κάποια δυσκολία να προσευχηθώ στο Χριστό. Την Παναγία την έχω σαν μάνα. Την Αγία Εφημία το ίδιο. Τη φωνάζω, Αγία Εφημούλα μου. Στο Χριστό ένιωθα δύσκολα. Την εικόνα με φόβο τη φιλούσα. Και όταν την ώρα που έλεγα την ευχή έφευγε καμιά φορά ο νους μου από το Χριστό, δεν στενοχωριόμουνα. Ποιος είμαι εγώ για να έχω συνέχεια το νου μου στο Χριστό, σκεπτόμουν. Και συνέβη αυτό που θα σου πω. Ήταν βράδυ του Τιμίου Προδρόμου. Θα ξημέρωνε το Αγίου Κάρπου. Νιώθω ανάλαφρος, πούπουλο. Καμία όρεξη να κοιμηθώ. Σκέφτομαι, ας καθίσω να γράψω κάτι για τον Παπατίχωνα να το στείλω στις αδελφές. Μέχρι τις 8.30 αγιορείτικα έγραψα ως 30 σελίδες. Αν και δεν ίσταζα, είπα να ξαπλώσω γιατί ένιωθα λίγη κούραση στα πόδια. Παίρνει να φωτίζει. Στις 9 η ώρα, 6 περίπου κοσμικά το πρωί, δεν είχα κοιμηθεί. Σε μια στιγμή, σαν να χάθηκε ο τείχος του κελιού μου, δίπλα στο κρεβάτι προς το εργαστήριο. Βλέπω το Χριστό μέσα στο φως σε απόσταση 6 μέτρα περίπου. Τον έβλεπα από το πλάι, τα μαλλιά του ήταν ξανθιά και τα μάτια του γαλανά. Δεν μου μίλησε, κοίταξε λίγο δίπλα, όχι ακριβώς σε μένα. Δεν έβλεπα με τα σωματικά μάτια. Αυτά είτε ανοιχτά είναι είτε κλειστά, καμία διαφορά δεν έχει. Έβλεπαν τα μάτια της ψυχής. Όταν τον είδα σκέφτηκα πώς μπόρεσαν να φτύσουν τέτοια μορφή. Πώς μπόρεσαν οι αθεόφοβοι να ακουμπήσουν τέτοια μορφή. Πώς μπόρεσαν να μπήξουν καρφιά σε αυτό το σώμα. Πα-πα-πα. Απόμεινα. Τι γλυκύτητα ένιωθα. Τι αγαλίαση. Δεν μπορώ να εκφράσω με δικά μου λόγια την ομορφιά αυτή. Ήταν αυτό που λέει ο ωραίος κάλλει παρά τους ιούς των ανθρώπων. Αυτό ήταν. Δεν έχω δει ποτέ τέτοια εικόνα του. Μόνο μία, κάποτε, δεν θυμάμαι πού, έμοιαζε κάπως. Θα άξιζε να αγωνίζεται κανείς χίλια χρόνια για να δει αυτή την ομορφιά για μια στιγμή μόνο. Τι μεγάλα και ανίποτα είναι δυνατό να χαριστούν στον άνθρωπο και με τι τυποτένια ασχολούμαστε. Πιστεύω πως είναι ένα δώρο που μου έκανε ο Παπατίχων να μην το πει σε κανένα. Πολύ το σκέφτηκα να το πω και σε σένα. Βλέπεις, τόση ώρα δεν σου μίλησα, τώρα που φεύγεις. Ύστερα από δύο μέρες, όταν ξανασυναντήθηκαν ο γέροντας, είπε «Όλη τη νύχτα έκλαιγα γιατί στόπα. Δεν φοβάμαι πως θα το πεις, αλλά εγώ ζημιώθηκα». Το γεγονός αυτό το αισθάνθηκε και μια αδελφή στη Σουρωτή και έγραψε στον γέροντα «Τάδε του μηνός, τάδε ώρα, τα υπόλοιπα θα μας τα πείτε εσείς». Και πράγματι, όταν αργότερα βγήκε έξω, τους το διηγήθηκε και μάλιστα περιέγραψε και αγιογράφησαν τον Χριστό όπως ακριβώς τον είδε.
Θεόσταλτο ψάρι. Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν η Κυριακή του τυφλού. Αισθανόμουν εξάντληση και μου πέρασε ο λογισμός ότι αν είχα να φάω λίγο ψαράκι θα μου έκανε καλό. Όχι από επιθυμία, αλλά σαν φάρμακο. Είχα προβλήματα και με τα έντερά μου. Βγήκα να πάω έξω. Γυρίζοντας, είδα ένα μεγάλο πουλί σαν αετό να χαμηλώνει πολύ και έσκυψα να μην με χτυπήσει. Φοβήθηκα μήπως είναι τίποτε του πειρασμού, γι' αυτό δεν έδωσα σημασία και μπήκα γρήγορα στο κελί μου. Σε λίγο χρειάστηκε πάλι να βγω έξω. Στο ίδιο σημείο που είχα σκύψει, είδα να σπαρταράει ένα μεγάλο ψάρι. Πρώτα έκανα το σταυρό μου, ευχαρίστησα τον Θεό και μετά πήρα το ψάρι. Αλλά σου κάνει καρδιά μετά να το φας? Ο φύλακας άγγελος. Ο γέροντας διηγήθηκε. Ήταν του Αγίου Ισιδώρου, του Πυλωσιώτου. Περνούσα μια περίοδο με πολλές στενοχώριες και εξαιτίας αυτών είχα δυνατούς πονοκεφάλους. Από την πίεση χτυπούσε το μάτι μου και κινδύνευα να πάθω εγκεφαλικό. Το ένιωθα σαν να χτυπούσε κάποιος από μέσα με σφυρί και ήθελε να πεταχτεί έξω. Κατά η ώρα 9 το βράδυ, κοσμική ώρα, ενώ είχα ξαπλώσει στο κρεβάτι, είδα έναν άγγελο πολύ ωραίο σαν να βγήκε από μέσα μου με μορφή μικρού παιδιού, 12 χρονών. Τα μαλάκια του ήταν κατάξανθα μέχρι τους ώμους. Μου χαμογέλασε και πέρασε απαλά το χέρι του πάνω από τα μάτια μου. Αμέσως μου έφυγε όλη η στενοχώρια και έπαψαν οι πόνοι. Ένιωθα τέτοια γλυκύτητα που προτιμούσα να ξαναπονέσω αρκεί να δω και πάλι το φύλακα άγγελό μου. Εύθυμα και εύστροφα. Ο γέροντας συχνά διηγεί το χαριτωμένες ιστορίες που προκαλούσαν αυθόρμητο γέλιο για να παρηγορήσει θλιμμένες ψυχές, αλλά ήταν και ίδιον του χαρακτήρος του. Είχε όμως και τη λεπτότητα να μην πληγώνει κανέναν και να μην κατακρίνει πρόσωπα. Από τα πολλά σημειώνονται λίγα επιλεκτικά. Στην Παναγούδα μια ημέρα φύτευε κοκάρι που το είχε μέσα σε ένα κουτί από καλαμαράκια. Ήρθε ένας έξυπνος με τα χέρια πίσω και το ρώτησε τι κάνει. «Φυτεύω καλαμαράκια», απάντησε ο γέροντας. «Πιάνουν, γέροντα? Πώς, άμα τα βάλεις με τα μουστάκια κάτω, πιάνουν». Στην πνευματική ζωή να μην χωλαίνουμε, να μην μένουμε στο χολ προθάλαμο. Όσοι χωλαίνουν δεν μπαίνουν στο σαλόνι του Θεού, εννοώντας τον παράδεισο. Παραμονές του Τριωδίου είπε σε κάποιον προσκυνητή: «Έχεις περάσει από τα διόδια? Εκεί όταν περνάνε πληρώνουν. Εμείς όταν περνάμε στο Τριώδιο πληρώνουμε, εννοώντας κάνουμε καμιά θυσία?» Επικρίνοντας με χαριτωμένο τρόπο τη χρήση νοθευμένου κεριού, έλεγε ότι επειδή είναι από παραφήνει, παρά χρήματα αφήνει. Κάποιος δαιμονισμένος του είπε: «Εγώ είμαι όν. Πες να με προσκυνήσεις», του απαντά ο γέροντας. «Όνος είσαι, βρε, όνος είσαι», απευθυνόμενος στο δαιμόνιο που στην πραγματικότητα μιλούσε. Επισκέφθηκε κάποιος τον γέροντα με μουσιακά ενδιαφέροντα, ζητώντας να δει τα αρχαία μνημεία του κελιού του. Διασκεδάζοντας την κουφότητα των αναζητήσεών του, του έδειξε έναν ερυπωμένο τοίχο και του είπε χαριτολογώντας: «Αυτά τα ερείπια είναι από τον καιρό του Ναβουχοδονόσορος». Κεφάλαιο 9. Στην Παναγούδα, δόσιμο στους πονεμένους. Εγκατάσταση στην Παναγούδα. Ο γέροντας, αφού πέρασε 11 χρόνια αγώνων και προσφοράς στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, αποφάσισε ύστερα, για κάποιο πνευματικό λόγο, να αναχωρήσει από αυτό. Στις 27 Φεβρουαρίου, η μέρα που του είχε εμφανιστεί η Αγία Εφημία, βρήκε καθυπόδειξη του γέρο Ιωακείμ την Παναγούδα. Το γεγονός το αισθάνθηκε ως ευλογία της Αγίας και συγκινημένος την ευχαρίστησε για την πρόνοιά της. Το καλύβι είχε βασικές ελλείψεις, γιατί ήταν παλαιό και εγκατελειμμένο. Έλειπαν πόρτες, παράθυρα, ταβάνια, το πάτωμα είχε τρύπες και η σκεπή έβαζε νερά. Άρχισε με πολύ κόπο τις πλέον αναγκαίες επισκευές. Χρήματα δεν είχε, αλλά και δύσκολα δεχόταν. Εκτός από την ολοήμερη κοπιαστική εργασία, είχε και τον κόσμο. Όλη την ημέρα τους δεχόταν, τους κερνούσε και θυσίαζε ώρες πολλές μαζί τους για να ακούσει τα προβλήματά τους, να σηκώσει το σταυρό τους, να πάρει τον πόνο τους, να συμβουλεύσει, να επιτιμήσει, να θεραπεύσει, ακόμα και να τους διασκεδάσει χωρίς καθόλου να υπολογίζει αν ο ίδιος ήταν άγρυπνος, νηστικός, διψασμένος, κουρασμένος, άρρωστος. Συν το χρόνο όμως, ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε υπερβολικά, ξεπερνούσε τα όρια της αντοχής του. Έλεγε εξομολογητικά: «Δεν ορίζω τον εαυτό μου, έχω γίνει πρόγραμμα των ανθρώπων. Παλαιά, ο νους μου βυθιζόταν στην ευχή. Πολλές φορές πετιέμαι στον ύπνο». Παρότι όμως τους δεχόταν όλους, ο κόσμος δεν τον αλλίωσε, δεν τον οικοσμήκευσε. Αντίθετα, ο γέροντας, με τη χάρη του Θεού, μεταμόρφωνε τους ανθρώπους. Εμφάνιση του Αγίου Βλασίου. Ήταν η 21η Ιανουαρίου 1980, Κυριακή του Ασώτου προς Δευτέρα.
Ο γέροντας, ενώ προσευχόταν το βράδυ στο κελί του με το κομποσχήνι, βλέπει να παρουσιάζεται μπροστά του σε φως ένας άγιος άγνωστος που φορούσε μανδύα καλογερικό. Δίπλα του, στον τοίχο του κελιού του, πάνω από τη σόμπα, φαινόταν ερείπια μοναστηριού. Αισθανόταν απερίγραπτη χαρά και αγαλίαση και σκεφτόταν ποιος άγιος είναι. Τότε άκουσε φωνή από την εκκλησία. Είναι ο Άγιος Βλάσιος από τα Σκλάβαινα. Από ευγνωμοσύνη για να ευχαριστήσει τον Άγιο για την τιμή που του έκανε, μετέβη στα Σκλάβαινα και προσκύνησε τα χαριτόβρυτα λείψανά του. «Χριστέ μου, ευλόγησέ με». Στις 26 Μαρτίου 1984 συνέβη στο Γέροντα ένα γεγονός που το διηγήθηκε μετά από λίγες μέρες ως εξής. «Ενώ προσευχόμουν αντικρίζοντας την εικόνα του Χριστού, κάτι ένιωσα μέσα μου και πέφτοντας στο πάτωμα είπα «Χριστέ μου, ευλόγησέ με». Και αμέσως αισθάνθηκα μία ευωδία για πολλή ώρα να γεμίζει όλο το κελί μου. Ακόμη και ένα χαλάκι γεμάτο χώμα που είχα και αυτό ευωδίαζε. Έμεινα γονατιστός και ασπαζόμουν και αυτό το χαλάκι με τις σκόνες. Φοβερό όραμα. Ο γέροντας στις 11 Απριλίου 1984, την τρίτη της διακαινησή μου, στις 12 τα μεσάνυχτα, είδε ένα όραμα που αναφέρεται στο φοβερό έγκλημα των εκτρώσεων. Διηγήθηκε. Ενώ είχα ανάψει δύο κεράκια όπως συνήθως και όταν κοιμάμαι ακόμη, για όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά που συμπεριλαμβάνονται και κοιμημένοι, βλέπω ένα φοβερό όραμα. Έναν κάμπο από σιτάρι, αλλά το σιτάρι δεν είχε ξεσταχιάσει ακόμη. Μόλις άρχισε να καλαμιάζει. Εγώ βρισκόμουν έξω από τη μάδρα του χωραφιού και κολούσα κεριά απ' έξω στον τοίχο για τους κοιμημένους. Αριστερά ήταν ένας τόπος ανώμαλος, κρυμνώδης και χέρσιος, ο οποίος σιώταν από μια δυνατή βοή, από χιλιάδες φωνές σπαρακτικές που έκαναν να ραγίζει και η πιο σκληρή καρδιά. Ενώ υπέφερα από το άκουσμα των σπαρακτικών εκείνων φωνών και δεν μπορούσα να εξηγήσω το όραμα, άκουσα μια φωνή να μου λέει «Ο μεν κάμπος με το σπαρμένο σιτάρι που δεν έχει ξεσταχιάσει είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Ο δε τόπος εκείνος που σύεται από τις σπαρακτικές φωνές είναι ο τόπος που βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών από τις εκτρώσεις». Ενώ λοιπόν συνήλθα από το όραμα, δεν μπορούσα όμως να συνέλθω από τον πολύ πόνο που ένιωσα και δεν μπορούσα να πλαγιάσω για να ξεκουραστώ λίγο, παρόλο που ήμουν κατάκοπος από την οδηπορία και ορθοστασία της προηγούμενης ημέρας. Η Παναγία. Διηγήθηκε ο γέροντας. Την περασμένη Σαρακοστή παρουσιάστηκε η Παναγία ντυμένη στ' άσπρα. Μου είπε ότι θα συμβούν πολλά στον κόσμο, γι' αυτό να φροντίσω να πάρω κάτι που αφορούσε προσωπικά τον ίδιο. Φανερώθηκε κοντά στη βορειοανατολική γωνιά της καλύβης του. Όταν την είδε ο γέροντας, είπε ταπεινά «Παναγία μου, και ο τόπος είναι βρώμικος και εγώ βρώμικος». Όμως, έκτοτε, ευλαβήτο και τον τόπο, ου έστησαν οι πόδες της Αχράντου Θεομήτωρος. Ήθελε στο μέρος εκείνο να φυτέψει λουλούδια για να μην πατιέται. Περί Αντιχρίστου 666 και ταυτοτήτων. Ο πατέρας Παΐσιος συμμεριζόταν τις αγωνίες των ανθρώπων και απαντούσε στον προβληματισμό τους. Ένα θέμα που προβλημάτισε ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο τους πιστούς ήταν και το θέμα των ταυτοτήτων. Ο γέροντας έλαβε θέση και μίλησε ξεκάθαρα. Δεν αρκέστηκε μόνο να απαντά στα πολλά ερωτήματα των πιστών, αλλά το έτος 1987 έγραψε τη γνωστή του επιστολή «Σημεία των καιρών 666». Έγινε με ανακούφιση δεκτή και μέχρι σήμερα καθοδηγεί. Πολλοί αναθεώρησαν τις απόψεις τους και συντάχθηκαν με τις απόψεις του γέροντα. Επειδή προείδε ότι και στο μέλλον θα χρειαστεί, την έγραψε ιδιοχείρος και την υπέγραψε για να μην αλλοιωθούν οι απόψεις του που τις κράτησε ως την κοίμησή του. Συμπερασματικά, ο γέροντας πίστευε ότι το σφράγισμα είναι άρνηση, ακόμη και η ταυτότητα είναι άρνηση. Όταν έχουν πάνω στην ταυτότητα το σύμβολο του διαβόλου 666 και υπογράφω, άρα το αποδέχομαι αυτό το πράγμα. Είναι άρνηση, ξεκάθαρα πράγματα. Αρνείσαι το Άγιο Βάπτισμα, βάζεις άλλη σφραγίδα, αρνείσαι τη σφραγίδα του Χριστού και παίρνεις του διαβόλου. Άλλο είναι που στα νομίσματα έχουν το 666, απόδοτε τα του Κέσαρου στο Κέσαρι, και άλλο η ταυτότητα που είναι κάτι το προσωπικό. Ακόμη και αν δεχθεί να σφραγιστεί κανείς από αδικαιολόγητη άγνοια ή αδιαφορία, πάλι χάνει τη θεία χάρη και δέχεται δαιμονική ενέργεια. Μεταμόρφωσης. Ήταν η 28η Σεπτεμβρίου του έτους 1992. Σε ένα κελί της Καψάλας γινόταν αγρυπνία προς τιμήν του οσίου Ισαάκ του Σύρου. Μεταξύ των πατέρων ήταν και ο γέροντας Παΐσιος, που ευλαβήτο
ιδιαιτέρως τον Άγιο Ισαάκ, συμμετείχε στην αγρυπνία από ένα κελάκι που ήταν συνέχεια της μικρής λυτής. Πριν από την είσοδο του Εσπερινού, οι ψάλτες ήταν όλοι στο δεξιό χορό και έψαλαν το δοξαστικό. Στο μικρό εκκλησάκι επικρατούσε έντονα κατανοητική ατμόσφαιρα. Όλοι άκουγαν με προσοχή. Την αγρυπνία παρακολουθούσαν και δύο Ορθόδοξοι Λιβανέζοι, ένας κληρικός και ένας νέος που την ώρα εκείνη στέκονταν στα στασίδια του αριστερού χορού. Σε μια στιγμή γύρισε να πει κάτι ο κληρικός στο νέο και βλέπει τον γέροντα όρθιο, υπερυψωμένον από το έδαφος 25 με 30 εκατοστά, να κρατά με το αριστερό χέρι το κουμποσχήνι του και να βρίσκεται ολόκληρος μέσα σε φως. Τα ακάλυπτα μέρη του σώματός του, πρόσωπο και χέρια, εξέπεμπαν φως, πολύ δυνατό φως. Αντικρίζοντας το ασυνήθιστο και υπερκόσμιο θέαμα που ήρθε να ξεφωνήσει, αλλά η φωνή του δεν έβγαινε. Βλέποντας την έκπληξη του κληρικού, εστράφηκε ο νέος προς τα πίσω και είδε και αυτός το ίδιο θέαμα. Ο γέροντας είχε λίγο σκυμμένο το κεφάλι, προσέχοντας τον εαυτό του. Φαινόταν ευχαριστημένος και μυδιούσε. Εύνης δεν μπορούσαν να τον αντικρίσουν, θαμβωμένοι από το φως που είχε δυναμώσει. Όταν σε λίγο κατόρθωσαν να σηκώσουν πάλι τα μάτια τους για να τον κοιτάξουν, τον είδαν πλέον στη φυσιολογική του κατάσταση. Άλλες μαρτυρίες προσκυνητών. Έχεις σπασμένα πόδια. Γραπτή μαρτυρία Κωνσταντίνου από Α. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα στον Πάτερ Παΐσιο. Με ρώτησε: Κώστα, πώς ήρθες εδώ? Εσύ έχεις σπασμένα πόδια. Και συνέχισε: Κώστα, ο Θεός για να την πάρει, την αγάπησε πιο πολύ. Ποια, Πάτερ? Ρώτησα με απορία. Τη μνηστή σου. Πράγματι. Το 1991 είχα πάθει σοβαρό ατύχημα. Είχα σπάσει τα πόδια μου και σκοτώθηκε η μνηστή μου. Θα πάρουμε την πόλη. Μια ομάδα μαθητών της Αθωνιάδου Σχολής συμφώνησαν να ρωτήσουν το γέροντα αν θα πάρουμε την πόλη και αν θα ζουν και οι ίδιοι τότε. Πήγαν στο καλύβι του, πήραν κέρασμα, αλλά ντρέπονταν να ρωτήσουν. Ο ένας έκανε νόημα στον άλλον και τελικά κανείς δεν τολμούσε να κάνει την ερώτηση. Τότε τους λέγει ο γέροντας: Τι είναι, βρε παλικάρια, τι θέλετε να ρωτήσετε? Για την πόλη. Θα την πάρουμε και θα ζείτε κιόλας. Ένα παιδί μετέφερε τα λόγια του γέροντα στο δάσκαλο Κωνσταντίνο Μαλίδη, που ήταν καλός χριστιανός και θερμός πατριώτης. Αυτός ήρθε με ενδιαφέρον να βεβαιωθεί καλύτερα από τον ίδιο το γέροντα και ρώτησε για την πόλη. Ο γέροντας του απάντησε: Άστα αυτά, Κώστα, δεν είναι για μας αυτά. Εμείς για άλλη πόλη πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Αυτά ήταν προσημάνσεις για τον επικείμενο θάνατό τους, γιατί πράγματι δεν άργησε να φύγει πρώτα ο Κώστας και ύστερα ο γέροντας για την αληθινή και ουράνια πατρίδα μας, την καινήν πόλη, την Άνω Ιερουσαλήμ. Ο γέροντας και οι νέοι. Ο γέροντας είχε ιδιαίτερη πνευματική σχέση με τους νέους. Τους αγαπούσε πραγματικά σαν παιδιά του. Ενδιαφερόταν να βρουν το δρόμο τους και προσευχόταν για αυτούς. Τους βοηθούσε να υπερβούν τις δυσκολίες και τα προβλήματά τους. Συνέπασχε και συμπονούσε μαζί τους. Αυτοί, διαισθανόμενοι τη μεγάλη του αγάπη, του είχαν απεριόριστη εμπιστοσύνη, του έκαναν υπακοή και κυριολεκτικά τον λάτρευαν. Έβλεπε στο κελί του ναρκωμανείς, αναρχικούς, παραστρατημένους, ψυχασθενείς, μπερδεμένους, απελπισμένους μέχρι αυτοκτονίας. Αφού με τις συμβουλές του γέροντα μετανοούσαν και συνέρχονταν, στη συνέχεια τον επισκέπτονταν αλλοιωμένοι πνευματικά, αλλά και κήρυκες μετανοίας στους φίλους τους που τους έφερναν μαζί τους στο γέροντα. Για να φανεί ο τρόπος βοηθείας, σημειώνονται ενδεικτικώς λίγα περιστατικά. Βοήθησε πολλούς τοξικομανείς να αποτοξινωθούν. Στην αρχή κατόρθωνε να ξυπνήσει το ενδιαφέρον τους, να επικοινωνήσει μαζί τους, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους. Τον παρακολουθούσαν με προσοχή και δέχονταν τις συμβουλές του. Πολλοί με την προσευχή και τη βοήθειά του απελευθερώθηκαν από το πάθος και έγιναν θερμοί χριστιανοί και καλοί οικογενειάρχες. Έλεγε με συμπόνια: Τα καημένα δεν μπορούν να συμμαζευτούν. Η νεολαία σήμερα αχριστεύεται μόνη της. Ο ίδιος τους έδινε τα κορδόνια από τα παπούτσια. Έδιωχνε τις μύγες που τους ενοχλούσαν και τακτοποιούσε τα μαλλιά τους που έπεφταν στα μάτια τους. Τους συμβούλευε να εξομολογηθούν, να ζουν πνευματική ζωή, να βρουν μια απλή εργασία για να απασχολούνται. Συνιστούσε να τρώνε καρότα και τους έδινε και άλλες πρακτικές οδηγίες. Τους έστελνε σε κατάλληλο περιβάλλον για αποτοξίνωση, τους βοηθούσε να ενταχθούν στην κοινωνία και να δημιουργήσουν οικογένεια. Κάποιος ναρκωμανής νέος προσπαθούσε να κόψει το πάθος του από το οποίο υπέφερε ο ίδιος και η οικογένειά του. Αν και μέσα του είχε μια αμυδρά και ακαθόριστη εικόνα για τον Πάτερ Παΐσιο, εν τούτης στήριξε σε αυτόν την τελευταία του ελπίδα. «Θα έχει αυτός κανένα φάρμακο για να τα κόψω?» σκεφτόταν κατηφορίζοντας προς την Παναγούδα. Μόλις τον είδε ο γέροντας, του είπε χαμογελώντας:
«Έλα, έλα, έχω κάτι καλά χάπια για σένα», και του έβαλε στη φούχτα του λίγα φουντούκια. Πράγματι, τα χάπια του αποδείχτηκαν αποτελεσματικά και έγινε το θαύμα. Η εξάρτηση του νέου από τα ναρκωτικά κόπηκε μαχαίρι. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που μανιώδεις καπνιστές έκοψαν το τσιγάρο χάρη στο γέροντα. Τα λόγια του δεν ήταν απλές συμβουλές, αλλά είχαν δύναμη. Έφερναν διάθεση αποστροφής προς το τσιγάρο και κοβόταν η επιθυμία να καπνίσουν, αλλά περισσότερο βοηθούσε με την προσευχή του. Ο γέροντας θεωρούσε καταστρεπτική την επίδραση της τηλεοράσεως για όλους και ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους νέους. Ανέφερε με πόνο περιπτώσεις παιδιών που οι γονείς τους, για να έχουν την ησυχία τους, τα άφηναν ώρες να βλέπουν τηλεόραση, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται διανοητικά, ψυχικά και σωματικά. Τόνιζε επιπλέον τη βλάβη που φέρνει στο σώμα με την ακτινοβολία που εκπέμπει στα κυοφορούμενα βρέφη και στα μικρά παιδιά. Μιλούσε ακόμη και για δαιμονικές επιδράσεις. Γι' αυτό, σε κάθε ευκαιρία, απέτρεπε από την τηλεόραση και συμβούλευε να την πετάξουν από το σπίτι, δίνοντας στα παιδιά τους κάτι άλλο πνευματικό ή ουδέτερο, αθώα παιχνίδια και εκδρομές. Κεφάλαιο 10. Ασθένεια και μακαρία κοίμηση. Πόνος και ασθένειες. Όπως προαναφέρθηκε, η άσκηση και ο πόνος συνόδυναν ισοβίως στο γέροντα. Ο πόνος και οι ασθένειες του είχαν γίνει σχεδόν μόνιμη κατάσταση. Ο ίδιος πονούσε, αλλά παρηγορούσε τους πονεμένους. Όταν εχειρίστηκε στους πνεύμονες, κρυολόγησε και του έδωσαν ισχυρή αντιβίωση ενώ ήταν νηστικός. Του φάνηκε σαν να ξεφλουδίστηκαν τα έντερά του. Έκτοτε απέκτησε μεγάλη ευαισθησία. Με το παραμικρό κρυολόγημα είχε ενοχλήσεις, γουργουριτά και έβγαζε αφρούς και αίμα. Το ίδιο συνέβαινε και με ορισμένες τροφές. Τα τελευταία χρόνια είχε συχνότερη αιμορραγία στα έντερα που σταδιακά αύξανε. «Εξαντλείτο από την αιμορραγία και τη μεγάλη κούραση. Μου έρχεται μερικές φορές να σβήσω», έλεγε. Μερικές φορές μάλιστα έπεφτε λιπόθυμος στην αυλή της καλύβης του. Και όταν συνερχόταν, ευχαριστούσε το Θεό που δεν τον είδε κανείς. Από τη μεγάλη απώλεια αίματος, το πρόσωπό του έγινε κάτοχρο. Ο γέροντας δεν ανησυχούσε. Ο ίδιος ήξερε καλύτερα από τον καθένα και για την ασθένεια και για το τέλος του, που αισθανόταν να πλησιάζει, αλλά δεν το έλεγε σε όλους. Ο γέροντας στις 22 Οκτωβρίου 1993 βγήκε από το Άγιο Όρος για την αγρυπνία του Οσίου Αρσενίου στη Σουρωτή. Αυτή όμως επρόκειται να είναι η τελευταία έξοδός του. Δεν θα επέστρεφε πλέον ούτε και κοιμημένος. Εν τω μεταξύ έπαθε ηλαιό. Έφραξαν τα έντερα, σταμάτησε για λίγο και η αιμορραγία. Εκ των πραγμάτων αναγκάστηκε να υποκύψει στις παρακλήσεις, να υποβληθεί σε εξετάσεις. Η ασθένειά του εξελίχθηκε εν συντομία ως εξής. Στο Θεαγένειο Νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν την ύπαρξη προχωρημένου καρκίνου. Ακολουθώντας την υπόδειξη του γιατρού, πήγαινε για ακτινοβολίες ώστε να προετοιμαστεί ο όγκος για την εγχείρηση. Αφαιρέθηκε ο όγκος του παχαίους εντέρου, αλλά η νόσος εξελισσόταν τρομερά γρήγορα. Σε όλο αυτό το διάστημα ήταν χαριτωμένος και ευδιάθετος και έλεγε τα όμορφα αστεία του σαν να μην ήταν αυτός ο ασθενής. Παρηγορούσε και ανακούφιζε όποιον πήγαινε κοντά του. «Γέροντα, γιατί δεν κάνετε προσευχή να σας θεραπεύσει ο Θεός αφού σας έχουμε τόσο ανάγκη?», το ρώτησε κάποιος. «Τι, να κοροϊδεύουμε το Θεό αφού εγώ ζήτησα να μου δώσει αυτή την αρρώστια?» Μακαρία και αφανής κοίμηση. Ενώ υποτασσόταν ταπεινά στις υποδείξεις των γιατρών, κάποια ημέρα κάλεσε τον γιατρό και του είπε: «Εδώ θα σταματήσουμε τη θεραπεία». «Γιατί, γέροντα?» «Τώρα θα κάνεις υπακοή εσύ. Θα δώσεις εντολή να σταματήσουμε. Τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Χθες θέλησα να προσευχηθώ γονατιστός και δεν μπόρεσα. Δεν μπορώ να δω κανέναν. Έληξε η αποστολή μου, αυτό ήταν. Εδώ θα με αφήσετε». «Γέροντα, το σηκώτη σας πρίστηκε και σας πονάει», του είπα, «γιατί είχε κάνει μεταστάσεις φοβερές». Χαμογέλασε και μου είπε: «Α, αυτό είναι το καμάρι μου, μη στεναχωριέσαι. Αυτό με κράτησε ως τα 70 και αυτό τώρα με στέλνει όσο πιο γρήγορα μπορεί εκεί που πρέπει να πάω. Μη στεναχωριέσαι γι' αυτό, μια χαρά είμαι». Δεν δεχόταν να κάνει ενέσεις παυσίπονες, δεν ήθελε να λείψει τελείως ο πόνος. Ο γέροντας είχε επιθυμία να επιστρέψει στο Άγιο Όρος, να κοιμηθεί και να ταφεί αφανώς στο περιβόλι της Παναγίας. Αλλά και πάλι εμποδίστηκε από νέα επιδείνωση της ασθένειας. Πίσω από αυτές τις δυσκολίες και τα εμπόδια κρυβόταν το θέλημα του Θεού, δηλαδή να ταφεί έξω στον κόσμο. Οι άνθρωποι, όσο τον είχαν ανάγκη όταν ζούσε, άλλο τόσο θα τον χρειάζονταν και μετά την κοίμησή του. Οι πόνοι συνεχώς επιτείνονταν και έφτασαν πλέον να ισοτιμούνται με τους πόνους των μαρτύρων. Δεν πανικοβαλόταν, δεν γόγγιζε, αλλά υπέμενε και δοξολογούσε. Έλεγε: «Όσο με ωφέλησαν οι αρρώστιες, δεν με ωφέλησε η άσκηση που σαν μοναχός έκανα τόσα χρόνια».
στην εορτή της Αγίας Εφημίας, 11 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα, κοινώνησε για τελευταία φορά γονατιστό στο κρεβάτι του, αφού πλέον αδυνατούσε να μεταβεί στην εκκλησία. Είχε σταματήσει να βλέπει κόσμο. Ήθελε να είναι μόνος, να προσεύχεται απερίσπαστα και να προετοιμαστεί καλύτερα για την έξοδό του. Εξυπηρετεί το μέχρι τέλους μόνος. Εταλαιπωρεί το αφάνταστα, ήταν όμως χαρούμενος και ειρηνικός. Ο γέροντας πέρασε την τελευταία νύχτα μαρτυρική. «Επεκαλείτο την Παναγία μέσα στους πόνους του, γλυκιά μου Παναγία», έλεγε. Έχασε τις αισθήσεις του για 2 ώρες και όταν συνήλθε με σβησμένη φωνή είπε «Μαρτύριο, πραγματικό μαρτύριο» και έπειτα εκοιμήθη ειρηνικά. Ήταν η 12η Ιουλίου του έτους 1994, ημέρα Τρίτη και ώρα 11η πρωινή και με το παλαιό ημερολόγιο η 29η Ιουνίου μνήμη των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ενταφιάστηκε πίσω από το ναό του Οσίου Αρσενίου, χωρίς να μάθει και χωρίς να κληθεί κανείς στην κηδεία του. Αυτό ήταν το θέλημα του γέροντα, να γίνει αφανώς η κηδεία του. Μετά από 3 ημέρες που έγινε γνωστή η κοίμησή του, το τι συνέβη είναι απερίγραπτο. Από όλα τα μέρη, μια κοσμοσυρωή ξεχυνόταν για να προσκυνήσουν τον τάφο του. Έβλεπε κανείς αυθόρμητες εκδηλώσεις αγάπης και ευλαβίας. Άλλοι τον επεκαλούνται ως Άγιο. Άλλοι, από ευλάβεια, έπαιρναν χώμα από τον τάφο του. Όσοι είχαν κάποιο προσωπικό του αντικείμενο, το θεωρούσαν μεγάλη ευλογία. Επάνω στον απέριτο τάφο του, σε μαρμάρινη πλάκα, χαράχθηκε το ποίημα που γράφτηκε από τον ίδιο. «Εδώ τελείωσε η ζωή. Εδώ και η πνοή μου. Εδώ το σώμα θα θαυτεί, θα χαίρει και η ψυχή μου. Ο Άγιος μου κατοικεί. Αυτό είναι τιμή μου. Πιστεύω αυτός θα λυπηθεί την άθλια ψυχή μου. Θα εύχεται στο λυτρωτή να έχω την Παναγιά μαζί μου». Κεφάλαιο 10. Θαύματα μετά την κοίμηση. Ουκ απέστη ημών. Ο γέροντας δεν έπαψε να βοηθά τους ανθρώπους και μετά την κοίμησή του. Οι άνθρωποι καταφεύγουν στον γέροντα και ζητούν τις πρεσβείες του, επειδή πιστεύουν στην αγιότητά του. Ο τάφος του έγινε πανορθόδοξο προσκύνημα. Έχει πολλή ευλογία και χάρη. Συγκεντρώνει τους πονεμένους και παρηγορεί τους θλιμμένους. Θεραπεύονται ασθενείς και γίνονται πολλά θαύματα. Και το κελάκι του στο Άγιον Όρος έγινε επίσης προσκύνημα. Καθημερινά παίρνουν επισκέπτες που είχαν γνωρίσει τον γέροντα και ευεργετήθηκαν, για να τον ευχαριστήσουν, οι άλλοι για να δουν που ζούσε. Τα θαυμαστά γεγονότα που κάνουν οι Άγιοι, εμφανίσεις και θεραπείες, τα βλέπουμε και στο γέροντα μετά την κοίμησή του. Ιδιαιτέρως θεραπεύει καρκινοπαθείς και δαιμονισμένους. Εμφανίζεται και σώζει πολλούς από τροχαία δυστυχήματα. Πολλοί ασθενείς τον είδαν μέσα στα νοσοκομεία. Διάφορα προσωπικά του αντικείμενα θαυματουργούν και εκπέμπουν άρρητη ευωδία. Είναι αμέτρητα τα μετά την κοίμηση θαύματα του γέροντα και συνεχώς γίνονται και νέα. Δια του λόγου του αληθές, σημειώνονται στη συνέχεια επιλεκτικά, ελάχιστα, επιβεβαιωμένα και μαρτυρημένα από αυτόπτες μάρτυρες. Ευωδία. Το χάρισμα της ευωδίας και μετά την κοίμηση του γέροντα δεν εξαφανίστηκε. Πολλοί αισθάνονται ευωδία όταν προσκυνούν τον τάφο του, όταν επισκέπτονται το κελί του στο Άγιον Όρος. Οι άλλοι αισθάνονται ευωδία εξερχόμενοι από προσωπικά αντικείμενα ή ρούχα του. Όπως μαρτυρούν οι πατέρες που διαδέχθηκαν τον γέροντα στο κελί του, τον πρώτο καιρό μετά την κοίμησή του, σχεδόν όλοι οι επισκεπτόμενοι το κελί αισθάνονταν αυτή την ξεχωριστή ευωδία. Μαρτυρεί ο πατήρ ΑΚΑΠΑ. Τη χρονιά που εκοιμήθη ο γέροντας, έγινε λειτουργία την ημέρα που εόρταζε το κελί του. Αισθάνθηκα κατά την ώρα της θείας λειτουργίας ισχυρή ευωδία, η οποία με συνόδευσε μέχρι το κουτλουμούσι και έπειτα χάθηκε. Διάσωση παιδιού. Ο πατήρ Χρήστος Τσάνταλης από τη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης και εφημέριος Κερασιάς με 9 παιδιά καταθέτει. Μερικά από τα παιδιά μου έπαιζαν στην ταράτσα του σπιτιού και κάποια στιγμή άρχισαν να πηδούν στο φωταγωγό. Ένα αγοράκι μου 6 ετών που ακόμη δεν μιλάει καλά, θέλησε και αυτό να πηδήξει. Βρέθηκε στο κενό και σαν βολίδα έφυγε προς τα κάτω. Έπεσε από τον τρίτο όροφο. Ήλθαν τα παιδιά τρομαγμένα και μου το είπαν. Έτρεξα με χτυποκάρδι στο βάθος του φωταγωγού για να περιμαζέψω το μικρό. Έμεινα έκπληκτος όταν το είδα να έρχεται προς το μέρος μου, κατακίτρινο από τον φόβο. Το πήγα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί το εξέτασαν και είπαν ότι δεν είχε τίποτε, ούτε το παραμικρό τραύμα. Καταλάβαμε ότι πρόκειται περί θαύματος και σκέφτηκα πως η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Νέας Μηχανιώνας έσωσε το παιδί. Το πήγα στην εικόνα της και το ρώτησα. «Αυτή σε φύλαξε?» Αυτό απάντησε «Όχι». Με οδήγησε στη φωτογραφία του πατρός Παϊσίου
και μου τον έδειξε με το δάχτυλο, ότι δηλαδή αυτός με κράτησε. Επεμβάζει σε τροχέα. Ο κύριος Σίγμα Ταφ από την Καλαμάτα, κάτοικος Αθηνών, ταξίδευε με το αυτοκίνητό του προς τα Ιωάννινα. Καθοδόν έπεσε θύμα ισχυρής μετοπικής συγκρούσεως, κατά την οποία το αυτοκίνητό του κυριολεκτικά διαλύθηκε και ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αναίσθητο στο νοσοκομείο και μπήκε στην εντατική. Ενώ ευρίσκεται στην κατάσταση αυτή, είδε μια φωτεινή νεφέλη και στο μέσον έναν ηλικιωμένο μοναχό. Παρότι δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία, επειδή εκείνες τις ημέρες είχε ακούσει από γνωστό του για κάποιον χαρισματικό γέροντα Παΐσιο, μέσα στην έκπληξή του ρώτησε αυθόρμητα τον άγνωστο μοναχό: «Είσαι ο γέροντας Παΐσιος?» Ο γέροντας δεν απάντησε. Χαμογέλασε. Τον χάιδεψε ελαφρά στο κεφάλι και του είπε: «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά». Ο Σίγμα Ταφ συνήλθε. Αν και σαστισμένος από το παράδοξο του πράγματος και παρόλο που αγνοούσε το θαυματουργό επισκέπτη του, πίστεψε στη διαβεβαίωσή του. Την διηγήθηκε μάλιστα με έντονο ύφος και στους γιατρούς. Και αυτοί έκπληκτοι, διαπιστώνοντας την ανθρωπίνως ανεξήγητη βελτίωσή του, ομολόγησαν: «Όντως, πρόκειται για θαύμα». Αφού βγήκε από το νοσοκομείο, στον δρόμο περνώντας από ένα βιβλιοπωλείο, έκπληκτος αντίκριζε στην βιτρίνα το σωτήρα του. Ανεγνώρισε τη μορφή του στο εξώφυλλο ενός βιβλίου. Έτσι ανεκάλυψε τον ευεργέτη του και γεμάτος ευγνωμοσύνη το αγόρασε και το διάβασε. Συγκινημένος, ήλθε να προσκυνήσει στην Παναγούδα τον Ιανουάριο του 1998, όπου και διηγήθηκε τ' ανωτέρω. Εκτός του ότι τον διέσωσε από βέβαιο σωματικό θάνατο, η επέμβαση του γέροντα άλλαξε και ριζικά τη ζωή του. Αναζήτησε πνευματικό και εξομολογήθηκε. Σταμάτησε την κοσμική ζωή παρά τις έντονες πιέσεις των συγγενών. «Μου είναι αδύνατο να συνεχίσω τα ίδια. Στο νου μου έρχεται συνέχεια το χαμογελαστό φωτεινό πρόσωπο του γέροντα», έλεγε με δάκρυα στα μάτια. Διήγησε βλαβούς εγκάμου ιερέως που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. Προκαιρού ήρθε ένας νέος και μου είπε: «Πάτερ, εγώ χθες έπρεπε να είχα πεθάνει, αλλά ο Θεός με έσωσε». Καθώς έτρεχα με μεγάλη ταχύτητα, χτύψαμε τη μοτοσικλέτα μου επάνω σε ένα αυτοκίνητο και πετάχθηκα μακριά. Τη στιγμή εκείνη είδα έναν παππούλι να με πιάνει γερά από το δεξί χέρι και έτσι δεν έπαθα τίποτε. Εγώ του έδειξα μερικές εικόνες Αγίων και φωτογραφίες συγχρόνων γερόντων. Μόλις είδε τον γέροντα Παΐσιο, φώναξε συγκινημένος: «Αυτός ήταν». Ύστερα από λίγες ημέρες, ξαναήρθε και μου ανέφερε ότι εκ των υστέρων ανεκάλυψε στο τσεπάκι του μπουφάντου, στον δεξιό βραχίωνα, ακριβώς εκεί που τον έπιασε ο γέροντας, δύο μικρές εικονίτσες, μία του Χριστού και μία του γέροντος Παϊσίου, που τις είχε βάλει η μητέρα του κρυφά. Πνευματικές νεκραναστάσεις. Τα περισσότερα, αλλά και μεγαλύτερα θαύματα του γέροντα, είναι τα ηθικά θαύματα. Πολλοί άνθρωποι αδιάφοροι θρησκευτικά, άθιοι εκ πεπιθήσεως, χωρίς ηθικούς φραγμούς, είτε μετά από κάποια μεταθανάτη εμφάνισή του, είτε συχνότερα από την ανάγνωση κάποιου βιβλίου του, αναστήθηκαν πνευματικά. Εισήλθαν με ζήλο στην Εκκλησία και κάποιοι και στο μοναχικό στάδιο. Νέος ζούσε στην άγνοια και στην αμαρτία. Όχι τυχαία έπεσαν στα χέρια του οι επιστολές του γέροντα και κυριολεκτικά συγκλονίστηκε. Άλλαξε η ζωή του και επιθυμεί το μοναχικό βίο. «Εγώ πριν 6 χρόνια, ομολογεί ένας νέος από τους πολλούς, ήμουν αναρχικός. Φορούσα σκουλερίκια και έπαιρνα ναρκωτικά. Κάποιος από την παρέα μου είχε ένα βιβλίο του πατρός Παϊσίου και μου το έδωσε. Από περιέργεια το ξεφίλησα. Μου κίνησε το ενδιαφέρον και το τελείωσα μέσα σε μία νύχτα. Από τότε άλλαξε η ζωή μου». «Το κασκόλ που εξαφανίζει όγκο». Μαρτυρία Φιλίτσας από τον Βόλο. «Βρέθηκα στην δύσκολη θέση να μην μπορώ να βοηθήσω και να ηρεμήσω την απελπισμένη αδελφή μου μετά από την ένδειξη όγκου στη μαστογραφία που έκανε. Με σεβασμό ζήτησα από αγαπητή μου φίλη την πολύτιμη κληρονομιά της, το κασκόλ του σεβαστού γέροντος Παϊσίου, κρατώντας το σφιχτά στην αγκαλιά μου, με χέρια τρεμάμενα, με έντονο χτυποκάρδι, έτρεξα και τον απόθεσα στην αγκαλιά της Πασχούσης. Εκείνη με δάκρυα στα μάτια πήγε στο εικόνισμα και προσευχήθηκε. Της ευχήθηκα περαστικά και το επέστρεψα αμέσως στην φίλη μου. Μετά από 4-5 μέρες, η άρρωστη επανέλαβε τη μαστογραφία. Το θαύμα είχε γίνει. Η μαστογραφία ήταν πεντακάθαρη. Ο όγκος είχε εξαφανιστεί. Μεγάλη χάρη του γέροντος Παϊσίου». Θεραπεία δαιμονισμένης. Ένα πρωινό του Δεκεμβρίου του έτους 1996,
Στην έκθεση της Μονής, στην Σουρωτή, βρίσκονταν εκεί οι υπεύθυνοι αδελφοί, ένα ανδρόγυνο με το μικρό τους κοριτσάκι και τον πατέρα τους, δύο μεσόκοπες γυναίκες και ένας νεαρός άνδρας. Ξαφνικά, ακούστηκε μια δυνατή κραυγή. Μία από τις μεσόκοπες γυναίκες, αρκετά εύσωμη, σωριάστηκε στο πάτωμα και άρχισε να χτυπιέται και να ορίεται άγρια. Κούνησε το κεφάλι γρήγορα πέρα δόθε. Το θέμα ήταν πολύ άσχημο. Η γυναίκα με το παιδάκι βγήκαν έξω, ενώ οι άλλοι πλησίασαν να την βοηθήσουν. Η γυναίκα μούγκριζε, αγκομαχούσε και έλεγε με μια άγρια απειλητική ανδρική φωνή: «Θα σας κανονίσω, ρε, εγώ που δεν πιστεύετε. Θα σας δείξω εγώ. Να, τώρα ακόμα λίγο και θα σας βάλω όλους στο χέρι με το 666. Θα με προσκυνάτε όλοι, χαμένοι, ηλίθιοι και άλλες βρισιές». Έπειτα άρχισε να τσιρίζει και δείχνε φοβισμένη. «Παΐσια, με κες, θέλεις να με στείλεις πίσω στα Τάρταρα? Και αυτή η χαμένη όλο σε μοναστήρια με φέρνει. Τι τη βοηθάς? Με κες. Και στρίγκλιζε δυνατότερα. Χτυπιόταν τόσο δυνατά που υπήρχε φόβος να σπάσει το κεφάλι της. Ήταν φανερό ότι την πείραζε ο δαίμονας. «Α», φώναζε πάλι. «Να, ήρθε και η Μαρία τώρα. Με κες, Παΐσια», είπε με μία δυνατή φωνή και έμεινε ακίνητη σαν να λιποθύμησε. Πλησίασαν διστακτικά οι παριστάμενοι για να την βοηθήσουν, ενώ οι γυναίκες φρόντιζαν να την σκεπάζουν με τα ρούχα του. Αφού την τακτοποίησαν, την σήκωσαν από το πάτωμα. Είχε ανοίξει τα μάτια της και έκλαιγε ήρεμα και βουβά. Μια ευχαριστία ξεχύθηκε από τα βάθη της καρδιάς της. «Σε ευχαριστώ, Γέροντα. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου», έλεγε και ξανάλεγε με πολύ ευγνωμοσύνη. Σηκώθηκε, πήγε μπροστά σε μια εικόνα του Χριστού και της Παναγίας και αναλύθηκε σε δυνατούς λυγμούς. Θεέ μου, πώς με καταδέχθηκες στην ανάξια. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Σε ευχαριστώ, Γέροντα. Δεν άξιζα, Θεέ μου, τέτοια βοήθεια». Η όλη σκηνή ήταν πολύ συγκινητική. Ύστερα, χαιρέτησαν με ευγνωμοσύνη την αδελφή και έφυγαν. Η γυναίκα αυτή είχε δαιμόνιο. Φεύγοντας, ανέφερε ότι το προηγούμενο βράδυ είδε στον ύπνο της το Γέροντα Παΐσιο που της είπε: «Έλα στον τάφο μου και θα σε κάνω καλά». Ήρθε στο μοναστήρι, ρώτησε πού είναι ο τάφος του Γέροντα, προσκύνησε τον τάφο και ύστερα ήρθαν στην έκθεση, όπου συνέβησαν τα παραπάνω. Παρέχει ανάβλεψη. Μαρτυρία Ρωσίδος, κυρίας Λαρίσας, Νικολάευνα, Μάσλοβα, ιατρού από την Μόσχα. Έπαθα δυστύχημα με αποτέλεσμα το αριστερό μου μάτι να χάσει τελείως το φως του. Με έφεραν στο πρώτο γενικό νοσοκομείο της Μόσχας. Η θάλαμη ήταν γεμάτη, γι' αυτό με έβαλαν στο διάδρομο. Τη νύχτα δεν κοιμήθηκα καθόλου. Έκανα προσευχή και στεναχωριόμουν πολύ. Προς το πρωί, ενώ ήμουν σε μια κατάσταση μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, ήρθε ο Μπάτουσκα Παΐσιος. Τον είδα μπροστά μου ολοφάνερα και τον αναγνώρισα, γιατί είχα διαβάσει ένα βιβλίο σχετικό με την ζωή του. Μου σκέπασε το κεφάλι με μια πετσετούλα και εξαφανίστηκε. Την ίδια στιγμή, κατάλαβα ότι βλέπει το τυφλό μάτι μου. Οι γιατροί δεν χρειάστηκε να κάνουν τίποτε. Νοσηλεύτηκα στην παραπάνω κλινική από τις 4 μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου του έτους 2002. Ο αριθμός του ιστορικού της ασθενείας μου είναι 31-171. Ευχαριστώ τον Θεό για το έλεος του σε μένα και τον Μπάτουσκα Παΐσιο για τη βοήθειά του. Δεύτερο μέρος. Βιογραφικά σε θεματικές ενότητες. Κεφάλαιο πρώτο. Αρετές. Πλουτοταπείνωσης. Όπως το άλας μπαίνει σε όλα τα φαγητά και τα νοστιμίζει, έτσι και στην ζωή του Γέροντα, σε όλες τις εκδηλώσεις, στα λόγια, στα γραπτά, στις σχέσεις του με τους άλλους, συναντούμε την ταπεινοφροσύνη. Ενδύθηκε η ψυχή του σαν ένδυμα την ταπείνωση, την στολή της θεότητος. Τα θαύματα και οι ευεργεσίες του Θεού, αντί να του φέρνουν λογισμούς υπερηφανίας, γίνονταν αφορμές ταπεινώσεως και μεγαλύτερου αγώνος. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της ταπεινώσεώς του. Ταπείνωση αρχοντική, πλουτοταπείνωσης. Αποστρεφόταν και απέφευγε τις τιμές, τις διακρίσεις, τα αξιώματα, την προβολή, όπως η μέλισσα τον καπνό. Είχε βαθιά και αληθινή ταπεινοφροσύνη, όπως φαίνεται από αυθόρμητες εκδηλώσεις του. Στην Κέρκυρα, όταν συνάντησε τον φίλο και συστρατιώτη του Παντελή Τζέκο, εκείνος τον σύστησε στη μητέρα του. Αυτός είναι που σε έσωσε. Ο Γέροντας την άχθηκε πάνω και είπε ζωηρά: «Όχι, όχι εγώ, ο Κύριος». Στην επικοινωνία μαζί του δεν ένιωθες διαφορά. Δεν σε άφηνε να αισθάνεσαι κατώτερος, γιατί ο ίδιος δεν αισθανόταν ότι στέκεται ψηλότερα, αλλά έβλεπε τους άλλους ανωτέρους του.
έλεγε για την ταπείνωση. Δεν αρκεί μόνο να διώχνουμε τους λογισμούς υπερηφανίας, αλλά να σκεφτούμε την θυσία και τις ευεργεσίες του Θεού και την δική μας αχαριστία. Τότε η καρδιά μας, και γρανιτένια να είναι, ραγίζει. Θέλοντας να δείξει τα αποτελέσματα της ταπεινώσεως, ανέφερε το εξής. Μια φορά ένα γατάκι ήταν άρρωστο. Το καημένο πήγαινε να κάνει εμετό και δυσκολευόταν πολύ. Δεν μπορούσε. Το πόνεσα που υπέφερε. Το σταύρωσα, τίποτε. «Βρε χαμένε», λέω στον εαυτό μου, «ένα γατάκι δεν μπορείς να το βοηθήσεις». Όταν ταπεινώθηκα, αμέσως έγινε καλά. Για να αποφύγει τις εκδηλώσεις τιμής κατά την κηδεία του, αλλά και στη συνέχεια, επιθυμούσε να κοιμηθεί και να ταφεί αφανώς στο Άγιον Όρος. Αλλά όταν πληροφορήθηκε ότι το θέλημα του Θεού ήταν διαφορετικό, ταπεινά υπάκουσε και έκοψε και την τελευταία επιθυμία του. Μόνο ζήτησε να μην κληθεί κανείς στην κηδεία του. Ο γέροντας Παΐσιος είχε τη μακαρία απλότητα. Είχε αγιότητα βίου. Έβλεπε το άκτιστο φως και ζούσε μεγάλες καταστάσεις. Αλλά είχε και την πνευματική γνώση. Εγνώριζε πολύ καλά ότι αυτά που ζούσε ήταν γεγονότα θεία, σπάνιες καταστάσεις χάριτος. Αλλά εγνώριζε καλύτερα ότι αυτά ήταν του Θεού. Δικές του ήταν μόνο οι αμαρτίες. Είχε πλήρη συνείδηση ότι όλα αυτά ήταν μια ελεημοσύνη του Θεού στον ίδιο. Γι' αυτό έλεγε: «Είμαι ένα κονσερβοκούτι που γυαλίζει στον ήλιο και φαίνεται χρυσό, αλλά είναι άδειο. Αν με εγκαταλείψει η χάρις του Θεού, θα γίνω πιο μεγάλος αλήτης και θα γυρίζω μέσα στην Ομόνια, που και σαν λαϊκός δεν πάτησα ποτέ σε καφενείο». Την μεγάλη του άσκηση δεν την ελάμβανε καθόλου υπόψη του, διότι την έκανε από αγάπη προς τον Χριστό και όχι χάριν μισθαποδοσίας. Ένιωθε ελεημένος και υποχρεωμένος στον Θεό. Αναστέναζε και πονούσε, διότι δεν είχε κάνει τίποτε. «Γνώρισα Αγίους και έπρεπε να κάνω πολλά», έλεγε. Ένιωθε ότι δεν ανταποκρίθηκε, δεν κατόρθωσε να προσφέρει αυτά που έπρεπε στο Θεό. Αυτός ήταν ο γέροντας. Μέγας, βυθισμένος μέσα στην άβυσσο της πλουτοταπεινώσεώς του, με πλήρη επίγνωση των θείων χαρισμάτων, αλλά και της αναξιότητός του. Εργάτης και κήρυξ μετανοίας. Επιστρέφοντας από μία έξοδό του στον κόσμο, ο γέροντας είπε: «Η αμαρτία σήμερα έγινε της μόδας. Ούτε το 10% δεν ήταν εξομολογημένοι από αυτούς που είδα. Εγώ έχω ανάγκη και κάθε μέρα να εξομολογούμε, και αυτοί δεν βρίσκουν αμαρτίες». Ο γέροντας εκινήτως σε άλλον πνευματικό χώρο. Αξιολογούσε διαφορετικά τις πράξεις του. Για τους άλλους έβρισκε πάντα ελαφρυντικά. Τον εαυτό του όμως τον έκρινε αυστηρά. Έλεγε: «Τεκμήριο γνησιότητος της πνευματικής ζωής κάποιου είναι μεγάλη αυστηρότητα στον εαυτό του και η πολλή επιοίκεια στους άλλους. Να μην χρησιμοποιεί αυτούς τους κανόνες για κανόνια εναντίον των άλλων». Έκανε λεπτή πνευματική εργασία, μετανοούσε, εξομολογείτο και έκανε με φιλότιμο αυτοπροαίρετες ασκήσεις και κανόνες μιμούμενος τους Αγίους. Ανέφερε: «Όταν έλεγαν οι Άγιοι ότι είναι αμαρτωλοί, το πίστευαν. Τα πνευματικά τους μάτια είχαν γίνει σαν μικροσκόπια και έβλεπαν και τα παραμικρά σφάλματά τους σαν μεγάλα. Όποιος άκουγε τον γέροντα να μιλά για τον εαυτό του, θα σχημάτιζε την εντύπωση ότι είναι μεγάλος αμαρτωλός. Ζούσε έντονα τη μετάνοια, αλλά μέσα του είχε παρηγοριά και χαρά που ξεχύλιζε. Η μετάνοιά του ήταν φλογερή, γι' αυτό αισθανόταν την ανάγκη να εξομολογείται συχνά. Για ένα διάστημα, εκτός των άλλων ασκήσεων, έκανε και 77 κομποσχήνια, 300 με σταυρούς. Ζητούσε από τον Θεό συμβολικά την 70 σε 7 συγχώρηση. Αυτός ήταν ο μεγάλος αμαρτωλός, όπως πίστευε. Και ζητούσε διακαώς από τον Θεό το έλεος και τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Κληρικός προσκυνητής, παραβρέθηκε στην Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Εντυπωσιάστηκε από κάποιον μοναχό που καθόταν στο διπλανό στασίδι και σε όλη την Αγρυπνία έκλαιγε ασταμάτητα. Προσπαθούσε να μην γίνει αντιληπτός, αλλά δεν τα κατάφερε. Ρώτησε και έμαθε ότι ο μοναχός ήταν ο πατέρας Παΐσιος. Πλήθη ανθρώπων προσέρχονταν, του άνοιγαν την καρδιά τους και ζητούσαν βοήθεια. Ο γέροντας τους εξηγούσε ότι δεν είναι πνευματικός. «Πηγαίνετε σε κανένα πνευματικό να εξομολογηθείτε». Κάποιος του απάντησε: «Γέροντα, στον πεινασμένο μη δείχνει στράτες. Τις στράτες τις ξέρει. Ο πεινασμένος κομμάτια θέλει να χορτάσει». Ο γέροντας τους δεχόταν μεν, αλλά τους εξηγούσε ότι άλλο είναι η συζήτηση και η συμβουλή και άλλο το μυστήριο της εξομολογήσεως.
τόνιζε ότι είναι απαραίτητο να πάνε στον πνευματικό, να εξομολογηθούν και να τους διαβάσει συγχωρετική ευχή, όχι μόνο για τη σωτηρία της ψυχής τους, αλλά και ως προϋπόθεση της συζητήσεως μαζί του. Πριν από την εξομολόγηση, το μυαλό είναι θολωμένο, έλεγε, και δεν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Λυπόταν για όσους δεν μετανοούσαν και ευχόταν. Τους αδιάφορους προσπαθούσε να τους φέρει σε συνέστηση, να αισθανθούν την ανάγκη να εξομολογηθούν. Όταν έβλεπε κάποιον που μετανοούσε και άλλαζε τρόπο ζωής, είχε έκδηλη χαρά. Συνέπασχε με τους μετανοούντες και τους ενίσχυε. Απορούσε και στεναχωριόταν για όσους λιποψυχούσαν και απογοητεύονταν από τις πτώσεις τους στην αμαρτία. Έλεγε, «Μα αφού υπάρχει μετάνοια, οι αμαρτίες σου είναι μεγαλύτερες από το έλεος του Θεού. Πρόσθετε, δεν με ενδιαφέρει πόσο αμαρτωλός είναι κάποιος. Με ανησυχεί αν έχει γνωρίσει τον εαυτό του. Ο Θεός θα κρίνει ανάλογα με την εργασία που έχει κάνει ο καθένας στον παλαιό του άνθρωπο. Η ψυχή, όταν κόψει τα ελαττώματά της, τότε θα παρουσιαστεί ωραία στον Χριστό. Αν του ζητούσε ασθενής να προσευχηθεί για την υγεία του, συνιστούσε να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Το ίδιο έλεγε σε φοιτητές για να έχουν απόδοση στα μαθήματα. Σε ανδρόγυνα με προβλήματα, συνιστούσε να έχουν πνευματικό, να εξομολογούνται, να κοινωνούν και να ζουν πνευματικά. Ως κοινό και ισχυρό φάρμακο για όλες τις περιπτώσεις, υποδείκνει την μετάνοια. Αυτή αποτελούσε τον πυρήνα του κηρύγματός του. Λυπόταν που χάθηκε η αίσθηση μετανοίας από τους ανθρώπους. Αμαρτάνουν και δεν τους ελέγχει η συνείδησή τους. Ο εαυτός μας έχει ατέλειωτη δουλειά. Η μετάνοια δεν τελειώνει ποτέ. Όπως ένα ξυλόγλυπτο που μπορεί να το δουλεύει κανείς σε όλη του τη ζωή με φακό. Αν ο άνθρωπος δεν αρχίσει δουλειά με τον εαυτό του, θα του βρει δουλειά ο διάβολος να ασχολείται με τους άλλους. Χρειάζεται να αποκτήσουμε πνευματική ευαισθησία. Ο χριστιανός πρέπει να βλέπει τα πάθη που έχει μέσα του, να μετανοεί γι' αυτά και όχι να ξεχνάει. Οι Ευρωπαίοι καπακώνουν τη συνείδησή τους και μετά ζουν σε μια κατάσταση που ούτε έχουν τίποτε ούτε καλά είναι. Όταν συμβαίνει κάτι, δεν πρέπει να στεναχωρούμαστε, αλλά να τακτοποιούμαστε. Εγώ, όταν έβλεπα καμιά αμαρτία μου, χαιρόμουν, επειδή αποκαλύφθηκε η πληγή μου για να τη θεραπεύσω. Κάποιος σπάζει ένα ποτήρι και γελά. Δεν είναι τόσο το σπάσιμο του ποτηριού, όσο η μία αναγνώριση αυτού που έκανε. Εφόσον γελά, δεν αναγνωρίζει το σφάλμα του και θα σπάσει και άλλο. Πρέπει να λυπηθεί κανείς, κατά αναλογία του σφάλματός του, διότι αλλιώς πέφτει στα ίδια. Δίδασκε από την πείρα του. Λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι στην πνευματική ζωή. Αν μετανοήσουμε ειλικρινά για κάποιο σφάλμα μας, δεν χρειάζεται να το ξεπληρώσουμε με κάποια αρρώστια. Επιτρέπει ο Θεός τις αρρώστιες ή τις αδικίες για τα εν αγνία σφάλματά μας. Ακόμα συνιστούσε σε όλους μετάνοια για να αποφευχθεί ο πόλεμος, διότι εμείς οι ίδιοι με τις αμαρτίες μας προκαλούμε τους πολέμους. Ο κόσμος αυτός χάλασε, γι' αυτό και θα καταστραφεί αν δεν μετανοήσει. Μοιάζει με ένα τσουβάλι τρύπιο που δεν επιδέχεται μπάλωμα. Ίσως ο Θεός μπορέσει να φτιάξει από το τρύπιο τσουβάλι κανένα μικρό σακουλάκι. Έλεγε σε κάποιο μοναχό, «Είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει, το καταλαβαίνεις?» Ένας που προσπαθεί να γίνει καλύτερος επηρεάζει και τους γύρω του και όλο τον κόσμο. Αν εγώ ήμουν Άγιος, με την προσευχή μου θα βοηθούσα πολύ. Ιδιαίτερα για τους μοναχούς, έλεγε ότι ντύνονται τη μετάνοια. Όλη η ζωή του μοναχού είναι μετάνοια. Αυτή την σωτήριο μετάνοια ντύθηκε ο γέροντας και αναδείχθηκε μέγας εργάτης και κήρυκας της μετανοίας. Φιλότιμο. Φιλότιμο κατά τον γέροντα είναι βλαβικό απόσταγμα της καλοσύνης, η λαμπικαρισμένη αγάπη του ταπεινού ανθρώπου. Τότε η καρδιά του είναι γεμάτη από μεγάλη ευγνωμοσύνη προς το Θεό και στους συνανθρώπους του και από πνευματική λεπτότητα προσπαθεί να ανταποδώσει και την παραμικρή καλοσύνη που του κάνουν οι άλλοι. Ό,τι γίνεται πέρα από καθήκον και υποχρέωση, χωρίς να ζητηθεί, από ανιδιοτελή αγάπη, αυτό είναι το φιλότιμο. Όλες οι ενέργειες του γέροντα χαρακτηρίζονται από αυτή την αρετή, από την απλή βοήθεια σε κάποιον, ως την αυτοθυσία του στον πόλεμο για να μην κινδυνεύσουν και σκοτωθούν άλλοι, και εν συνεχεία στην μοναχική ζωή, με τους φιλότιμους αγώνες του που ξεπερνούσαν την αντοχή του. Τον συγκινούσε όταν έβλεπε και σε άλλους φιλότιμο. Έλεγε να κινούμαστε με φιλότιμο. Τα φιλότιμα παιδιά προσέχουν πώς να ξεκουράσουν και να ευχαριστήσουν τους γονείς. Εμείς οι μοναχοί να γνωρίζουμε τι αναπαύει τον γέροντα και να το κάνουμε πριν μας το πει. Να έχετε φιλότιμο
και να μην εκμεταλλεύεσαι την καλοσύνη των άλλων. Ο Φιλότιμος βομβαρδίζεται από ευλογία, ενώ ο Γκρινιάρης γεννά κακομοιριά. Η καρδιά δεν καθαρίζεται με κλίν, αλλά με Φιλότιμο. Να μην αφήνουμε τον άλλον να κουράζεται, να γινόμαστε θυσία. Μια γυναίκα έλεγε, αφού ο Χριστός πικράθηκε, και εγώ τον πίκρανα, δεν θέλω να έχω χαρά. Και είχε μια χαρά. Έλεγε στους άλλους να προσευχηθούν να μην έχει χαρά, αλλά να πονά για τον Χριστό. Τι Φιλότιμο. Και όσο έλεγε αυτά, άλλη τόση χαρά και αγαλίαση είχε. Αυτή βγήκε από τον εαυτό της. Συνιστούσε ο γέροντας. Να κάνουμε το καλό, όχι ωφελημιστικά, ούτε νομικά, αλλά από αγάπη προς τον Θεό. Τότε, όχι μόνο με ευκολία κάνω ό,τι υποχρεούμε, αλλά θυσιάζω και ό,τι δικαιούμε. Το Φιλότιμο, αυτή χαρακτηριστική του αρετή, λαϊκό τον ανέδειξε ευεργέτη, στρατιώτη ήρωα και μοναχό Άγιο. Εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. Ο γέροντας είχε μεγάλη πίστη στο Θεό και τελεία εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. Γι' αυτό έλεγε «Είμαι σίγουρος 1000%. Αν δώσω τώρα σε κάποιον αυτό το πλεκτό, μέχρι να πω στο καλύβι μου, ο Θεός θα μου στείλει άλλο». Αλλά στην αρχή, για να μας δοκιμάσει, μας αφήνει λίγο και να κρυώσουμε και να αρρωστήσουμε. Και εκεί χρειάζεται προσοχή. Να μην πει κανείς «Χριστέ μου, εγώ για την αγάπη σου το έδωσα και εσύ μ' άφησες να αρρωστήσω». Η ελπίδα που ουδέποτε κατεσχύνει τον συνόδευε σε όλη του τη ζωή και περισσότερο στις δυσκολίες. Μέσα στο σκότος και στην ομίχλη μιλούσε και εξαστεριά. «Όλα θα πάνε καλά με τη χάρη του Θεού», έλεγε σε απεγνωσμένες ψυχές. Σε κάποιον που ανησυχούσε για τις εχθρικές επιβουλές εναντίον της πατρίδος, έδωσε την εξής ελπιδοφόρο απάντηση. «Και αν μου πούν ότι δεν υπάρχει κανείς Έλληνας, εγώ δεν ανησυχώ. Μπορεί ο Θεός να αναστήσει έναν Έλληνα. Φθάνει και ένας». Ακόμα πίστευε «Και ένας χριστιανός να μείνει μόνο, ο Χριστός θα κάνει το σχέδιό του». Όταν άλλοι μιλούσαν για τις άρεστες μελλοντικές εξελίξεις στο έθνος και έσπερναν το φόβο, ο γέροντας μετέδιδε αισιοδοξία και ελπίδα. Μιλούσε για αναστημένη Ελλάδα και για ανάκτηση της Αγίας Σοφιάς. «Υπάρχει και Θεός. Τον Θεό που τον έχεις βάλει», είπε σε κάποιον κληρικό που έβλεπε το μέλλον της πατρίδος ζωφερό. Έλεγε «Αν δεν είχε εμπιστοσύνη στον Θεό, δεν ξέρω τι θα γινόμουν. Ο άνθρωπος να ενεργεί μέχρι σε ένα σημείο. Μετά, ο Θεός. Να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη». Αυτό δεν ήταν για τον γέροντα μια καθόριστη ελπίδα, αλλά χειροπιαστή βεβαιότητα, μαρτυρουμένη μάλιστα σε άπειρα παραδείγματα. Στην ζωή του, δοκίμασε πάμπολες φορές την επέμβαση του Θεού με διάφορους τρόπους. Ως στρατιώτης, είχε ένα Ευαγγέλιο και το χάρισε. Έπειτα ζητούσε να βρει Ευαγγέλιο, να διαβάζει το λόγο του Θεού. Έστειλαν στη μονάδα τους τα Χριστούγεννα 200 δέματα, και μόνο στο δικό του υπήρχε Ευαγγέλιο. Κάποτε βαθίζοντας τον δρόμο, βρήκε ένα ωραίο μεγάλο μανιτάρι. «Δόξα το Θεό», είπε. «Στην επιστροφή θα το κόψω για να περάσω με αυτό το βράδυ». Όταν επέστρεψε, κάποιο ζωντανό είχε φάει το μισό μανιτάρι. Δίχως να στεναχωρηθεί, ευχαρίστησε πάλι τον Θεό. «Δόξα το Θεό. Τόσο έπρεπε να φάω», σκέφτηκε και το πήρε. Όταν την άλλη μέρα το πρωί βγήκε από το καλύβι του, όλος ο τόπος ήταν γεμάτος μανιτάρια και πάλι ευχαρίστησε τον Θεό. «Δόξα το Θεό και για το ένα και για το μισό και για τα πολλά». Βρέθηκε κάποτε προσκυνητής στον γέροντα και κρύωνε. «Τι να σου δώσω, βρε παιδί μου», του είπε. Έψαξε, δεν βρήκε τίποτα και του έδωσε το πλεκτό που φορούσε. Μόλις έφυγε ο επισκέπτης, την ίδια ώρα ήρθε κάποιος και του έφερε δεματάκι που περιείχε ένα πλεκτό. Πώς να μην εμπιστεύεται στον Θεό μετά από τόσες και τέτοιες εκδηλώσεις της Θείας Προνίας που τον φρόντιζε, ως τροφός θάλπουσα το εαυτή τέκνον. Κι όμως ο Θεός τον οικονομούσε ως άξιο και εκλεκτό τέκνο του, είτε με ανθρώπινο είτε με υπερφυσικό τρόπο, από τα μικρά έως τα πλέον απαραίτητα και συνήθως χωρίς να έχει προσευχηθεί γι' αυτά. Γι' αυτό έλεγε: «Τι σιγουριά νιώθει το παιδί στην αγκαλιά της μάνας. Μεγαλύτερη αισθάνεται ο πιστός στην αγκαλιά του Θεού. Τώρα νιώθω τη χαρά του παιδιού στην αγκαλιά της μάνας του. Είναι η αγκαλιά του Θεού σαν τον παράδεισο. Πάβει και η ευχή, πάβουν και όλα. Ζεις στον παράδεισο». Αγάπη αρχοντική. Η κορυφή και ο Στέφανος όλων των αγώνων του γέροντα ήταν η αγάπη. Έλεγε «Αισθάνομαι για όλους τους ανθρώπους την ίδια αγάπη που είχα για τους συγγενείς μου. Τώρα αισθάνομαι όλο τον κόσμο σαν αδελφούς.
Ο γέροντας ήταν πλήρης αγάπης για τον άνθρωπο, για την κτήση, και φλεγόταν από θείο έρωτα. Από μικρό παιδί έκανε ελεημοσύνες και βοηθούσε πολλούς. Οι φτωχοί άνθρωποι στην Κόνιτσα, όταν είχαν ανάγκες, κατέφευγαν σε αυτόν και ζητούσαν βοήθεια. Ένεκεν συμπαθίας και στεναγμού των Πενίτων, έδινε και τα ρούχα που φορούσε. Με τη μεγάλη του αγάπη αγκάλιασε τα χωριά της Κόνιτσας και έβρισκε τρόπο να βοηθά τους εν ανάγκες και να στενεί αυτόντας. Έδινε μεγάλη αξία στην ελεημοσύνη. Την είχε ως κριτήριο για το αν κάποιος είναι άξιος του θείου ελέους και της σωτηρίας. Μπορεί να είναι αδιάφορος ο άλλος. Αν όμως πονά για έναν άρρωστο, αν κάνει ελεημοσύνη, μην τον φοβάσει αυτόν. Παρακινούσε τους ανθρώπους να ελεούν, γιατί πίστευε ότι όταν παίρνεις κάτι, δέχεσαι ανθρώπινη χαρά. Αλλά όταν το δώσεις, παίρνεις και θεϊκή χαρά. Το πνευματικό πάρσιμο γίνεται με το δώσιμο. Όταν έβλεπε κάποιον με ειδική ανάγκη, του έδινε την καρδιά του και απαραίτητος και κάποια ευλογία. Σε περιπτώσεις που δεν είχε κάτι άλλο, έδινε το κοποσχήνι του ή το πλεκτό του. Εντύπωση προκαλεί άνεξη κακία του. Ανθρώπους που τον κατηγορούσαν και ήταν εχθρικοί απέναντί του, του συγχωρούσε και ευχόταν για αυτούς. Αν μάθαινε ότι έπεσαν σε πειρασμό ή ανάγκη, έτρεχε να βοηθήσει με καρδιά συμπάσχουσα, σαν να ήταν αδελφή του. Αν δεν συγχωρούμε τους άλλους, βρισκόμαστε έξω του παραδείσου, τόνιζε χαρακτηριστικά. Η αγάπη του γέροντα ξεχύλιζε και αγκάλιαζε και τα άγρια ζώα. Αυτά την αισθάνονταν. Πλησίαζαν κοντά του και έτρωγαν από τα χέρια του. Έλεγε: «Θα πω στον Χριστό, Χριστέ μου, ελέησόν με το κτίνος. Αν με ρωτήσει, εσύ ελέησες τα κτίνη, τι θα του απαντήσω?» Όταν ο γέροντας έκανε την θεραπεία του στην Κόνιτσα, η Χρυσάνθη, ένα κοριτσάκι που βοηθούσε την κυρία πατέρα, αρρώστησε από καρκίνο στα έντερα. Ο γέροντας συμπονούσε, την σταύρωνε και προσευχόταν. Παρακαλούσε: «Χριστέ μου, δώσε σε μένα τον καρκίνο, εγώ να τον έχω». Και ο καλός Θεός δεν παρέβλεψε το αίτημά του. Στο τέλος, κατά την επιθυμία του, έλαβε την πολυόδυνη νόσο του καρκίνου, με την οποία τελειώθηκε, αν και σε όλη του τη ζωή, συνέπασχε με τους ασθενείς και ιδιαίτερα με τους καρκινοπαθείς. Έλεγε: «Όταν ακούω τον πόνο του άλλου, σε σπασμένα γυαλιά να κάθομαι και σε αγκάθια να πατάω, δεν το καταλαβαίνω. Όταν ο άλλος πάσχει πραγματικά, μπορώ ακόμη και να πεθάνω για να τον βοηθήσω». Νέος, του διηγεί το τα βάσανά του και έκλαιγε. Μαζί του έκλαιγε και ο γέροντας. «Σταμάτα, παιδί μου», του είπε, «γιατί θα μας δει κανείς να κλαίμε και θα μας περάσει για τρελούς». Συμμετέχοντας στον πόνο των ανθρώπων, ξεχνούσε τον εαυτό του, την προκοπή του, τις δικές του ασθένειες και έκανε καρδιακή προσευχή. «Χριστέ μου», έλεγε, «άσε με εμένα, μη με υπολογίσεις. Κοίταξε τους ανθρώπους που βασανίζονται». Οι δακρύρωες και έμπονες προσευχές του συνοδεύονταν από νηστείες και άμετρο κόπο. Όταν έμαθε ότι κάποιος νέος διατρέχει σωματικό και ψυχικό κίνδυνο, για μέρες δεν έβαλε τίποτε στο στόμα του, ούτε και έπαυσε προσευχόμενος, ώσπου έμαθε ότι διέφυγε τον κίνδυνο. Σε όλη του τη ζωή νήστευε, κοπίαζε και προσευχόταν για το λαό του Θεού, κινούμενος από τη μεγάλη του αγάπη. Αυτή ήταν η κινητήρια δύναμη. Οι αγώνες και οι προσευχές του ευωδίαζαν από το άρωμα της αγάπης. Για να φτάσει ο γέροντας σε μέτρα τελειότητος, στην αληθινή αγάπη, δεν υπολόγισε τον εαυτό του. Μίσησε την φιλαυτία και στη θέση της έβαλε την αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Μαρτυρία η γιορτή της. Το ιδιαίτερο που είχε ο γέρο Παΐσιος ήταν ότι δεν υπολόγιζε τον εαυτό του. Του είπα κάποτε: «Πάτερ, οικονόμησε λίγο τον εαυτό σου». Και μου απάντησε: «Όταν έρχονται οι άνθρωποι με προβλήματα, τι να κάνω, τον εαυτό μου θα κοιτάξω?» Ακόμη και τελευταία, με την μεγάλη εξάντληση από τη συχνή αιμορραγία, όταν διέβλεπε ότι υπάρχει ανάγκη, ξεχνούσε την καταστασή του και είτε κρεμασμένος στον φράχτη της καλύβης του, είτε πεσμένος πάνω στη σανίδα που είχε για κάθισμα, στήριζε τους αδελφούς. Για να φτάσει ο γέροντας στην αγάπη, αγωνίστηκε να τηρεί τις εντολές του Θεού. Αν αγαπούμε τον Θεό, φροντίζουμε να τηρούμε τις εντολές. «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών με». Με αυτόν τον τρόπο, εξάγνησε την καρδιά του και έγινε κατοικητήριο του Θεού της αγάπης. Την μεγάλη και ανιδιοτελή αγάπη του τη διαισθάνονταν οι άνθρωποι. Ένα παιδί με προβλήματα και ψυχικά τραύματα ήρθε να δει τον γέροντα. Τον συνάντησε έξω από το καλύβι του στο μονοπάτι. Τον αγκάλιασε και έκλαιγε με λυγμούς. Ο γέροντας το παρηγόρησε και το βοήθησε να τελειώσει τις σπουδές του.
όταν πήγε στρατιώτης, έγραφε στον γέροντα γράμματα, αποκαλώντας τον «Μπαμπακούλη μου γλυκέ». Για τις μεταξύ μας σχέσεις έλεγε «Πάντα πρέπει να ξεκινάμε όχι όπως μας βολεύει εμάς, αλλά όπως αναπαύει τον άλλο και τότε όλοι θα αναπαύονται και θα υπάρχει αγάπη». Μετά από όλα αυτά, δεν θα ήταν άδικο, ενώ έδωσε τα πάντα για το Θεό και τον άνθρωπο, να μην του δίνει και ο Θεός άφθονη τη χάρη του. Σαν αγαπητό παιδί του Θεού που ήταν, ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές του και απαντούσε με θαύματα. Σε επιστολή του, στις 6 Τετάρτου του 1969 γράφει «Όταν ο άνθρωπος κατορθώσει να ελευθερωθεί από όλους και από όλα, τότε μπορεί να νιώσει τη μεγάλη αγάπη του Θεού, η οποία τον σκλαβώνει και τον κάνει δούλο του Θεού». Αυτή την αγάπη του γέροντα την αισθάνθηκα και τα θηρία του Δρυμού και η ετερόγλωση Βεδουίνη, και αυτή συγκινεί και τους σημερινούς ταλαιπωρημένους νέους. Στο πρόσωπό του βρίσκουν τον στοργικό πατέρα και την αγάπη που στερήθηκαν. Πολλοί από αυτούς, αν και δεν τον είχαν γνωρίσει, πηγαίνουν και βρέχουν με δάκρυα το χώμα του τάφου του, επειδή νιώθουν να τους περιπτύσσεται με την αρχοντική του αγάπη από εκεί που βρίσκεται. Χαρίσματα. Η υπέρβαση των νόμων της φύσεως. Στον πατέρα Παΐσιο, όπως θα φανεί, τα στοιχεία της φύσεως υποχωρούσαν ενίοτε ενώπιόν του, ενώ ο ίδιος ενεργούσε υπερβαίνοντας και καταργώντας τους φυσικούς νόμους. Άβρεκτος. Ο γέροντας χρησιμοποιούσε ομπρέλα και αδιάβροχο. Δεν ήταν αλεξίβροχος, ούτε αδιάβροχος. Αντιθέτως, ήταν ευαίσθητος στο κρύο και στην υγρασία. Κάποιες φορές όμως, για τους λόγους που γνωρίζει ο Θεός, γινόταν άβρεκτος. Ενώ δηλαδή γύρω του έβρεχε πολύ, αυτόν δεν τον άγγιζε σταγόν. Κάποτε μετέφερα τον γέροντα, διηγείται ο κύριος Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος, από το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου Χαλκιδικής στη Σουρωτή. Σε όλη τη διαδρομή είχαμε καταρακτώδη βροχή, λες και είχαν ανοίξει καταράκτες του ουρανού. Μόλις φτάσαμε, περίμεναν οι αδελφές με ομπρέλες και πανοφόρια να τα δώσουν στο γέροντα για να μην βραχεί. Μου έκανα νόημα να πλησιάσω όσο γίνεται πιο κοντά στο κτίριο. Όμως όλος παραδόξος, εκείνη τη στιγμή, σε μία ακτίνα 2 μέτρων γύρω από το αυτοκίνητο, έπαυσε να πέφτει βροχή, ενώ πιο πέρα χαλούσε ο κόσμος. Αφού κατέβηκε ο γέροντας και με χαιρέτησε και μπήκε μέσα, άρχισε να βρέχει κανονικά και πάνω στο αυτοκίνητο. Αθέατος. Μαρτυρία κυρίου Γεωργίου Κουρκουλιώτη από την Κόρινθο. Επισκέφτηκα τον γέροντα Παΐσιο στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού τον Φεβρουάριο του 1979. Βρήκα την πόρτα ανοιχτή. Φωνάζω, ξαναφωνάζω, ξαναφωνάζω από την πόρτα του φράκτη. Δεν πήρα απάντηση. Ήταν πρωί, 8 η ώρα, και περίμενα. Σε μια στιγμή βλέπω τον πατέρα Παΐσιο μπροστά μου. Ξαφνιάστηκα. Τα έχασα. «Εδώ ήμουνα, Γιώργο μου», είπε ήρεμα. Ανέφερα έπειτα σε 2 πνευματικούς την ξαφνική εμφάνιση του γέροντα και μου είπαν ότι μπροστά σου ήταν και όταν θέλησε, παρουσιάστηκε. Μετέωρος. Πολλές φορές ο γέροντας, κατά την ώρα της προσευχής, γινόταν μετάρσιος, υπερυψώνετο και σωματικά, αλλά και σε ώρες εργασίας ή όταν βάδισε, εθεάθη να μην πατά στη γη. Στον Τίμιο Σταυρό έζησε ένα μεγάλο γεγονός. Διηγήθηκε. Ενώ προσευχόμουν, δεν ξέρω τι μου συνέβη και σηκώθηκα ψηλά και έβλεπα το καλύβι κάτω. Το πώς ανέβηκα δεν το κατάλαβα, ούτε και πώς κατέβηκα. Μαρτύρη μοναχός Αγιορείτης. Επισκέφθηκα τον γέροντα στην Παναγούδα και τον βρήκα να κτίζει μια σόμπα με πυρότουβλα. Πατούσε πάνω σε μια σανίδα που την είχε βάλει για να κουμπίσει πάνω τα υλικά. Ενώ εργαζόταν, τον βλέπω περιψωμένο από το έδαφος περίπου 30 εκατοστά και στην αρχή απορούσαν βλέπω καλά. Πράγματι ήταν μετέωρος και μετά από λίγο τον είδα πάλι στη φυσιολογική του θέση. Μεταδοτικός χάριτος. Ο γέροντας, όπου πήγαινε, μετέφερε διάχυτη γύρω του τη Θεία Χάρη. Όποιος έχει χάρη και πηγαίνει κάπου, αμέσως σαν ηλεκτρικό ρεύμα διαχέεται αυτή η πνευματική απαλάδα που έχει. Ενώ όταν κάποιος έχει δαιμονική κατάσταση, πάλι διασκορπίζεται αυτό που έχει μέσα του. Η δική μας πνευματική κατάσταση επηρεάζει και τους άλλους. Είχε επίγνωση της χάριτος που του έδωσε ο Θεός και μετέδιδε σε ανθρώπους από αυτόν τον πλούτο για κάποιο λόγο.
σηκώνει βράχο. Ο αδελφός του γέροντα Λουκάς διηγήθηκε. Όταν ήταν στο στόμιο ο πατέρας Παΐσιος, κάποτε έπεσε ένας μεγάλος βράχος στο μονοπάτι. Μαζευτήκαμε πολύ για να τον μετακινήσουμε με ξύλα για μοχλούς, αλλά μάταια. Έφυγαν όλοι και μου είπε: «Άντε, πήγαινε κι εσύ». Έφυγα. Πήγα πιο πέρα και κρύφθηκα για να δω τι θα κάνει. Τον είδα να κάνει το σταυρό του, να πιάνει το βράχο, να τον σηκώνει σαν καρέκλα και να τον βγάζει από το δρόμο. Ασύλληπτος. Ο γέροντας από ταπείνωση όχι μόνο απέφευγε να φωτογραφίζεται, αλλά και αισθανόταν δυσφορία και απέχθεια. Υποχωρούσε μόνον σε ευαίσθητο και ταπεινό άνθρωπο για να μην πληγωθεί από την άρνησή του και την ερμηνεύση ότι οφείλεται στη δική του αναξιότητα. Τότε ο γέροντας προτιμούσε να θλίψει τον εαυτό του παρά να απελπίσει τον αδελφό. Από αγάπη θυσίαζε και την ταπείνωσή του. Πολλοί επιχείρησαν να τον φωτογραφίσουν κρυφά ή φανερά σε περιπτώσεις που συστελόνταν να αντιδράσει λόγω παρουσίας ηγουμένων, επισκόπων ή κατά τη διάρκεια λιτανίας. Είναι αλήθεια ότι ενίοτε πέτυχαν να τον φωτογραφίσουν. Αλλά συνήθως οι φωτογραφίες βγήκαν αποτυχημένες, διότι στην μορφή του γέροντα υπάρχει μια θλίψη, μια αντίδραση που σε κάνει να νιώθεις ένοχος. Αλλά υπάρχουν και πολλές μαρτυρίες που κατά αυτήν τη χωρίς ευλογία κρυφή ή εκβιαστική φωτογράφηση, ο γέροντας κατά θαυμαστό τρόπο έμεινε ασύλληπτος από το φωτογραφικό φακό. Άλλοτε και όταν το φιλμ υπάθαινε κάποια εμπλοκή ή μηχανή και άλλοτε βγαίνει η φωτογραφία κανονικά, αλλά ο γέροντας έλειπε. «Πήγα στην Παναγούδα», μαρτυρεί άλλος προσκυνητής, «και δεν υπήρχε κανείς. Ο γέροντας θα έπρεπε να ήταν μέσα, γιατί το λουκέτο της ξύλινης πόρτας κρεμόταν ανοιχτό. Ευκαιρία είναι», σκέφτηκα. Έβαλα μέσα από τα κλαδιά του φράκτη τη φωτογραφική μηχανή για να μην φαίνεται και την τοποθέτησα κατάλληλα ώστε να παίρνει την πόρτα του κελιού. Χτύπησα το σιδεράκι. Μόλις βγήκε ο γέροντας, πάτησα το κουμπί. Ήμουν όλο χαρά. Φανταστείτε όμως την έκπληξή μου όταν μετά την εμφάνιση του φιλμ είδε ότι η μεν πόρτα είχε βγει ολοκάθαρα, αλλά ο γέροντας δεν υπήρχε. Παρόμοια συνέβαιναν και όταν ήθελαν να ηχογραφήσουν τη συζήτηση. Υπάρχουν περιπτώσεις που η κασέτα δεν γύριζε ή γύριζε και δεν έγραφε. Άλλοτε έγραφε όλα τα άλλα, ομιλίες τρίτων, πουλιά, θορύβους, αλλά η φωνή του γέροντα έλειπε. Μαρτυρία κυρίου Γεωργίου Κουρκουλιώτη. Πήγε μια μέρα μια παρέα φοιτητών στο γέροντα και ένας από αυτούς είχε πάρει μαζί του ένα μικρό κασετόφωνο για να γράψει την συνομιλία τους. Αφού συζήτησαν αρκετά, σε κάποια στιγμή του λέει ο γέροντας: «Αυτό που έχει στην τσέπη σου δεν έχει γράψει τίποτε». Κόκαλο το παιδί. Πράγματι, όταν δοκιμάστηκε η κασέτα, δεν είχε γραφεί λέξη. Συμφιλίωση με την κτήση. Στον γέροντα δόθηκε το χάρισμα να συναναστρέφεται με τ' άγρια θηρία χωρίς να τον βλάπτουν, όπως συνέβαινε στον Αδάμ πρώτης πτώσεως και σε πολλούς Αγίους. Έλεγε ο γέροντας: «Από τη στιγμή που ο άνθρωπος έρθει στην θέση του άλλου, μετά όλους μπορεί να τους αγαπήσει. Και τους ανθρώπους, ακόμα και τα ζώα και τα θηρία. Τα πάντα τα χωράει μέσα του και βγαίνει ο εαυτός του από την αγάπη του». Κάποια φορά ήρθαν δύο μικρές αρκούδες μέσα στην αυλή του μοναστηριού του Στομίου. Ο γέροντας τις έπιασε από το σβέρκο και τις είπε: «Άλλη φορά, μην μπαίνετε μέσα στο μοναστήρι. Να έρχεστε πίσω από την κουζίνα για να σας ταΐζω». Και τις οδήγησε στο μέρος αυτό. Αυτό το διηγήθηκαν δύο κονιτσιώτες στον δόκιμο του Στομίου Παύλο. Μαρτυρία μοναχού Αλυπίου Αγιανανίτου. Γνώρισε τον γέροντα από την ηλικία των 15 ετών. Με τη χάρη του Θεού έγινε μοναχός στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Πήγαινα και τον έβλεπα κάθε μέρα. Άκουγα για τα θαύματά του και μου είχε γεννηθεί επιθυμία να δω ένα θαύμα του. Για ένα μήνα περίπου είχα αυτόν τον λογισμό. Ένα χειμωνιάτικο πρωινό αρχές Νοεμβρίου πήγα να τον δω και τον βρήκα να πλένει τα χέρια του έξω στο βαρελάκι. Ήταν μόνος. Άνοιξε και μου είπε να περιμένω. Πήρε πίσω από το βαρέλι ένα λουμινόχαρτο όπου μέσα είχε ψίχουλα. Το άνοιξε και κοίταξε προς τον ουρανό. Ενώ χαρακτηριστικά δεν υπήρχε κανένα πουλί, αμέσως μαζεύτηκαν σμήνοι πουλιών. Πού βρέθηκαν ξαφνικά τόσα πουλιά? Άλλα κάθονταν στο κεφάλι του, άλλα στους ώμους και στα χέρια του
και αυτός τα τάιζε. Βλέποντας αυτό το θέαμα, με κατέλαβε αμηχανία. Χτυπούσε γρήγορα η καρδιά μου από συγκίνηση και γελούσα αμήχανα. Ο γέροντας χαμογελώντας έλεγε στα πουλιά: «Πάτε και σε αυτόν». Τα μιλούσε σαν να ήταν άνθρωποι. Ένα που καθόταν στο χέρι του του έλεγε: «Πήγαινε και σε αυτόν, δικός μας είναι». Αυτό διήρκησε 2 λεπτά περίπου. Σε μια στιγμή, ο γέροντας δίπλωσε το αλουμινόχαρτο και τα πουλιά εξαφανίστηκαν. Ήμουν σαστισμένος και τον κοίταζα. «Πήγαινε τώρα», μου είπε. Ευχέτης του σύμπαντος κόσμου. Η προσευχή του γέροντα για τον κόσμο ήταν συνάρτηση και απότοκος της όλης πνευματικής καταστάσεώς του, ιδιαίτερα της μεγάλης του αγάπης. Το σπάνιο χάρισμα της προσευχής για τον κόσμο του δόθηκε μετά από μεγάλους αγώνες. Ήταν ευχέτης του σύμπαντος κόσμου. Προσευχόταν για όλους, όπως για τον εαυτό του. Η προσευχή του ήταν αδιάλειπτη, καρδιακή, καθαρή και αποτελεσματική. Την χώριζε σε 3 μέρη. Ένα για τον εαυτό του, ένα για τους ζώντες και ένα για τους κοιμημένους. Αλλά στην πραγματικότητα προσευχόταν πιο πολύ για τους άλλους παρά για τον εαυτό του. Γενίκευε και επεξέτεινε την προσευχή του για να συμπεριλάβει όλους τους ανθρώπους. Όταν έκανε προσευχή για ιδιαίτερες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη για κάποιο νέο που είχε ξεφύγει από τον δρόμο του Θεού, πρόσθετε: «Μνήσθητη, Κύριε, και βοήθησε και όλους τους νέους». Ή πάλι, όταν προσευχόταν για κάποιο λόγου χάρη άρρωστο Νικόλαο, συμπλήρωνε: «Μνήσθητη, Κύριε, και όλους τους Νικολάους». Ο πολύς ανθρώπινος πόνος που έβλεπε γύρω του τον έκανε να βγαίνει από τον εαυτό του. Φαινόταν ενίοτε ο γέροντας να σέρνει τα πόδια του από εξάντληση, να ασθενούν τα γόνατά του από νηστεία, να είναι έτοιμο το στράκινο σκεύος του να διαραγεί από τις ασθένειες. Αλλά όμως δεν άφηνε την προσευχή για τον κόσμο. Έλεγε: «Πολύ βοηθάει η προσευχή για τον κόσμο, όταν μάλιστα υπάρχει καρδιακός πόνος. Δεν συμμετέχω στον πόνο του άλλου, όταν έχω το ένα πόδι πάνω στο άλλο και κάθομαι αναπαυτικά και έχω όλες τις ανέσεις». Η προσευχή του συνοδευόταν με νηστεία, κόπο, μετάνοιες και κυρίως ταπείνωση. Έλεγε: «Να ζητάμε ταπεινά. Εγώ λέω: Θεέ μου, είμαι ένα κτίνος. Ελέησε και μένα και όλο τον κόσμο». Πίστευε ότι αυτός ήταν υπεύθυνος για τα παθήματα των άλλων. Αν εγώ ήμουν Άγιος και εισακουόταν η προσευχή μου, αυτοί δεν θα έπασχαν. Ο ίδιος, ως καλός ζητιάνος, γονάτιζε, άπλωνε τα χέρια του στον Θεό και παρακαλούσε να βοηθήσει τον καθένα. Ξεσπούσε σε παρακλητικά λόγια: «Χριστέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησε τον τάδε που είναι παράλυτος λίγο να μπορεί να συμμαζεύεται μόνος του», ή «Παναγία μου, και πάλι θα σε ενοχλήσω». 2 πατέρες πήγαιναν σε αγρυπνία, παραμονή του Αγίου Σπυρίδωνος. Πέρασαν από τον γέροντα να πάρουν την ευχή του. Είδαν το πρόσωπό του κατακόκκινο και φαινόταν αρκετά στεναχωρημένος. Είπε στους πατέρες: «Κάντε προσευχή εκεί που θα πάτε. Πέστε και στους άλλους. Γίνεται πολύ κακό στη Ρουμανία. Έχουν εμφύλιο πόλεμο και σκοτώνονται πολύ». Εκείνο τον καιρό είχε ανατραπεί ο Τσαουσέσκου. Ο γέροντας, από την δική του πνευματική τηλεόραση, έμαθε τα συμβάντα και συμμετείχε στη δοκιμασία του ρουμανικού λαού, πονώντας και προσευχόμενος έντονα. Ο γέροντας με τις ευχές του στήριξαν αρρύθμιτες ψυχές που αξίζουν πολύ περισσότερο από όλον τον κόσμο. Επιπλέον με την προσευχή του θεράπευσε ασθενείς, καθάρισε δαιμονισμένους και μόνο ο Θεός γνωρίζει πόσους βοήθησε αφανώς να βρουν τον Θεό και να σωθούν. Τώρα πλέον που ο γέροντας δεν είναι κοντά μας, για να ανάβει κεριά και να προσεύχεται για όλο τον κόσμο, μας βοηθά καλύτερα και πιο αποτελεσματικά από τον ουρανό. Έχουμε αποδείξει τα θαύματα και τις εμφανίσεις του που γίνονται μετά την κοίμησή του. Αφού σε όλη του την ζωή είναι αλώθη ήδιστα ως Κυρίων, προσευχόμενος τώρα η άσβεστη λαμπάδα της προσευχής του και η ακίμητη μπροστά στην Αγία Τριάδα και πρεσβεύει για όλους μας. Διδάσκαλος χαρισματούχος. Αποτελεί κοινή διαπίστωση όλων όσοι συνομίλησαν με τον γέροντα και όσοι διάβασαν τα κείμενά του, ότι κατήχε το χάρισμα του λόγου και της θεολογίας το ανώτερο από όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο λόγος του ήταν απλός, σαν των αλιέων Αποστόλων, πρακτικός, ζωντανός, παραστατικός,
ελκυστικός, απαλός και γλυκής, έπεφτε σαν δροσιά στις διψασμένες ψυχές. Στις διηγήσεις του ήταν απαράμιλος, συνέπλεκε φυσιολογικά χαριτωμένες ιστορίες και αστεία για να γίνει η διήγηση ευχάριστη, πιο παραστατική και να τονίσει και το πνευματικό. Συχνά μιλούσε με παραδείγματα, εν παραβολές, από τη φύση και τη ζωή. Ήταν σαφής στα λόγια του, ποιητικός και αποφθεγματικός. Ήταν ικανός να μιλά άνετα όλη την ημέρα, χωρίς προετοιμασία, και οι ακροατές του να κρέμονται από τα χείλη του. Ο λόγος του άγγιζε τις ψυχές των ανθρώπων. «Εκείνο που με έκανε εντύπωση», είπε ναρκωμανής, «είναι που ο γέροντας με 2-3 λόγια κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί μας και να κινήσει το ενδιαφέρον μας. Ανάλογα με τη διάθεσή τους, άλλοι συνέρχονταν και μετανοούσαν, άλλοι προβληματίζονταν, άλλοι ενθουσιάζονταν, άλλοι παρηγορούνταν. Δεν έπειθε τους ανθρώπους λογικά, αλλά τους βοηθούσε πνευματικά. Κατάπληξη προξενούν η πολυμέρειά του, οι πρακτικές γνώσεις, η σοφία, η απέραντη μνήμη του. Είχε την ικανότητα να κατευθύνει πνευματικά μοναχούς και μοναστήρια, να δίνει λύσεις στα προβλήματα λαϊκών, αγάμων και εγκάμων, να διαλέγεται με επιστήμονες που εντυπωσιάζονταν από τις γνώσεις και την ευστροφία του. Συγκατέβαινε ή αν ερχόταν στο μορφωτικό επίπεδο και στην πνευματική κατάσταση των ανθρώπων, λαμβάνοντας υπόψη του το χαρακτήρα τους, το επάγγελμά τους, την καταγωγή τους, τα ενδιαφέροντά τους και άλλα. Ο γέροντας και μετά την κοιμησή του βοηθά τους ανθρώπους με τα γραπτά του. Τα βιβλία του έχουν πρωτοφανή απήχηση. Διαβάζονται άπλιστα. Μεταφράζονται σε πολλές ξένες γλώσσες. Μιλάνε στην καρδιά. Συγκινούν και απλούς και διανοούμενους. Με τη διδασκαλία που άφησε ο γέροντας, αναδείχθηκε σύγχρονος διδάσκαλος της πνευματικής ζωής. Τα λόγια του κυκλοφορούν στα στόματα των ανθρώπων, επιδρούν χαρισματικά και οδηγούν ψυχές στη σωτηρία. Χάρισμα παρακλήσεως. Όπως ο ανοιξιάτικος ήλιος διώχνει την ομίχλη και θερμαίνει, έτσι και ο γέροντας, με το χάρισμα της παρακλήσεως, έδιωχνε τη θλίψη και παρηγορούσε κάθε βασανισμένη ψυχή που τον πλησίαζε. Πολλοί κατέφευγαν κοντά του, έρχονταν στεναχωρεμένοι και έφευγαν τελείως αλλαγμένοι. Μόνο να τον βλέπει κανείς έπαιρνε δύναμη και χαρά. Αν είχε και την ευλογία να συνομιλήσει μαζί του, τότε ένιωθε πρωτόγνωρη χαρά και έφευγε λιωμένος. Τα ίδια περίπου λόγια μπορούσε να πει και κάποιος άλλος ένα πονεμένο. Τα λόγια όμως του γέροντα μετέδιδαν τη χάρη του Θεού. Είχαν άλλη δύναμη. Κατόρθωνε να παίρνει όλο τον ανθρώπινο πόνο και τη θλίψη και να μεταγγίζει χαρά και παρηγοριά. Ο ίδιος γευόταν την πίκρα, αλλά οι άνθρωποι γέμιζαν χαρά και γλυκύτητα. Η ειλικρινής αγάπη του για τον κάθε άνθρωπο έκανε τον πόνο και τα προβλήματα των άλλων δικά του. Οι ασθενείς έβλεπαν το παράδειγμά του και παρηγορούν το, ενώ ο ίδιος υπέφερε από πολλές ασθένειες, υπέμενε και δοξολογούσε. Δεν παρακαλούσε τον Θεό να του δώσει υγεία. Ήταν πάντα ευδιάθετος, ξεχύλιζε από χαρά και χαροποιούσε τους θλιμμένους. Όλοι έφευγαν χαρούμενοι μέσα στις θλίψεις τους. Δεν έδινε ψεύτικη παρηγοριά. Τόνιζε την πίστη στον Θεό, την υπομονή, την δοξολογία, την πνευματική αντιμετώπιση της δοκιμασίας και έδειχνε το τέλος και τον σκοπό των θλίψεων. Γλύκαινε τα παθήματα της παρούσης ζωής με την ελπίδα της αιωνίας. Όταν κανείς πλησίαζε στο καλύβι του, ένιωθε μια γλυκύτητα. Όλη η ατμόσφαιρα σε γλύκαινε, όπως μαρτυρούν πολλοί. Κανείς δεν έφευγε από κοντά του απαράκλητος. Νέοι με ψυχολογικά προβλήματα και τάσεις αυτοκτονίας παρηγορούν το και έφευγαν με σταθερή απόφαση να μετανοήσουν και να ζήσουν πνευματικά. Ελληνοπόντιος πρόσφυγας δεν κατάφερνε να βρει εργασία. Ήρθε σε απόγνωση. Είχε αποφασίσει να αυτοκτονήσει. Ένας φίλος του συνέστησε να επισκεφθεί τον γέροντα Παΐσιο και πήγε να τον δει. Άλλαξε. Έγινε άλλος άνθρωπος και έφυγε χαρούμενος με ελπίδες. Στο τέλος είπε «Και βουνό να μου τύχει τώρα, θα το κάνω στην άκρη για να περάσω». Ευλαβής προσκυνητής κλαίγοντας από συγκίνηση διηγήθηκε. «Είχα έρθει το 1992 από τον Καναδά απελπισμένος. Ήμουν χωρισμένος. Έπαιρνα ναρκωτικά και 14 φάρμακα. Είχα 32 χρόνια να κοινωνήσω.
Ο γέροντας συνομιλούσε με καμιά δεκαπενταριά ανθρώπους στην αυλή. Φαινόταν πολύ εξαντλημένος. Έφυγαν οι άλλοι και έμεινα τελευταίος. Μου είπε: «Από πολύ μακριά έρχεσαι. Πολύ καιρό σε περίμενα». Η αγάπη του με αλείωσε. Ένιωθε ότι έβλεπε τα πάντα. Ξέχασε την κατάστασή του και πήρε πάνω του όλα τα προβλήματά μου. Όλα μου τα τακτοποίησε. Την υγεία μου, τώρα παίρνω μόνο ένα χάπι για την πίεση. Την οικογένεια, έχω τώρα και μια κορούλα, Παϊσία, την εργασία και το κυριότερο την πίστη μου στον Χριστό. Η μητέρα μου χαρούμενη μου λέει: «Παιδί μου, είσαι όλος ένα θαύμα». Κάποτε στη Θεσσαλονίκη συνάντησε ο γέροντας ένα κληρικό μαθητή του. Ενώ συνομιλούσαν, τους πλησίασε μια μαυροφόρα γυναίκα, πολύ πικραμένη, και είπε με ένταση και πόνο: «Πέστε μου, γιατί είναι άδικος ο Θεός? Μου πήρε τον άνδρα μου και τώρα το παιδί μου». Ο γέροντας δεν είπε τίποτε. Κοίταξε δεξιά αριστερά και προσευχήθηκε. Ύστερα είπε στη γυναίκα: «Ευλογημένη τώρα σαν μοναχή είσαι». Η γυναίκα ηρέμησε, έβαλε μετάνια, φίλησε το χέρι του και έφυγε ευχαριστώντας. Ακόμη και λίγο πριν από την κοίμησή του, όταν ήταν μεγάλη η πόνη της ασθενείας του και ήταν σχεδόν ημιθανής, δεν έπαβε να παρηγορεί τον λαό του Θεού. Νέος γνωστός του είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας που του δημιουργούσε θλίψη αβάσταχτη. Κατέφυγε σε ψυχιάτρους και έπαιρνε φάρμακα. Ο γέροντας τον κάλεσε ιδιαίτερα. Τον είδε για λίγα λεπτά, του είπε δυο λόγια. Αλλά η χαρά που πήρε το παιδί ήταν μεγάλη και απερίγραπτη. Έφυγε άλλος άνθρωπος και πέταξε τα ψυχοφάρμακα. Αν και ο ίδιος υπέφερε, έδινε όμως παρηγοριά στους άλλους. Όσο ζούσε, παρηγορούσε από την γη. Τώρα πια είναι παράκλητος από τους ουρανούς και μεσίτης προς τον Θεό. Μύρωνε και νοθέν. Έλεγε ο γέροντας: «Ευωδία δίνει ο Θεός κάποτε σε ώρα προσευχής. Άλλοτε σε ώρα που δεν προσεύχεσαι. Αυτό είναι για να παρηγορήσει, να ενδυναμώσει και να πληροφορήσει κάποια ψυχή, πάντως για κάποιο σκοπό. Είναι έντονη η ευωδία. Δεν μοιάζει με την ευωδία των αρωμάτων. Αισθάνεσαι μεγάλη ανακούφιση. Μερικές φορές δεν αντέχεις από την έντονη ευωδία. Αυτή η θεϊκή ευωδία είναι δηλωτική της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος σε μέρη αγιασμένα ή όπου υπάρχουν Άγια Λείψανα». Όχι μόνο αισθανόταν ευωδία ο γέροντας, αλλά και ο ίδιος είχε γίνει ευωδία Χριστού. Άπειρες φορές τον πρόδιδε η Θεία Χάρης και πιστοποιούσε την αγιότητά του με ευωδία, που σαν μύρωνε και νοθέν εξερχόταν από τον ίδιο, από τα προσωπικά του αντικείμενα ή από χώρους όπου έζησε. Μοναχός αγιορείτης διηγείται. Η ευωδία, η οποία πήγαζε από τον γέροντα, ήταν άλλο πράγμα. Πολλές φορές, όταν ασπαζόμουν το χέρι του, αισθανόμουν ένα υπερφυσικό άρωμα, σαν μύρο. Το ίδιο αισθανόμουν να εξέρχεται από το στόμα του και όταν μου μιλούσε. Ενώ φυσιολογικά, λόγω της υπερβολικής του νηστείας, θα έπρεπε να εξέρχεται δυσοσμία. Επανειλημμένως είχε συμβεί το ίδιο άρωμα να το πρωτοαισθάνομαι μόλις περνούσα το ρέμα και να με συνοδεύει σε όλη τη διαδρομή μέχρι να φτάσω στο κελί του, στην Παναγούδα. Ο αγιορείτης ιερομόναχος Α μαρτυρεί: «Με περίμενε ο γέροντας ένα πρωινό για να κάνουμε μια εργασία μαζί. Όταν του ασπάστηκα το χέρι, αισθάνθηκα έντονη ευωδία. Αλλά και όλη η αυλή ήταν πλήρης ευωδίας». Κάποια φορά, μαρτυρεί ο γέροντας Γρηγόριος από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μεταμορφώσεως, αισθανόμουν ευωδία όπως από τα Άγια Λείψανα. Ο παππούλης ήταν σε μικρή απόσταση. Στην αρχή απορούσα από πού προέρχεται και πλησιάζοντας κοντά του, διαπίστωσα ότι η ευωδία εξέρχονταν από το γέροντα. Συνεννόηση μετερογλώσσους. Είναι γνωστό ότι ο γέροντας, εκτός από ελληνικά, δεν γνώριζε άλλη γλώσσα. Όμως συνέβη επανειλημμένος, όταν υπήρχε λόγος, με την γλώσσα της Πεντηκοστής να συνομιλήσει και να συνεννοηθεί θαυμάσια μετερογλώσσους. «Ήμουν παρόν», διηγείται ο ΕΚ, «κάποτε στο κελί του γέροντα, μαζί με άλλους τρεις επισκέπτες και έναν Γάλλο, που δεν μιλούσε λέξη ελληνικά. Όταν ήρθε η σειρά του να μιλήσει με τον γέροντα, πήγαν πιο πέρα και για 15 λεπτά συνομιλούσαν καθισμένοι στα κούτσουρα. Τους βλέπαμε που συζητούσαν με ενδιαφέρον. Πώς επικοινωνούσαν, αφού δεν υπήρχε κοινή γλώσσα επικοινωνίας?» Ο ξένος έφυγε χαρούμενος. Η ικανοποίηση φαινόταν έκδηλη στο πρόσωπό του. Γάλλος περιηγητής είχε συμφωνήσει με κάποιον μοναχό
να πάνε μαζί να δουν τον γέροντα. Το βράδυ είχε αγρυπνία στο μοναστήρι που έμεινε. Ο μοναχός, μετά την αγρυπνία, πήγε στο κελί του να ξεκουραστεί. Ο αλλοδαπός, από τον πόθο να δει τον γέροντα, κατέβηκε μόνος του στο καλύβι. Συνομίλησαν θαυμάσια και από την συζήτηση σχημάτισε την εντύπωση ότι ο γέροντας γνώριζε άπτεστα γαλλικά. Μαρτυρία πατέρος Π. Λάμδα. Βρέθηκα κάποτε στην Παναγούδα και ένας αλλοδαπός περίμενε να μιλήσει με τον γέροντα. Προσφέρθηκα να κάνω τον διερμηνέα. Αρχικώς ο γέροντας περίμενε να ακούσει την μετάφραση των ερωτήσεων. Στη συνέχεια, απαντούσε στις ερωτήσεις πριν κάνω τη μετάφραση. Πνευματικό τέκνο του γέροντα διηγείται. Μια μέρα πήγα πολύ πρωί στην Παναγούδα. Πέρασα στο αρχονταρίκι και βρήκα έναν αλλοδαπό επισκέπτη. Μέχρι να ετοιμάσει ο γέροντας το κέρασμα, με τα λίγα αγγλικά που ήξερα, πιάσαμε τη συζήτηση και μου είπε ότι χθες βράδυ ήρθε αργά. Καθυστέρησε γιατί έχασε τον δρόμο. Πέρασε η ώρα και ο γέροντας τον φιλοξένησε. Συζήτησαν χωρίς καμία δυσκολία και ο ξένος νόμιζε ότι ο γέροντας ήξερε αγγλικά. Παράδοξες μεταβάσεις. Ο γέροντας, ενώ βρισκόταν στο κελί του στο Άγιον Όρος, μεταφερόταν πολύ μακριά για να βοηθήσει κάποιον που κινδύνευε ή για κάποιον άλλο λόγο. Οι άνθρωποι τον έβλεπαν και τον άκουγαν. Άλλοτε ήταν αθέατος. Παρακολουθούσε και γνώριζε τι συμβαίνει σε κάποιο πρόσωπο, σε μια οικογένεια ή σε ένα μοναστήρι. Στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Σουρωτής έκυραν κάποιοι ηλικιωμένοι μοναχοί εσπευσμένα, λόγω του επικείμενου θανάτου της. Ο πατέρας Παΐσιος δεν είχε πληροφορηθεί ακόμη την ρασοφορία. Ωστόσο, ενώ ήταν στο Άγιον Όρος, παρευρίσκετο και παρακολουθούσε την κηδεία και δεν μπορούσε να καταλάβει ποια μοναχοί κηδεύουν. Τις ημέρες που πήγε να προσκυνήσει στα Ιεροσόλυμα, ήλθε μια παρέα νέων να τον δει. Ενώ απουσίαζε από το κελί του, αυτοί τον βρήκαν. Τους άνοιξε ο γέροντας, τους κέρασε λουκούμι, συζήτησαν και έφυγαν πολύ χαρούμενοι. Διανυκτέρευσαν στη Μονή Φιλοθέου και εκεί ανέφεραν ότι είδαν τον γέροντα. Οι πατέρες απορούσαν πώς τον βρήκαν ενώ έλειπε. Την επόμενη, κάποιος φιλοθεήτης πήγε στην Παναγούδα, αλλά δεν βρήκε τον γέροντα. Ρώτησε σε γειτονικό κελί και επιβεβαίωσαν την απουσία του. Το γεγονός αυτό είχε πληροφορηθεί και ο τότε πορτάρης της Μονής Κουτλουμασίου, ο νυν ηγούμενος βατοπεδίου Αρχιμανδρίτης Εφραίμ και άλλοι πατέρες, και είχε γίνει ευρύτερα γνωστό στο Άγιον Όρος. Ο γέροντας Γρηγόριος από το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου Μεταμορφώσεως Χαλκιδικής διηγείται. Μια μέρα που επισκέφθηκα τον γέροντα στην Παναγούδα, είχε πολύ κόσμο. Στο τέλος μου είπε να κοιμηθώ στο καλύβι του. Φάγαμε κάτι πρόχειρο και είπε να ξεκουραστούμε, γιατί ήταν πολύ κουρασμένος και εξάγρυπνος. Είχε δύο βραδιές να κοιμηθεί. Το πρωί που με κάλεσε για την ακολουθία, μου είπε: «Δεν μ' άφησα να κοιμηθώ όλη η νύχτα». «Ποιος γέροντα?» «Να, γινόταν έξω αγρυπνία. Ήταν πολύ ωραία». Ενώ βρισκόταν στο Άγιον Όρος, συμμετείχε στην ολονύκτια που γινόταν σε μοναστήρι έξω στον κόσμο. Διόραση και προόραση. Ο γέροντας, έχοντας το διορατικό και το προορατικό χάρισμα, προγνώριζε με τη χάρη του Θεού ενίοτε τον ερχομό των επισκεπτών, την διάθεση, την πνευματική τους κατάσταση, το όνομα, τον τόπο καταγωγής, το θέμα που τους απασχολούσε, το παρελθόν και το μέλλον τους. Είχε δική του τηλεόραση, πνευματική, και έβλεπε ακόμη κάποιο πρόσωπο που ήταν μακριά του. Τι κάνει, πώς περνά, με τι ασχολείται. Εγνώριζε άλλοτε τι γράφει ένα γράμμα που του έστελναν και έδινε την απάντηση χωρίς να το διαβάσει. Τι περιέχει ένα δέμα χωρίς να το ανοίξει. Είπε: «Όταν άρχισε ο πόλεμος στον Περσικό, αισθάνθηκα στον ύπνο μου ένα πόνο. Άκουγα ένα βουητό από κανόνια, βόμβες, αεροπλάνα και ξύπνησα. Κατάλαβα ότι είχε αρχίσει ο πόλεμος και γινόταν μεγάλο κακό. Όταν μετά ήρθε ένας πατέρας από το Κουτλουμούσι και μου είπε ότι άρχισε ο πόλεμος, απάντησε ότι έχει περίπου 2 ώρες που άρχισε. Το ίδιο αισθάνθηκα και την τρίτη ημέρα». Ο κύριος Τσολάκης Βασίλειος, αστυνομικός από Αριδαία, διηγείται: «Κάποιος γνωστός μου είχε πάει στο εξωτερικό. Δυστυχώς εκεί έμπλεξε με Προτεστάντες, με αποτέλεσμα να αρνηθεί την Ορθοδοξία και να γίνει Προτεστάντης. Μια μέρα με επισκέφτηκε στο γραφείο μου και βλέποντας τη φωτογραφία του πατρός Παϊσίου, μου είπε έντρομος: «Αυτόν τον ξέρω. Πριν 10 χρόνια πήγα στο κελί του με άλλους 2. Μόλις φτάσαμε, μόνο εμένα δεν μου επέτρεψε να μπω, διότι μου είπε ότι είμαι αιρετικός, γιατί δεν πιστεύω στην Παναγία και στους Αγίους».
Ο κύριος Θήτα, κάτοικος Χ, τελευταία παρακολουθούσε τις διαλέξεις κάποιες οργανώσεως από αυτές που σαν δηλητηριώδη μανιτάρια ξεφυτρώνουν κάθε τόσο στη χώρα μας, με φιλοσοφικο-επιστημονική δίθεν κάλυψη, αλλά υπόπτου περιεχομένου και στόχων. Μελετούσε επίσης σχετικά βιβλία και φυλάδια που του έδιναν. Όσα άκουγε ή διάβαζε, είχαν σαν αποτέλεσμα να τον κάνουν να μην αισθάνεται καλά. Κάπως σαν ζαλισμένος, θολωμένος, μπερδεμένος. Προβληματιζόταν αν έπρεπε να συνεχίσει. Διχαζόταν και στεναχωριόταν. Κάποιος φίλος του, που πληροφορήθηκε την δυσκολία του, του συνέστησε να πάει στο Άγιον Όρος να συμβουλευτεί τον Γέροντα Παΐσιο. Πίστηκε και ξεκίνησε για το Άγιον Όρος. Έβαλε μάλιστα στην δεξιά εξωτερική τσέπη του μπουφάν του την Αγία Γραφή, ενώ στην αριστερή εσωτερική τσέπη κάποιο βιβλίο και φυλάδια της οργανώσεως. Φτάνοντας στην Παναγούδα, βρήκε τον Γέροντα περιτριγυρισμένο από πολύ κόσμο. Περίμενε μέχρι ότου έφυγαν οι άλλοι, εκτός από δύο που ήθελαν να δουν ιδιαιτέρως τον Γέροντα. Σκεφτόταν πώς να εκθέσει το πρόβλημά του. Αλλά ο Γέροντας τον πρόλαβε και τον ρώτησε. «Τι κάνει η Χ?» ανέφερε την πατρίδα του. «Καλά είναι, πάτερ», είπε γεμάτος απορία για το πόσο ο Γέροντας που τον έβλεπε πρώτη φορά γνώριζε την πατρίδα του. «Κοίτα, Θήτα, νέο ξάφνιασμα γιατί τον προσφώνησε με το όνομά του. Αυτό το βιβλίο που έχει σε αυτή την τσέπη», και του έδειξε την τσέπη που είχε την Αγία Γραφή, «είναι καλό και να το μελετάς όσο πιο συχνά μπορείς. Αλλά αυτά που έχεις εδώ», και του έδειξε αριστερά στο στήθος, «πέταξέ τα το συντομότερο, γιατί έχει τρελοκομείο η Χ. Αν δεν έχει, θα πας αλλού». Στο στόμιο, ενώ καθόταν με ανθρώπους στο αρχονταρίκι, έλεγε «Έρχεται ο Βασίλης και ο Δημήτρης» και σηκωνόταν να μαγειρέψει ή να ετοιμάσει καφέ. Απορούσαν οι άλλοι πώς το ξέρει. Υπήρχαν και μερικοί που ζητούσαν να λάβουν πείρα του εναυτό λαλούντος Χριστού. Ήθελαν να διαπιστώσουν αν ο Γέροντας έχει διορατικό και προορατικό χάρισμα. Αξιωματικός που ήταν στα ραντάρ, θέλησε να δοκιμάσει αν και το ραντάρ του Γέροντα λειτουργεί καλά, αλλά πιάστηκε από αυτό. Δηλαδή, έπιασε και απεκάλυψε τους λογισμούς του. Σε γνωστή του μοναχή είπε «Σε βλέπω, από το Άγιον Όρος, που διαβάζει συνέχεια τον βίο του Αγίου Αρσενίου. Καλά κάνεις, να τον διαβάζεις». Κάποιος χτύπησε το καμπανάκι ενώ ο Γέροντας έκανε εικονάκια στην πρέσα. Κοίταξε από το παράθυρο και είδε ένα νέο. Δεν άνοιξε. Συνέχισε το εργό χειρό του. Τρεις φορές πήγε στο παράθυρο και προσεκτικά παρατηρούσε το νέο. Την τρίτη φορά μονολογούσε. «Άντε στο καλό παλικάρι», και εξήγησε στον παριστάμενο μοναχό. «Και να του ανοίξω δεν βγαίνει τίποτε, διότι έχει κάνει την καρδιά του στάβλο». Κάποτε στον Τίμιο Σταυρό χτύπησε το καμπανάκι. Ο Γέροντας κοίταξε από το παράθυρο και είδε έναν λαϊκό να περιμένει. Τον παρατηρούσε για λίγη ώρα και μονολογούσε. «Πετραχύλι έχει, παπάς δεν είναι». Αφού του άνοιξε και συζήτησαν, απεκάλυψε ο επισκέπτης ότι ήταν μάγος και φορούσε κατάσαρκα πετραχύλι. Μαθητής της Αθωνιάδος πήγε στον Γέροντα και εκείνος τον ρώτησε «Πόσα αδέλφια είστε?» «8», απάντησε το παιδί. «Λάθος κάνεις», του είπε. «9 είστε». Η μητέρα του ήταν έγκυος και ο μαθητής δεν το γνώριζε. Πολλές φορές δεχόταν λάμψεις. Ενώ βάδιζε ή συνομιλούσε ή εργοχειρούσε, λάμβανε ένα μήνυμα, μια πληροφορία για κάτι που συνέβαινε πολύ μακριά, σε κάποιο πρόσωπο. Το Άγιο Πνεύμα τον πληροφορούσε και ο Γέροντας, ανάλογα με την περίπτωση, ή άναβε κερί και προσευχόταν ή έσπευδε αυτό προσώπος να βοηθήσει. Χάρισμα Ιάσεων. Ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής θεωρεί το ιαματικό χάρισμα επακόλουθο της αγάπης. Γράφει ότι η φυσική κατορθώσας φιλανθρωπίαν μετά την τελείαν της φιλαυτίας ανέρεση η αμάτων δέχεται χάρισμα. Τέτοιο χάρισμα έλαβε και ο Γέροντας. Θεράπευσε πολλούς που έπασχαν από ασθένειες ανίατες, καρκίνο, λευχαιμία, καρδιοπάθεια, παραλυσία, τύφλωση και έλυσε την στήρωση πολλών γυναικών. Συνήθως προγνώριζε το πρόβλημα και την εξέλιξή του. Αν έβλεπε πίστη στον ασθενή και ότι η θεραπεία δεν θα τον βλάψει πνευματικά, με μόνο τον λόγο του «δεν έχεις τίποτε, είσαι καλά», ο ασθενής έφευγε υγιής. Ενίοτε στάβρωνε τους αρρώστους με τα Άγια Λείψανα και τους έχριε με έλαιον από το καντήλι της Παναγίας. Διηγήθηκε ο Γέροντας το εξής. «Χθες,
Ιούλιος του 1992, φέρανε ένα παιδάκι εδώ, 10 ετών, τελείως τυφλό. Μόλις το είδα το ρώτησα, «Παιδί μου, τι θέλεις να σου δώσει ο Χριστός?» Αυτό μου είπε, «Θέλω να γίνω καλό παιδί». Και πριν προλάβω να προσευχηθώ, το παιδί απέκτησε το φως του. Ο γέροντας διηγήθηκε αυτό για να παρηγορήσει άλλον αόματο, αλλά απέκρυψε την δική του συμβολή, όπως και σε άλλες περιπτώσεις που απλώς αναφέρει ότι ο τάδε δεν έχει τίποτε, θα γίνει καλά. Ο κύριος Γκόλιας Ματθαίος από τα Ιωάννινα μαρτυρεί. Ενός φίλου μου η κόρη, ηλικίας 17 ετών, έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας και σιγά σιγά παρέλυε. Πήγαμε στον γέροντα και του αναφέραμε σχετικά. Λέει στον πατέρα της, «Η Γεωργία θα γίνει καλά και θα πάει να σπουδάσει». Σε διάστημα ενός έτους, η βελτίωση υπήρξε θεαματική. Η Γεωργία έγινε τελείως καλά και σπούδασε στην Αθήνα. Έκτοτε, δεν αρρώστησε ξανά. Μαρτυρία Π. Δέλτα από Θεσσαλονίκη, από Φίτου Αθωνιάδος. Κάποιος μαθητής της Αθωνιάδος, ο Γιώτα Μη, κατά το έτος 1989, αρρώστησε από καρκίνο. Βρέθηκε όγκος πίσω από το μάτι. Πριν μπει στο χειρουργείο, πήγε ημέρα Σάββατο με τον πατέρα του στον γέροντα. Ο πατέρας με δάκρυα παρακαλούσε να κάνει προσευχή και τον ρωτούσε επίμονα αν θα γίνει καλά το παιδί του. Ο γέροντας με σιγουριά τους είπε, «Μη στεναχωριέστε, δεν είναι τίποτε». Έφυγαν κάπως παρηγορημένοι. Όταν την Τετάρτη πήγαν για την εγχείρηση, οι γιατροί κατόπιν εξετάσεων διεπίστωσαν ότι ο όγκος είχε εξαφανιστεί. Δεν υπήρχε τίποτα και φυσικά εξεπλάγησαν. Ο πατέρας και ο γιος κατάλαβαν τι είχε συμβεί και το Σάββατο ήρθαν πάλι στο όρος και πήγαν χαρούμενοι στον γέροντα για να τον ευχαριστήσουν. Ο πατέρας και πάλι έκλαιγε, αλλά αυτή τη φορά με δάκρυα χαράς, διότι με τις ευχές του γέροντα σώθηκε το μάτι του παιδιού του. Ο ιερομόναχος Α ανέφερε, «Κάποια γυναίκα είχε 14 χρόνια παντρεμένη χωρίς να αποκτήσει παιδί. Αγανακτούσε και έλεγε, «Γιατί ο Θεός να μην μου δώσει και εμένα ένα παιδί?» Ανέφερα στον γέροντα την περίπτωση και μου είπε, «Ένα κάνει ένα παιδί, για να μην γογγίζει». Και όντως, στο χρόνο απέκτησε. Υπήρχαν και άλλες δυσκολότερες περιπτώσεις, όπως ανέφερε ο γέροντας. «Κάνω για ορισμένους χρόνια προσευχή και δεν βοηθούνται, γιατί έχουν πείσμα, θέλημα, εγωισμό. Λένε, γιατί ο Θεός δεν μου το δίνει αυτό?» «Και γιατί να μας το δώσει? Για να μας κάνει πιο εγωιστές, πιο θεληματάριδες?» «Δεν τους ωφελεί αν το δώσει. Είναι σαν να διατάζει με αυτόν τον τρόπο τον Θεό. Ενώ, αν έλεγαν, αν θέλεις, δώσε μου αυτό». Ο τρόπος προσευχής να είναι ταπεινός. Έγραφε σε επιστολή, 18/9/1967. «Πολλές φορές επέμεινα στην προσευχή δια διάφορα θέματα, ή ατομικά μου ή άλλων αδελφών. Και μετά αναγκάστηκα να ζητήσω συγγνώμη από το Θεό και να ζητώ ξανά το αντίθετο. Έκτοτε παρακαλώ ό,τι είναι συμφέρον της ψυχής να δίδει σαν καλός πατέρας, διότι η θυσία του έγινε δια να αποκαταστήσει τις ψυχές μας στον παράδεισο κοντά του». Ο γέροντας δεν μεροληπτούσε, ούτε έκανε διακρίσεις. Το θέλημα του Θεού είναι διαφορετικό για τον κάθε άνθρωπο. Το βέβαιο είναι ότι όλοι παρηγορούνταν και ενισχύονταν από το γέροντα. Αν δεν προηγηθεί η ψυχική θεραπεία, η σωματική μόνη της δεν ωφελεί, γιατί συνήθως οι θεραπευμένοι επανέρχονται στον ίδιο αμαρτωλό τρόπο ζωής. Επεδίωκε όχι μόνο να θεραπευθεί ο ασθενής, αλλά περισσότερο να σωθεί η ψυχή του, για την οποία ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος και έχυσε το αίμα του. Φυσικά, το πιο μεγάλο θαύμα για αυτούς που θεραπεύονταν ήταν ότι ενδυναμώνονταν στην πίστη, γίνονταν συνειδητά πιστοί, θεράπευαν την ψυχή τους από τα πάθη και δόξαζαν μέρα νύχτα τον Θεό. Αυτό έχει απείρως μεγαλύτερη αξία και αιώνια διάρκεια. Ήθελε να συνεργήσουν οι ασθενείς στη θεραπεία τους, να κάνουν έστω και μια μικρή θυσία για τον Χριστό, παραδείγματος χάρη να κόψουν ένα πάθος τους, το τσιγάρο, το ποτό ή κάτι άλλο. Όταν οι θεραπευθέντες από ευγνωμοσύνη ήθελαν να προσφέρουν κάτι, ο γέροντας δεν το δεχόταν. Ζητούσε μόνο να τακτοποιηθούν πνευματικά, να εξομολογηθούν, να κοινωνούν και να ζουν ως καλοί χριστιανοί. Δεν ζητούσε να κάνουν ελεημοσύνες μεγάλες, να κτίζουν εκκλησίες κτλ.
ούτε επέβαλε φορτία δυσβάστακτα. Αυτά τα άφηνε στην προαίρεσή τους. Η χαρά του γέροντα ήταν μεγάλη όταν μαζί με τη σωματική θεραπεία θεραπευόταν και η ψυχή του ασθενούς. Βοηθιόταν όλη η οικογένειά του και δοξάζονταν το όνομα του Θεού. Προβολέας Ακτίστου Φωτός, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης Παντελεήμων, ως αυτόπτης μάρτης αναφέρει. Ήταν βαθύς όρθρος, μετά από διανυκτέρευση στην καλύβη της Παναγούδας. Διαβάσαμε την ακολουθία στο εκκλησάκι του κελιού. Λειτουργούσα και έψελνε ο γέρο Παΐσιος. Καθώς προχωρούσε η Θεία Λειτουργία, ήλθε η ώρα της Θείας Κοινωνίας. Ο γέροντας πλησίασε με τα πολλής ευλαβίας και συστολής να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Καθώς έσκυψε, έβγαλε το σκούφο του ελευθερώνοντας τα μαλλιά του. Έκπληκτος παρατηρούσε ότι το πρόσωπό του, με φανερά σημεία της Θείας Αλίωσης, είχε γίνει φωτεινό. Εξέπεμπε ηλαρό, έντονο φως. Θέμα συνήθιστο για μένα, το οποίο μετέφερε μέσα μου το γλυκασμό αυτής της Θείας Μαρμαριγής. Δεν θέλησα να πω τίποτα. Κράτησα ως τίμιον δόρημα στη μνήμη μου την φωτοφόρο μορφή του, έτοιμη να υποδεχθεί τον Κύριο της δόξης και την καταθέτω, γιατί δεν ανήκει στην ελαχιστότητά μου, αλλά σε όσους όσοι αποζητούν παρηγοριά από το φωτοφόρο πρόσωπο του γέροντα. Προσφορά προς την Μητέρα Εκκλησία. Όπως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος είχε τρεις μητέρες, τη φυσική του μητέρα, την Παναγία και τη Βροντή, διότι ονομάστηκε από τον Κύριο Βοανεργές, Υιός Βροντής, έτσι και ο γέροντας, εκτός από τη μητέρα του Ευλογία και την Παναγία, αισθανόταν και την Αγία μας Εκκλησία ως αληθινή του μητέρα. Είναι όντως μητέρα όλων των πιστών, αφού μας αναγεννά με το βάπτισμα και μας τρέφει με τη χάρη των μυστηρίων της. Ο γέροντας τονίζει ιδιαίτερα αυτή τη σχέση του. Έγραφε σε επιστολή του προς κάποιον νέον. Μετά, όταν τελειώσεις τις σπουδές, να κάνεις ό,τι σε αναπαύει εντός των κόλπων της Μητέρας Εκκλησίας. Ήταν μοναχός με εκκλησιαστικό φρόνημα και εκκλησιαστική συνείδηση. Οι εκκλησιολογικές του απόψεις ήταν ορθοδοξότατες. Πίστευε ότι η Εκκλησία κατέχει το πλήρωμα της αποκαλυφθήσεις αληθείας. Έλεγε, ό,τι έχει η Εκκλησία είναι λαμπικαρισμένο. Η σωτηρία των ανθρώπων κατορθώνεται στην Εκκλησία. Αισθανόταν ότι αποτελεί μέλος της. Υπέτασε το θέλημά του και θυσιαζόταν για το καλό της. Ακόμη και η άσκησή του είχε εκκλησιαστική αναφορά. Πίστευε ότι όταν διορθώσω τον εαυτό μου, διορθώνεται ένα κομμάτι της Εκκλησίας. Η αγάπη του για αυτήν ήταν πολύ μεγάλη. Για την ευστάθειά της υπέμεινε κόπους και θυσίες. Για τη δόξα της προσευχόταν συνεχώς. Για την ενότητά της αγωνίστηκε πολυτρόπως. Έγραφε, «Δεν είμαι από εκείνους που έχουν κάνει την Ορθόδοξον του Χριστού Εκκλησία ακόμα. Αγαπώ τους καλούς αργάτας του Χριστού και βοηθώ όσο μπορώ». Βοήθησε πολλούς νέους να γίνουν καλοί κληρικοί, εργάτες στον αμπελώνα του Κυρίου. Του συμβούλευε, «Εργαστείτε ταπεινά μέσα στην Εκκλησία και ο Κύριος θα σας προδώσει στα μάτια των ανθρώπων. Κάποιοι από αυτούς σήμερα κοσμούν την ιεραρχία». Ήθελε οι κληρικοί να ετοιμάζουν το λαό με τη μετάνοια για να αποφύγουμε τη δικαία οργή του Θεού. Η διακονία τους να αποβλέπει στη σωτηρία των πιστών και στην δόξα της Εκκλησίας, όχι στην αυτοπροβολή. Έλεγε για κληρικό που επετέλεσε έργο αξιόλογο ότι θα είχε αξία το έργο του αν δεν ήταν κάτι το προσωπικό. Ο ίδιος, αθόρυβα από το ασκητήριό του, παρακολουθούσε την εκκλησιαστική κατάσταση με ενδιαφέρον. Προσευχόταν, μιλούσε, έγραφε και όταν το έκρινε αναγκαίο, εξερχόταν στον κόσμο για κάποια εκκλησιαστική υπόθεση. Για ένα τέτοιο θέμα βγήκε και συνάντησε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και άλλη φορά πήγε στο Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνο. Εκείνος του είπε «Καλόγερε, ήρθες να με ελέγξεις?» «Όχι, σεβασμιότατα», απάντησε. Το Ευαγγέλιο λέει «Εάν αμαρτήσει εισέ ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν». Δεν λέει για τον πατέρα. Του έβαλε δαφιαία μετάνοια και στη συνέχεια του είπε κάτι το οποίο δέχτηκε ο αγωνιστής Μητροπολίτης και έκτοτε τον είχε σε μεγάλη ευλάβεια. Αρκετοί επίσκοποι τον συμβουλεύονταν
και επιζητούσαν την επικοινωνία μαζί του. Πονούσε πολύ όταν υπήρχαν σκάνδαλα και εκκλησιαστικές κρίσεις. Τότε προσευχόταν περισσότερο. «Σας έγραψα τον βαθύ πόνο μου», έγραφε σε επιστολή του σε μια τέτοια περίοδο, 12 Τετάρτου 1975, και εξηγούσε γιατί συμβαίνουν αυτά. «Λείπει η πατερική πνευματική αρχοντιά και επόμενο είναι να μαλώνουμε σαν τους γύφτους». Για το πολυσυζητημένο θέμα των θρησκευτικών οργανώσεων, ο γέροντας είπε «Τις χριστιανικές οργανώσεις να μην τις διαλύσουμε, αλλά να τις κάνουμε πατερικές». Ιδιαιτέρως σεβόταν τον οικουμενικό θρόνο, αναγνώριζε την πανορθόδοξη αποστολή του και κατανοούσε την δύσκολη θέση που βρίσκεται. Προσευχόταν πολύ και τον υπερασπίστηκε δημόσια σε πολλές περιπτώσεις. Από το Στόμιο είδαμε τον γέροντα σφοδρό πολέμιο των αιρέσεων. Στα θέματα της πίστεως ήταν ακριβής και ασυγκατάβατος. Είχε μεγάλη ορθόδοξη ευαισθησία, γι' αυτό δεν δεχόντας συμπροσευχές και κοινωνία με πρόσωπα μη ορθόδοξα. Τόνιζε, για να συμπροσευχηθούμε με κάποιον, πρέπει να συμφωνούμε στην πίστη. Διέκοπτε τις σχέσεις του ή απέφευγε να δει κληρικούς που συμμετείχαν σε κοινές προσευχές με ετερόδοξους. Τα μυστήρια των ετεροδόξων δεν τα αναγνώριζε και συμβούλευε οι προσερχόμενοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία να κατηχούνται καλά πριν βαπτιστούν. Καταπολέμησε τον οικουμενισμό και μιλούσε για το μεγαλείο και τη μοναδικότητα της Ορθοδοξίας, την πληροφορία του αριόμενος από την εγκαρδία του Θεία Χάρη. Ο βίος του αποδείκνυε την υπεροχή της Ορθοδοξίας. Για ένα διάστημα είχε διακόψει μαζί με όλο σχεδόν το υπόλοιπο Άγιον Όρος το μνημόσυνο του Πατριάρχου Αθηναγόρα για τα επικίνδυνα ανοίγματά του προς τους Ρωμαιοκαθολικούς. Αλλά το έκανε με πόνο. «Κάνω προσευχή», είπε σε κάποιον, «για να κόβει ο Θεός μέρες από μένα και να τις δίνει στον Πατριάρχη Αθηναγόρα για να ολοκληρώσει τη μετάνοιά του». Χωρίς να επιδιώκει να φαίνεται ομολογητής, με τον τρόπο του αντιδρούσε, μιλούσε και έγραφε σε εκκλησιαστικά πρόσωπα. «Η Εκκλησία», έλεγε, «δεν είναι καράβι του κάθε επισκόπου να κάνει ό,τι θέλει». Οι αντιδράσεις του αυτές συνοδεύονταν από πολλή προσευχή και αγάπη για την Εκκλησία, αλλά και για τους παρεκτρεπωμένους και προϋπέθεταν απάθεια, διάκριση και άνωθεν φωτισμό. Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε το γέροντα ήταν το θέμα του ημερολογίου. Πονούσε για το χωρισμό και προσευχόταν. Λυπόταν για τις παρατάξεις των παλαιοημερολογητών που είναι ξεκομμένες σαν τα κλίματα από την Άμπελο και δεν έχουν κοινωνία με τα Ορθόδοξα Πατριαρχία και τις κατατόπους αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Μερικές τέτοιες ενορίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ενώθηκαν καθ' υπόδειξή του με την Εκκλησία, κρατώντας το παλαιό εορτολόγιο. Έλεγε, καλό ήταν να μην υπήρχε αυτή η εορτολογική διαφορά, αλλά δεν είναι θέμα πίστεως. Στις ενστάσεις ότι το νέο ημερολόγιο το έκανε Πάπας απαντούσε. Το νέο ημερολόγιο το έκανε Πάπας και το παλιό ειδωλολάτρης, εννοώντας τον Ιούλιο Κέσσαρα. Με την αγάπη, την προσευχή και τη διάκρισή του, γνώριζε πότε να μιλά, πώς να ενεργεί και να βοηθά αθόρυβα τη μητέρα Εκκλησία, αποφεύγοντας τα άκρα και θεραπεύοντας πληγές που ταλαιπωρούν το σώμα της Εκκλησίας και σκανδαλίζουν τους πιστούς. Υπέρ του γένους και της πατρίδος. Ο γέροντας, ξεριζωμένος από τη βρεφική του ηλικία και έχοντας ζήσει τη φρίκη του πολέμου και της κατοχής, γνώριζε από την πείρα του ότι τον αδιάγομεν ήρεμον και ησύχιον βίον είναι μεγάλη ευλογία. Αγαπούσε την πατρίδα και έλεγε «Και η πατρίδα είναι μια μεγάλη οικογένεια. Δεν επεδίωκε το εθνικό μεγαλείο, τη δόξα και την ισχύ με την κοσμική έννοια, αλλά την ειρήνη, την πνευματική άνοδο και την ηθική ζωή των πολιτών για να μας βοηθά και ο Θεός. Ούτε επιζητούσε την ασφάλεια για να απολαμβάνουν οι άνθρωποι τις ανέσεις τους». Σε κάποιον Έλληνα, θερμό πατριώτη που ζούσε στην Αμερική και προσπαθούσε να προβάλλει την Ελλάδα, συνέστησε να αγωνιστεί για να γιάσει και ύστερα να προβάλλει σωστά και πνευματικά και την Ελλάδα. Όπως οι προφήτες του Ισραήλ συμμετείχαν στην ζωή του έθνους ενεργά με τον τρόπο τους, προσεύχονταν, θρηνούσαν, έλεγχαν βασιλείς, κήρυταν μετάνοια και προφήτευαν για τα επερχόμενα δεινά, το ίδιο και ο γέροντας δεν ήταν αδιάφορος και απαθής στα θέματα της πατρίδος. Ο προφήτης δεν ήταν εθνικιστής που έλεγε «Διασιών, ουσιοπίσομαι». Το ίδιο και η στάση του γέροντα ήταν καθαρά πνευματική. Στα θέματα της πατρίδος δεν ήθελε οι χριστιανοί να είναι αδιάφοροι.
πολύ λυπόταν που έβλεπε πνευματικούς ανθρώπους να επιζητούν να βολευθούν οι ίδιοι και να μην ενδιαφέρονται για την πατρίδα. Ο καημός του και η απορία του ήταν πως οι υπεύθυνοι δεν αντιλαμβάνονται που οδηγούμαστε. Ο ίδιος από παλαιά διέβλεπε την σημερινή κατάσταση και ανησυχούσε, αλλά δεν διέσπηρε τις ανησυχίες του στον κόσμο. Έλεγε «Από το κακό που επικρατεί σήμερα θα βγει μεγάλο καλό». Πίστευε ότι ένας μοναχός μπορεί να βοηθήσει ολόκληρο το έθνος. Άλλον ο Θεός τον κάνει μοναχό για να βοηθήσει μια οικογένεια και άλλον για να βοηθήσει ολόκληρο έθνος. Το Άγιον Όρος πολλά μπορεί να προσφέρει. Μπορεί να δημιουργήσει πάλι το Βυζάντιο από το οποίο προήλθε. Επίμετρο. Μορφή, χαρακτήρας και φυσικά χαρίσματα του γέροντα. Η εξωτερική εμφάνιση του γέροντα ήταν ενός συνηθισμένου μοναχού. Το ανάστημα του μέτριο, περίπου 1,60 μέτρα ύψους. Ήταν πολύ λεπτός, σκελετωμένος από την πολυετή άσκηση, με ωραία αρμονικά και λεπτά τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Η όλη εμφάνισή του απέπνεε καλοσύνη και συμπάθεια. Το βλέμμα του ζωηρό, εκφραστικό, εκφραζόταν και μιλούσε με τα μάτια του, δυσδυτικό και σπινθυροβόλο. Ειρήνη, σιγουριά και αρχοντιά συνόδευαν τις κινήσεις του. Τα γένια του μέτρια, πυκνά και σχεδόν κατάλευκα πριν από την κοίμησή του. Τα μαλλιά του μιξοπόλια, ασπρόμαυρα και πολύ πυκνά, έφταναν ως τους ώμους του. Συνήθως φορούσε πλεκτό μάλινο σκούφο, χοντρό για το κρύο. Σε εξόδους φορούσε τον συνηθισμένο αγιορίτικο. Οι παλάμες των χεριών του μεγαλύτερες του κανονικού, στιβαρές, έδειχναν άνθρωπο που είχε ασχοληθεί με χειρονακτικές εργασίες. Τα πέλματα των ποδιών του μεγάλα, δυσανάλογα προς το ανάστημά του. Τα δόντια του έλειπαν σχεδόν όλα, εκτός από δύο στην άνω σιαγόνα και λίγα μπροστινά στην κάτω. Δεν θέλησε να βάλει δόντια, αν και του πρότειναν πνευματικά του τέκνα. Συγκατατέθηκε όμως και έβαλε δύο γκυλιέδες όπως ονόμαζε τις θήκες. Όταν γελούσε, φαίνονταν χαρακτηριστικά. Παρά την έλλειψη των δοντιών, μιλούσε καθαρά και δεν φαινόταν αυτό σαν σωματικό μειονέκτημα. Η έκδηλη θεία χάρη σκέπαζε αυτή την έλλειψη και τον έκανε να φαίνεται ωραίο σκάλι. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και χαριτωμένο. Ολόκληρος ήταν λαμπρόν της χάριτος γνώρισμα. Οι αισθήσεις του παρέμειναν οξύτατες ως την κοίμησή του και λειτουργούσαν πολύ καλά. Με την όσφρησή του από 1 χιλιόμετρο μακριά αισθανόταν κάποιον που κάπνιζε. Η ακοή του πολύ ευαίσθητη. Η όρασή του καταπληκτική. Έβλεπε λεπτομέρειες από πολύ μακριά. Με γυαλιά πρεσβειοποίηας έκανε ξυλόγλυπτα με λεπτομέρειες ως τα τέλη της ζωής του. Φαινόταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, αλλά έκρυβε στον κρυπτόν της καρδίας άνθρωπον τον καταθεόν κτισθέντα, τη θεία χάρη που ήταν αδύνατο να κρυφθεί και ασύλληπτο να κατανοηθεί. Αν και γέρον λευκόθρηξ, ασθενής και χωρίς δόντια, ήταν όμως λέον, είχε κάτι το δυνατό, το αποφασιστικό, το θεϊκό. Μέσα σε αυτό το ασθενικό και μικροκαμωμένο σώμα κρυβόταν μια ψυχή ανδρεία, με πολύ δύναμη και θυμό. Τον θυμό, οι Άγιοι Πατέρες τον ονομάζουν νεύρο της ψυχής. Αυτή τη δύναμη την έστρεψε προς το καλό και την αξιοποίησε για να επιτύχει τις αρετές. Δεν δίσταζε να ελέγξει κάποιον όταν έκανε κακό που περέβαινε τα όρια και να θυμώσει απαθώς. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, χωρίς να χάσει την ειρήνη του. Πάντοτε όμως υπερασπίζοντας κάτι ανώτερο και όχι τον εαυτό του. Μιλούσε τότε όχι κυριευμένος από το πάθος της οργής, αλλά με πόνο ψυχής. Ήταν από φύσεως ανοιχτός και ευχάριστος, φιλόξενος και ελεήμων, γνήσιος ανατολίτης. Αγαπούσε να διηγείται χαριτωμένες ιστορίες με πνευματικό περιεχόμενο και να γελά από την καρδιά του. Δυστυχώς σήμερα, έλεγε, χάθηκε από πολλούς το φυσικό γέλιο. Μπορούσε να ξεσπάσει σε κλάματα από συμπάθεια, να σπαστεί ως αδελφό του, κάποιον πονεμένο που πρώτη φορά έβλεπε, και να κάνει κάθε θυσία για να τον αναπαύσει και να τον βοηθήσει. Και όλα αυτά τα έκανε από την καρδιά του φυσικά και αυθόρμητα. Θυσιαζόταν για το πιστεύω του και για την αγάπη προς τον πλησίον. Απεχθάνετο τη διπροσωπεία, τη χαμέρπεια
και την ασυνειδησία. Τιμούσε και σεβόταν τους ενάρετους, τους ευλαβείς, όσους είχαν ιδανικά και εργάζονταν για το καλό της Εκκλησίας και του έθνους, τους φιλότιμους που είχαν πνεύμα θυσίας. Έλεγε «Έχω μέσα στην καρδιά μου αυτούς που έχουν καλοσύνη, ευλάβεια και απλότητα». Στον πιο άσημο άνθρωπο, αν μάλιστα ήταν πονεμένη και ευαίσθητη ψυχή, ταπεινώνονταν απεριόριστα, γινόταν χώμα, αλλά γινόταν βουνό πανύψηλο, βράχος ασάλευτος στις απειλές, στους εκφοβισμούς, στις κολακίες, στις δωροδοκίες των δυνατών. Ήταν απτόητος μπροστά στις απειλές, τον κίνδυνο και τον θάνατο. Ήταν άτρωτος από συκοφαντίες, ακόμα και στα χτυπήματα των πολεμούντων αυτών από ύψους, δηλαδή των ισχυρών της γης. Ήταν άνθρωπος με πλούσιο εσωτερικό περιεχόμενο. Είχε καρδιά με αισθήματα εξαγνισμένα, άσχετα από κάθε συναισθηματισμό. Ήταν άνθρωπος τέλειος. Άνθρωπος του Θεού. Μια θεότευκτη εικόνα με πολύτιμες ψηφίδες στις αρετές. Ένα καθαρό και ακυλίδωτο έσωπτρο που αντανακλούσε θείες ιδιότητες. Ο γέροντας ήταν φύση αγαθή, με καλές καταβολές, πρικισμένος με σπάνια χαρίσματα. Αλλά αγωνίστηκε πολύ. Αύξησε και διπλασίασε τα τάλαντά του. Ο Θεός του έδωσε πολλά και ο γέροντας τα απέδωσε πολλαπλά. Ήταν φαινόμενο ευφυΐας, ευστροφίας, ετοιμότητος. Σπάνια και ασυνήθις περίπτωση. Είχε καταπληκτική μνήμη. Θυμόταν κάποιον που έβλεπε μια φορά για δεκαετίες. Κάποτε στην Παναγούδα τον επισκέφθηκε ένας ηλικιωμένος. Ο γέροντας τον ρώτησε «Είσαι ο Κοκκινέλης?» Πράγματι, ήταν ο Κοκκινέλης, με τον οποίο είχαν συνυπηρετήσει για λίγο στρατιώτες πριν από μισό αιώνα. Ήταν μέσα σε όλα, χωρίς να ασχολείται με όλα. Γνώριζε τα του κόσμου, διαμένοντας την έρημο. Ήταν πνευματικά μαζί με όλους, αγαπούσε όλο τον κόσμο και απήχε από όλους. Γνώριζε πολλά, χωρίς να έχει σπουδάσει. Συναναστρεφόταν άνετα και συζητούσε με επιστήμονες και άλλες προσωπικότητες χωρίς να μειονεκτεί. Αντιθέτως, οι κατά κόσμο σοφοί τον συμβουλεύονταν. Σε ερώτηση, αν μετανόησε που δεν σπούδασε, απάντησε αρνητικά. Μόνο για τη γνώση της αρχαίας ελληνικής έλεγε. Αν είχα βγάλει κανένα δυο τάξεις στο γυμνάσιο, θα καταλάβαινα καλύτερα την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες. Ήταν όμως ακριβή στα λόγια του. Οι απαντήσεις του δεν άφηναν κενά. Καταλάβαινε σε αυτό που ήθελε να πει και χωρίς λόγια. Με λίγα έλεγε πολλά. Με μια παραστατική χειρονομία έδινε να εννοήσει κανείς ένα πρόσωπο, μια ολόκληρη υπόθεση. Ήταν από τη φύση του καλλιτέχνης και ποιητής. Είχε την ικανότητα να γράφει ποίηματα και τροπάρια και να ζωγραφίζει. Αγαπούσε την οικοκυρεμένη δουλειά. Ό,τι έπιανε στα χέρια του το έκανε με μεράκι, τέλεια, περισσότερο ότι είχε σχέση με το Θεό και την Εκκλησία. Είχε επιμονή και μέθοδο στην επίτευξη των στόχων του. Στις σχέσεις του με τους άλλους ήταν απλός, αυθόρμητος, ζεστός και είχε έναν δικό του τρόπο. Μία πνευματική τέχνη να σε πλησιάσει, να επικοινωνήσει μαζί σου και να σε αναπαύσει. Σε παρακολουθούσε σιωπηλά με προσοχή τεταμένη. Σε άφηνε να μιλήσεις και ερχόταν στη θέση σου. Φερόταν στους άλλους με ευαισθησία και λεπτότητα και μόνο με τον εαυτό του ήταν αυστηρός. Αυτές οι αντιθέσεις στο χαρακτήρα του συνέθεταν μια θαυμαστή αρμονία, επίοικια προς τους άλλους και αυστηρότητα στον εαυτό του, ησυχία και κοινωνικότητα, απλότητα πίστεως και δυνότητα διανοητική, τήρηση με ευλάβεια των τυπικών και πνεύμα ελευθερίας. Όποιον δρόμο και αν ακολουθούσε ο γέροντας στη ζωή του, θα διακρινόταν, γιατί ήταν δοχείων χωρητικών, μηχανή δυνατή, φακός μεγάλης εντάσεως. Προτίμησε όμως να γίνει κονσερβοκούτη, που αντανακλά τις ακτίνες του ήλιου της δικαιοσύνης και δείχνει τον ήλιο, αντί να λάμψει πρόσχερα σε αυτόν τον ψεύτικο κόσμο με τη δική του αυτοπροβολή. Αγωνίστηκε πολύ, με φιλότιμο και αυταπάρνηση. Έδωσε τα πάντα στον Θεό και υπέμεινε πειρασμούς και θλίψεις για το Θεό. Βοήθησε αναρρύθμιτα πλήθη ανθρώπων. Μονομάχησε με τον διάβολο και βγήκε νικητής. Τώρα
ακούει την ευλογημένη φωνή. Τον εικόντι δώσω αυτό φαγήν, εκ του ξύλου της ζωής, ο έστιν το παραδείσο του Θεού μου. Το μήνυμά του. Πρώτα πιστεύουμε στον Θεό και ύστερα αγαπάμε τον Θεό και την εικόνα του, τον άνθρωπο. Η πίστη αυξάνει με την προσευχή. Πρόσθεση μην πίστη. Όπως έχω καταλάβει, όλο το κακό προέρχεται από την απιστία. Όταν ο άνθρωπος δεν πιστεύει στον Θεό, θέλει να γλιτήσει τη ζωή του. Γι' αυτό και επιδίδεται σε κάθε είδους αμαρτία. Ο άνθρωπος πρέπει να συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ότι αυτή η ζωή είναι να ετοιμαστούμε για την άλλη. Από εκεί και πέρα, όπως ένας που ταξιδεύει να πάει κάπου χρειάζεται έναν οδηγό, έτσι και για το ουράνιο ταξίδι πρέπει να βρει έναν οδηγό, πνευματικό. Μετά, να τον βάλει σε ένα πρόγραμμα, λίγη μελέτη, λίγη προσευχή, να αποφεύγει τις αφορμές της αμαρτίας και το κοσμικό φρόνημα που είναι το χειρότερο απ' όλα. Οπότε, έτσι η καρδιά του θα είναι στο Χριστό. Πρέπει να αγωνιστούμε με φιλότιμο να σωθούμε, για να μην λυπήσουμε τον Χριστό. Θα μας πει ο Χριστός, «Παιδί μου, εγώ έκανα τόσα για να σε σώσω. Έχισα το αίμα μου και υπέμεινα τόσα πάθη. Εσύ, τι έκανες για να σωθείς?» Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να βρει και να γιάσει την κλίση του. Ο προκομμένος άνθρωπος, όπου και να βρεθεί, είτε στον γάμο, είτε στον μοναχισμό, θα είναι επιτυχημένος. Να προτιμούμε τις θλίψεις και να τις δεχόμαστε καλύτερα από τις χαρές. Το πικρό φάρμακο πολλές φορές είναι καλύτερο από το γλυκό, διότι θεραπεύει. Η πραγματική χαρά γεννιέται από τον πόνο. Εκείνο που εμποδίζει τον άνθρωπο στην προκοπή του στα πνευματικά είναι ότι δεν δουλεύει το μυαλό του σε ό,τι τον ωφελεί πνευματικά, αλλά σε άλλα πράγματα. Πρέπει να μπει μέσα μας ο πόνος για τη σύγχρονη κατάσταση για να μπορέσουμε να κάνουμε καρδιακή προσευχή. Σήμερα έρθει η εποχή να διαχωριστούν τα πρόβατα από τα ερήφια, η πιστή από τους άπιστους. Αργότερα, θα έρθει καιρός που θα δώσουμε εξετάσεις, θα υποστούμε και διωγμούς για την πίστη μας και τότε θα φανεί τον μπακύρι από το χρυσό. Όταν κάποιος στεναχωρείται γιατί υποφέρει για τους άλλους, πονά τους άλλους, κάνει τα δικά τους προβλήματα δικά του, τότε αυτός έχει μισθό μάρτυρος. Οι άνθρωποι που θυσιάζουν τα πάντα πόσο χαριτωμένοι είναι. Ούτε προβλήματα έχουν και λάμπει το πρόσωπό τους γιατί έχουν τη θεϊκή χαρά συνέχεια. Όλη η βάση της πνευματικής ζωής είναι να σκέφτεται τον άλλον και τον εαυτό του να τον βάζει τελευταίο, να μην τον υπολογίζει. Όταν έρθουμε στη θέση του άλλου και τον καταλάβουμε, τότε συγγενεύουμε με τον Χριστό. Η χάρη του Θεού είναι ακριβό πράγμα. Για να έρθει να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο, πρέπει να βρει τον άνθρωπο να συμφωνεί κατά πνεύμα με τον Θεό και ο άνθρωπος να εξασκήσει όλο το ανθρώπινο. Ενώ εμείς θέλουμε να έρθει η Θεία Χάρις για να μας απαλλάξει από τις αδυναμίες χωρίς αγώνα. Για να κατοικήσει στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα χρειάζεται πολύ αυταπάρνηση, πολύ φιλότιμο, ταπείνωση, αρχοντιά, θυσία. Η πνευματική ζωή δεν είναι απόλαυση. Ο Χριστός έχει τοποθετήσει την πρίζα, αλλά τα δικά μας καλώδια είναι σκουριασμένα και δεν δέχονται τη Θεία Χάρη. Να ξεσκουριάσουμε τα καλώδια, να αγωνιστούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να κόψουμε τα πάθη μας, να αποκτήσουμε τις αρετές και έτσι θα μας επισκεφθεί η χάρη του Θεού. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν. Του λόγου μου, ο μοναχός Παΐσιος, όπως εξέτασα τον εαυτόν μου, είδα ότι όλες τις εντολές του Κυρίου τις παρεύουν, όλες τις αμαρτίες τις έχω κάνει. Δεν έχει σημασία αν ορισμένες έχουν γίνει σε μικρότερο βαθμό, διότι δεν έχω καθόλου ελαφρυντικά, επειδή με έχει ευαρεστήσει πολύ ο Κύριος. Εύχεστε να με ελεήσει ο Χριστός. Συγχωρέστε με και συγχωρεμένοι να είναι όσοι νομίζουν ότι με λύπησαν. Ευχαριστώ πολύ και πάλι να εύχεστε. Μοναχός Παΐσιος.